Σήμερα που είμαστε όλοι εδώ πέρα, επιβεβαιώνονται όλα αυτά που κάποιοι ανθρώποι που είχαν γνώση τότε λέγανε και όλοι οι υπόλοιποι που δεν είχαν γνώση, που λέγανε για φανάζα, αποδεικνύονται ότι ήταν σωστά. Για την ιστορία, η υπόθεση στην Ελλάδα θεωρείται λυγμένη για το ελληνικό κράτος και το δημόσιο. Ο ΧΙΤΑ δουλεύει κανονικά και τηρούνται όλοι οι όροι τους οποίους θα έπρεπε να τηρήσει ένας ΧΙΤΑ. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι έτσι. Εμείς με τον κύριο Παπαδόπουλο έχουμε προχωρήσει, κυρίως ο Παπαδόπουλος αλλά και οι υπόλοιποι εμείς όσο μπορούμε να βοηθήσουμε, έχει προχωρήσει αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Παραπώνων πάρα πολύ. Αρχικώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Παραπώνων του είχε απαντήσει μετά από απάντηση της Ελλάδας σε ερώτηση ότι όλα στο καρουνάρι λειτουργούν σωστά και ήδη στο καρουνάρι πηγαίνουν μόνο οι κολλήματα και όχι ό,τι σκουπίδι υπάρχει στο κάδο. Τέλος πάντων, μετά και την αίτηση που είχαμε κάνει στους επιτελετές περιβάλλοντος και ευχαριστούμε τα παιδιά για αυτό που βοήθησαν στο να κάνουμε μια αίτηση, οι ίδιοι επιτελετές περιβάλλοντος του ελληνικού κράτους ήρθαν, έλεξαν και βγάλαν ένα πόρισμα που είναι καταπέλτης για το ΧΙΤΑ καρουναρίου. Καταπέλτης εις βάρος αυτών που το δουλεύουν, αυτών που το κατασκεύασαν. Με αυτά πλέον τα στοιχεία, σε μια νέα έκτατη συνάντηση που ζητήσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποδείξαμε πλέον με τον καλύτερο επίσημο τρόπο ότι όλα αυτά τα στοιχεία, όλα αυτά που φωνάζαμε και όλα αυτά που δίναμε τόσο καιρό ήταν αληθές. Αυτό είναι το ιστορικό ως προς τις Βρυξέλλες. Είχαμε χάσει κάθε ελπίδα από την Ελλάδα, βρήκαμε μια ελπίδα στους επιτελείς περιβάλλοντος. Και είχαμε χάσει ελπίδα όχι μόνο από τον κόσμο, αλλά και από κάθε θεσμό. Και στην πορεία θα δικαιολογήσω γιατί. Κάποια στιγμή στην περιφέρεια η Πύρου αποφασίστηκε να γίνει ένα εργοστάσιο διαχείρισης, μια πιο ολοκληρωμένη πλέον διαχείριση απορριμμάτων. Ο τύπος του εργοστασίου το οποίο θα φτιαχνότανε ήταν υποσυζήτηση γιατί αναλόγως μετρούσε η υποδομή που είχαμε εδώ πέρα και τα λεφτά που θα είχαν για να φτιάξουν τον τύπο του εργοστασίου. Τέλος πάντων θα ήταν μια πιο οργανωμένη και πιο ολοκληρωμένη, πολύ πιο ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων από ό,τι έχουμε σήμερα. Η περιφέρεια τότε ζήτησε από τους Δήμους να γνωμοδοτήσουν στο και τι προτείνουν, εάν έχουν να προτείνουν κάτι ή χώρο τον οποίο θα μπορούσε να παραταχθεί ένα τέτοιο εργοστάσιο. Εφύσεως όμως, ένα τέτοιο εργοστάσιο θα έπρεπε να γίνει εκεί που είναι ο κύριος όγκος των σκουπιδιών, γιατί αλλιώς οικονομικά θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κουβαλάς όλα τα σκουπίδια από μια μεγάλη περιοχή σε μια πολύ πιο μικρότερη. Οι Δήμοι εκφράσαν τη γνώση τους. Ο Δήμος Παραμυθιάς τότε είχε πει ότι, αν θυμάμαι καλά, η απόφαση του Δήμου Παραμυθιάς ήταν να γίνει ένα καινούριο εργοστάσιο, ναι, και με νέα χωροσχέτηση ΧΙΤΗ. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι, οι δικοί μας εδώ της Εσχροτίας και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, στο τότε Περιφερειακό Συμβούλιο είχαν πει ότι η κόκκινη γραμμή για αυτούς, αν δεν θα ήταν να γίνει το εργοστάσιο και μια καινούρια χωροθέτηση ΧΙΤΗ για τα υπολείμματα του εργοστασίου, η κόκκινη τουλάχιστον γραμμή θα ήταν να γίνει το εργοστάσιο και ο καθένας στην περιφέρειά του να πάρει τα υπολείμματα που του ανήκουν. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο που ήμουν και παρόν, ούτε τον κύριο Περιφερειάρχη ακούσαμε να πει την άποψή του. Ευτυχώς είχαμε δύο εκπρόσωπους εδώ οι οποίοι είπαν την άποψή τους, αλλά ήταν πολύ αδύναμοι σε ψήφους. Ναι, και η Δήμαρχος, αλλά ήταν πολύ αδύναμη σε ψήφους, γιατί αυτοί ψηφίζουν ουσιαστικά οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, όχι η Δήμαρχος, να πάρουν μια άλλη απόφαση. Παρότι ότι ο Περιφερειάρχης Υπήρου, στα λόγια του, έλεγε ξεκάθαρα ότι ο σχεδιασμός που γίνει στην Ελλάδα ήταν λάθος και ότι έχουν γίνει με κριτήρια πολιτικά, άλλες φορές οικονομικά, οι εταιρείες αυτές που είχαν αναλάβει τα τότε έργα τα κάνανε διαφορετικά, εν τέλει
μόνο και μόνο με μία απλή δικαιολογία για μένα προσωπικά, το ότι δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα εργοστάσιο και μια καινούργια χυτή, είτε αυτή η χυτή είναι ακριβώς δίπλα στο εργοστάσιο, είτε είναι σε έναν άλλο χώρο που είναι πιο κοντά από τις υπόλοιπες, απέταξε και ξεχώρισε ένα εργοστάσιο με μια καινούργια χυτή. Παρότι ο ίδιος παραδέχτηκε ότι έχουν γίνει πολλά λάθη στις προηγούμενες δουλειές. Το ίδιο είχε παραδεχτεί και η αντιπολίτευση, λέγοντας τότε ότι ο Χιτάι Ελλήνων πήγαινε βόλτες. Δηλαδή, και η αντιπολίτευση και ο Περιφερειακός κατηγορούσαν στον άλλον, στην ουσία, στην απόφαση, απεγκλώβησαν το εργοστάσιο με μια καινούργια χυτή. Φτάνουμε στο Δήμο Παραμυθιάς. Ο Δήμος Παραμυθιάς πήρε μια απόφαση τότε. Πολύ σύντομα όμως κλείθηκε να πάρει και μια δεύτερη απόφαση. Στο αν επιτρέπει, έστω και προσωρινά, να έρθουν σκουπίδια από την περιοχή Οικουμενίτης και Φιλιατών, που στο πρόγραμμα, όταν είχε ξεκινήσει ο Ιωτάς Καρναβρίου, δεν είχαν υπολογιστεί αυτές οι δύο περιοχές να έρθουν στο Καρουνάρι. Δυστυχώς, έστω και αυτό το προσωρινό που ξεκίνησε, έγινε μόνιμο, αποδείχθηκαν για ακόμα μια φορά αυτά που λέγαμε, ότι εδώ η περιοχή μας θα γίνει χαβούζα. Από εκεί και πέρα υπάρχει και αυτό το έγγραφο των επιθεωρητών περιβάλλοντων, των επιθεωρητών περιβάλλοντος, ο οποίος είναι καταπέλτης και είναι επίσημο στοιχείο πλέον να μπορεί κάποιος και κυρίως κάποιος θεσμός όπως είναι ο Δήμαρχος, όπως είναι ο Περιφερειάρχης ή η Περιφέρεια, να κινηθεί και να αλλάξει τα πράγματα. Δυστυχώς όμως ακόμα και από το Δήμο δεν το έχουμε δει αυτό. Οι προτάσεις μας τότε προς το Δήμο, στα Γιάννα που είχαν πάρει στη συγκέντρωση, ήταν ακόμα και ο Δήμαρχος να μετέβει στις Βρυξέλλες, ο ίδιος ο Δήμαρχος, να μας εκπροσωπήσει και να πει επισήμως τι γίνεται εδώ πάνω. Τα αποτελέσματα τα βλέπετε, δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ περισσότερο. Πιο μετά θα μιλήσουν κάποιοι επιστήμονες που είναι πιο ειδικοί για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά δυστυχώς και η Οικουμενίτσα έρχεται, και οι Φιλιάδες έρχονται, και η Πρέβεζα έρχεται, και τα Γιάννενα έρχονται στο ποσοστό που έρχονται και τίποτα δεν αλλάζει. Έχουμε τρία προβλήματα στο να κάνουμε έναν αγώνα γι' αυτό. Το ότι δεν έχουμε ούτε τους θεσμούς μαζί μας, αλλά δεν έχουμε ούτε τους πολίτες. Σε γενικές γραμμές. Ίσως γιατί άλλοι έχουν κουραστεί, ίσως γιατί κάποιοι άλλοι έχουν οικονομικά προβλήματα και δεν προλαβαίνουν να ασχοληθούν με αυτά, ίσως. Εγώ όμως και πολλοί άλλοι πιθανόν είμαστε κάποιοι άνθρωποι που φύγαμε από έξω και ήρθαμε, επενδύσαμε αρκετά λεφτά εδώ στην περιοχή μας. Τρέχουμε μέρα νύχτα για το καλύτερο. Τι θα γίνει τελικά ο Δήμος Σουλίου? Μας έχουν απομονώσει από όλες τις γραμμές. Οι δρόμοι πάνε απ' αλλού. Μας αφήνουν στο περιθώριο. Το μόνο που μας φέρουν δηλαδή είναι τα σκουπίδια, τίποτα άλλο. Έχουν φύγει όλες τις υπηρεσίες. Για να πάει κάποιος να ξανασυνδέσει το τηλέφωνό του, γιατί δεν είχε εκείνη τη μέρα που έλεγε η προθεσμία να πληρώσει το τηλέφωνο, πρέπει να πάει στην Οικουμενίτσα. Για να πάει στη ΔΟΗ πρέπει να πάει στην Οικουμενίτσα. Για να πάει κάτι στη ΔΕΗ πρέπει να πάει στην Οικουμενίτσα. Δηλαδή τα πήραμε όλα από εδώ. Πήραμε και τους δρόμους να μην έχει πέρασει καθόλου η περιοχή και τι θα γίνουμε, ο σκουπιδότοπος της Υπήρου. Εγώ αυτό βλέπω. Δεν βλέπω τίποτα άλλο. Δεν έχω να πω περισσότερα. Οι φωτογραφίες μιλάνε από μόνες τους. Θα δώσω λίγο το λόγο στον κύριο Κόπολο. Όποιος θέλει να με ρωτήσει κάτι γενικώς μετά, είμαι στη διάθεσή του. Μετά το τέλος του πέρας της συνεδρίασης. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Αγαπητοί φίλοι, να σας ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσία σας. Να πούμε ότι στη σημερινή συζήτηση την πρωτοβουλία την πήραν αυτά τα πέντε άτομα τα οποία προκάλεσαν και την κάθοδο των επιθεωρητών περιβάλλοντος για να δικαιωθούν με έναν πιο βαρύ τρόπο από ό,τι ίδιοι περίμεναν για την κατάσταση που επικρατεί στο δίφυρο Χιτά Καρβουναρίου. Στη σημερινή συζήτηση καλέστηκε και ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΕ, ο Δήμαρχος Άργας, ο οποίος πρόσφατα έβγαλε και μία ανακοίνωση
λέγοντάς μας κοντούς και υψούς, αλλά αλλού είναι η εκκλησία της ανακοίνωσης του Δημάρχου, θα το δούμε στην δημιουργία, και η εταιρεία διαχείρισης. Το λέω έτσι για να ξέρετε δηλαδή ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι μια προσπάθεια, ενημέρωσης, μια προσπάθεια δράσης, γιατί θεωρούμε ότι το πρόβλημα του Φυτά Καρβουναρίου είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την περιοχή, είναι μια περιβαλλοντολογική βόμβα που αργά ή γρήγορα θα σκάσει. Και δυστυχώς χρειάστηκαν αυτές οι λίγες βροχές για να προκληθεί μια τεράστια δεξαμενή, η οποία τρόμαξε, και το λέω με την βαρύτητα της λέξης τρόμαξε, όλους όσους το είδανε, τρόμαξε την ίδια την εταιρεία η οποία έτρεχε πανικόβλητρα, σηκώσει αναχώματα, διτία να τρέχουνε και διάφορες... Ακούγομαι νομίζω, έτσι δεν είναι... Δεν ακούγεσαι, λίγο. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, αν θέλουμε να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση που αυτή επιδιώκουμε, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πάνω στο θέμα των σκουπιδιών παίζεται ένα τεράστιο, μα τεράστιο παιχνίδι. Στις 19 Σεπτέμβρη του πέρασε υπήρχε διυπουργική συνάντηση η οποία αποφάσισε την επικαιροποίηση του σχεδιασμού για τα απορρίμματα. Φτιάχτηκε, συστήθηκε μια διαρκής εκτελεστική γραμματεία που είχε δύο σκοπούς. Ο ένας σκοπός ήταν για να διασφαλίσει και να επιταχύνει τα διάφορα έργα που εκκρεμούν στο ζήτημα των σκουπιδιών και ένας άλλος να εκταμιεύσει λεφτά από το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιβάλλοντος και υφόρος ανάπτυξης για τα έργα τα οποία προγραμματίζονται στο ζήτημα των σκουπιδιών ανά τη χώρα. Προσανατολισμός της όποιας προσπάθειας γίνεται και της όποιας συζήτησης γίνεται, είναι περίπου αυτός που υπήρχε και παλιότερα, αλλά με πιο οργανωμένους ρυθμούς. Και στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες. Πρώτον, στο φαραωνισμό, τεράστια έργα, τα οποία τουλάχιστον για την ελληνική επαρχία δεν απαιτούνται σε καμιά περίπτωση, και συγκεντρωτισμό, δηλαδή στοχευμένες περιοχές που οικειοθελώς, αυτοβούλος, βάλτε σε εισαγωγικά βεβαίως, όπως προέκυψε και με τον Καρβουνάρη, θα δεχθούν την περιβαλλοντολογική τους υποβάθμιση. Η ασυδοσία των μελετητών, κρατών κτλ. Έχει φτάσει, αγαπητοί φίλοι, σε τέτοιο εξωφρενικό, οριακό, τρίτο κοσμικό αφρικανικό επίπεδο, που να έχουμε ολόκληρο χιτά δυτική Σάμου, πρόπερση, το τέλος του 2011, να καταβυθίζεται ολόκληρος. 6 εκατομμύρια έργο που απόβλεπε, ας πούμε, στην λύση του προβλήματος σκουπιδιών, φτιάχνεται σε μια περιοχή που οι κάτοικοι ονόμαζαν βυθίσματα, έτσι ονομαζόταν η περιοχή που φτιάχτηκε ο χιτά δυτική Σάμου, για να καταβυθιστεί και να εξαφανιστεί ο προσώπου υγιής μαζί με τα κτίρια και μαζί με τα μηχανήματα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε πραγματικά να κάνουμε με εγκληματικές, την κυριολεξία, καταστάσεις. Στις οποίες βεβαίως καμία τιμωρία δεν ήρθε από το κράτος, κανένας καταλογισμός ευθυνών δεν υπήρξε και τα πράγματα κελάνε όμορφα και ωραία. Κατά αναλογία με το πώς συμβαίνει σήμερα στο Καρβουνάρι. Κατά απόλυτη αναλογία. Έχουμε καταγγείλει πολλές φορές ότι ξεβράζονται έξω από το χιτά μπουριά με τοξίνες. Τίποτα. Έχουμε καταγγείλει ότι παρανόμως φεύγουν από ένα κλειστό κύκλωμα, όπως προέβλεπε η μελέτη, πράγματα για να πάνε στην Πάρκα. Έχουμε δει σε μια έρευνα που μας επέτρεψε η Δήμαρχος να πάμε μαζί της να δούμε τι γίνεται, τα λίμματα να είναι περισσότερο μολυσμένα από την αρχική τους πορεία. Και ότου θαύματος φτάσαμε στο σημείο να πλημμυρίζει ο Χιτά, πράγμα που βέβαια φέτος θα γίνει, γιατί του χρόνου θα έχει γεμίσει και δεν θα πλημμυρίζει πλέον, αγαπητοί φίλοι, απλώς θα ξεβράζονται έξω από το Χιτά όλες όλα τα απορρίμματα. Να σας πω ότι στο Χιτά της Ακίνθου, όποιος δει φωτογραφίες θα το δει, γιατί θα δει μια χάδα,
Υπάρχουν καταγγελίες από τους ανθρώπους που ασχολούνται με την Χελώνα, γιατί ο Χιτά ξεβράζει όλα τα σκουπίδια, φτάνει προς τα κάτω, ας πούμε, και φτάνει μέχρι την παραλία που γεννάει η Χελώνα καρέτα-καρέτα. Έλεγα λοιπόν ότι αυτοί οι δύο πυλώνες, ο συγκεντρωτισμός και ο φαραωνισμός, έρχονται να επιταχυνθούν πάρα πολύ σε συνθήκες έντονης οικονομικής κρίσης της χώρας. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι το σκουπίδι πλέον αποτελεί εμπόρευμα. Κάποιοι σκέφτονται ότι μπορούν από το σκουπίδι να βγάλουν πολλά λεφτά. Δεν είναι τυχαίο ότι στην ατζέντα του μόνιμου επιτρόπου της Τρόικας στη χώρα του Ράιχμαν τα εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων και το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι υψηλά στην ατζέντα. Δεν είναι τυχαίο ότι για τα ζητήματα του περιβάλλοντος, γιατί άπτεται και αυτό το θέμα, το ζήτημα αυτά που συμβαίνουν στη Σικιά Χαλκιδικής, που πρόκειται να δηλητηριάσουν τεράστιες περιοχές με αρσενικό προκειμένου να πετύχουν την επένδυση κάποιων χρυσοχών. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες αυτές οι επενδύσεις εντάσσονται στο νέο πλαίσιο των fast track επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε καλά ότι το πρόβλημα των απορριμμάτων είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Ένα τεράστιο πρόβλημα που δυστυχώς η παραμυθιά, το κάμπος της παραμυθιάς και το καρβουνάρι που ακούγεται περισσότερο, είναι στο μάτι του κυκλώνα. Πραγματικά είναι στο μάτι του κυκλώνα. Γιατί όντως δεν πρόκειται για έναν Χιτά, πρόκειται για έναν χώρο, για την παλιά τύπου, καθαρά και ξάστερα, για την παλιά τύπου χώρους χάδα, χώρους... Τα λόγια της χωματερές. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση δυστυχώς δεν υπάρχουν τα αντανακλαστικά που έπρεπε να υπάρξουν. Δυστυχώς ο περιφερειακός σχεδιασμός, ο οποίος από την αρχή του, θυμίζω ότι από την αρχή του είχε καταγγελθεί ότι ήταν άδικος και προβληματικός συνολικά για τη Θεσπρωτεία, γιατί προέβλεπε 4 Χιτά σε όλη την Ήπειρο, εκ των οποίων οι 2 θα ήταν στη Θεσπρωτεία, ξαφνικά τροποποιείται, αλλάζει με έναν τσαμπουκά και μια τακτική που πραγματικά πρόκειται για την τακτική του Far West. Εν μία ανοιχτή ξαφνικά, ένας από τους 4 Χιτά της Ήπειρου, ο Χιτά της Κουρίτια της, εν μία ανοιχτή, κλείνει. Εν μία ανοιχτή κλείνει, αγαπητοί φίλοι, το ξέρετε όλοι πολύ καλά. Και δεν ανοίγει μύτη. Και τι γίνεται, τα σκουπίδια φυσικά έρχονται στο καρβουνάρι. Εντάξει. 3 Χιτά στην Ήπειρο. Εκ των οποίων το ελληνικό, ας πούμε, ξεκινάει τώρα και πάει λέγοντας. Απομακρυνόμαστε συνέχεια όλο και πιο πολύ από μια πραγματικά φιλοπεριβατολογική, μια πραγματικά διαχείριση των σκουπιδιών που να είναι προς το συμφέρον του κόσμου, η οποία, για να θυμίσω, προβλέπει μια αντίστροφη πορεία ακριβώς αυτή που γίνεται. Δηλαδή, τις προσπάθειες ελαχιστοποίησης της παραγωγής των σκουπιδιών, την προσπάθεια, να πούμε, ανάκτησης υλικών από εκεί, την ανακύκλωση, τη διάθεση μετά ό,τι μένουν και αν αναλογιστείτε τι μένουν, ειδικά εδώ στην επαρχία που είμαστε, θα δείτε ότι το σκουπίδι, το πραγματικό σκουπίδι, είναι ελάχιστο που παράγουμε, ειδικά εδώ στην επαρχία. Στο σπίτι μου να σας πω συγκεκριμένα, επειδή υπάρχουν και κάτι κοτούλες δίπλα κτλ., εγώ μπορώ να σας πω, αγαπητοί φίλοι, ότι δεν παράγω σκουπίδια, παρά μόνο τις συσκευασίες που μου δίνουν και τα πλαστικά και το γυαλί που με πόνο καρδιάς πάω και το πετάω στον κάμπο, δυστυχώς. Αλλά το θέμα της ανακύκλωσης δεν προχωράει και είναι λάθος να νομίζει κάποιος ότι είναι τυχαίο το γεγονός, γιατί ακριβώς για να πετύχει η τακτική που λέγαμε πριν από λίγο της εμπορευματοποίησης και της κερδοφορίας από το σκουπίδι, αυτό θα πρέπει να διατηρηθεί σε μια σύμμικτη μορφή, έτσι ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί από τις μεγάλες εταιρείες σε αυτή του την κατάσταση. Και αυτός είναι ο βασικός ο λόγος που η ανακύκλωση δεν προχωράει. Γιατί το θέλουν έτσι το σκουπίδι, σύμμικτο, για να πηγαίνει, ας πούμε, τους χωματερές. Θέλω να κλείσω, γιατί μακροχωρώ ίσως περισσότερο από όσο πρέπει,
λέγοντας δύο τελευταία πράγματα. Αν θέλουμε πραγματικά και αν νοιαζόμαστε για αυτόν τον τόπο, θα πρέπει να δούμε αυτό το ζήτημα πραγματικά ζεστά. Να καταλάβουμε ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι πολύ μεγάλο, ότι τα συμφέροντα τα οποία αντιπαλεύουμε είναι πάρα πολύ ισχυρά και απέναντι σε αυτό θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε μία ενεργοποίηση των πολιτών και οπωσδήποτε θα πρέπει οι θεσμοί του τόπου με πρώτον και κύριο το Δήμο Παραμυθιάς, το Δήμο Σουλίου, να μπουν μπροστά σε αυτή την προσπάθεια. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα τα πράγματα λειτουργούν υποτονικά. Τόσο για το τραγικό κλείσιμο του Χιτά της Κορίτιανης, όσο και για τη λειτουργία του Χιτά, η οποία είναι προβληματική και θα έπρεπε πραγματικά με την αφορμή των επιθεωρητών περιβάλλοντος τουλάχιστον στην περιοχή να γίνει μια σημαντική παρέμβαση από τους ίδιους τους υπεύθυνους φορείς. Λοιπόν, το πρώτο ζήτημα λοιπόν είναι αυτό. Να ενεργοποιηθεί ο κόσμος, και αυτό το σκοπό έχει σήμερα η συζήτηση, δεν είναι ούτε απογοητευτική κατά τη δικιά μου την άποψη, αλλά ούτε και ιδιαίτερα ενθαρρυντική η συμμετοχή. Θα δούμε στην πορεία. Πάντως θα υπάρχουν άνθρωποι που θα παρελθέβουν πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ένα λοιπόν είναι να καταλάβουμε το μεγάλο πρόβλημα και ένα δεύτερο ζήτημα είναι να ενεργοποιηθεί οπωσδήποτε και να πληροφορηθεί ο κόσμος που υπάρχει από την άλλη πλευρά του Καρμουναρίου. Δηλαδή το πρόβλημα το βασικό θα το έχει ο κολλητός. Και θα μας πει ίσως μετά και ο φίλος ο Θωμάς ότι η ανακοίνωση του Δημάρχου Πάρεγας και πρόεδρου του ΣΦΟΕ δυστυχώς ανοίγει ένα μεγάλο άλλο ζήτημα. Μιλάει ο Δήμαρχος της Πάρεγας, ο πρόεδρος του ΦΟΝΣΕ, μιλάει για βιολογικό καθαρισμό και αποδέκτη. Φαίνεται λοιπόν ότι γίνονται κουβέντες και δεν ξέρω, κυρία Δήμαρχος, αν αυτό έχει κουβεντιαστεί μέσα στο ΦΟΣΔΕ, ότι προσανατολίζονται σε βιολογικό καθαρισμό, στο βιολογικό καθαρισμό και να χρησιμοποιήσουν και εδώ τον κοκκιτό για αποδέκτη. Ενδεχομένως να υπάρχουν τέτοιες σκέψεις. Τουλάχιστον αυτό το ζήτημα ανοίγει πέρα από τη Βρυσιά. Ο Δήμαρχος της Πάρεγας στην ανακοίνωσή του. Δεν είναι ο Δήμαρχος της Πάρεγας. Μα πού είναι. Πού είναι ο Δήμαρχος. Ο κύριος Ζωλιόλιος είναι εδώ. Α, γεια σας κύριε Ζωλιόλιο. Εμείς είμαστε οι κοντίκοι. Όλοι μας είμαστε κύριε Ζωλιόλιο. Εγώ καταλαβαίνω ότι ξέρετε καλά ελληνικά. Χαρήκαμε, ειλικρινά όμως χαρήκαμε που είστε εδώ. Άρα λοιπόν, πολύ ωραία, κύριε Δήμαρχε, θα μας εξηγήσετε πολύ καλά τι εννοείτε. Λίγο να μην κάνουμε διάφορα. Ναι, όχι τώρα, ναι, μετά, μετά θα τοποθετηθείτε σε αυτός. Όχι, αλλά δεν είναι κακό. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Για να μην κατηγορώ λοιπόν, για να μην κατηγορώ, δεν το ξέρω να πούμε, ειλικρινά, ειλικρινά, δεν χαίρομαι που είστε εδώ, να μας πείτε κυρίες ο ίδιος, αλλά ανοίγεται ίσως ένας τέτοιος ορίζοντας. Και εδώ έχουμε ίσως και άλλα θέματα, γιατί είναι από το Δήμο σκοτώσει από όσα λοιπόν για τα πράγματα. Λοιπόν, να μην κατηγορώ αγαπητοί φίλοι, δεν νομίζω ότι είπα πολλά. Έχουμε την ευχέρεια και την άνεση, να το πω έτσι, στην Επιτροπή αυτή που τρέχουμε να έχουμε και δύο συμπατριώτες, ειδικούς πάνω στα ζητήματα, ας πούμε αυτά, είναι ο Παύλος ο Αλεξίου και ο Θωμάς ο Φώτσης, χημικός μηχανικός, ο Θωμάς πολιτικός μηχανικός που επιβλέπει τέτοια έργο ο Παύλος ο Αλεξίου, ανθρώπους που έχουν δώσει αγώνες πραγματικά και για τα ζητήματα του περιβάλλοντος και είναι μπροστά σε κάθε τέτοια προσπάθεια. Νομίζω ότι μπορούμε να μας διαφωτίσουν λίγο περισσότερο στα τεχνικά ζητήματα. Ζητώ συγγνώμη αν με ακριβώρησα. Αγαπητέ φίλε, επειδή δεν ξέρω το όνομά σου, εγώ ήρθα εδώ ανταποκρινόμενος σε ένα αίσθημα ανησυχίας και ενημέρωσης των πολιτών, μια και αναγκαστικά λειτουργούμε μαζί όσον αφορά το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Έφυγα
από τη δουλειά μου για να βρίσκομαι εδώ πέρα, ο χρόνος μου είναι πολύτιμος όπως και ο δικός σας. Εγώ πρέπει να ξαναγυρίσω πίσω και θα σας παρακαλούσα, αν είναι δυνατόν, να προηγηθώ, όχι γιατί μου λέω το σύστημα, να κάνω μια ενημέρωση σε εσάς και στο κοινό. Και αφού θα έχετε μία άποψη, θα κατατεθούν κι άλλες απόψεις και... Εγώ ένστηση. Παρακαλώ. Πρόεδρε, με συγχωρείς, εγώ ένστηση. Ξέρουμε τον χρόνο σου, όπως ολωνών τον χρόνο. Εγώ επιθυμώ, τουλάχιστον, στην Επιτροπή, την οποία εγώ προσωπικά έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, άσχετα πόσο ανταποκρίθηκα και πόσο ανταποκρίθηκα στον Ευρωσυμβούλιο. Και στους θεσμικούς, τουλάχιστον, θα θέλουμε να διαθέσετε τον πολύτιμο χρόνο, άσχετα αν δεν είστε ο εξυπνότερος και ο καλύτερος, να μας ακούσετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο κύριος Φώτης είναι χημικός μηχανικός. Δηλαδή, αν θέλετε να πείτε κάτι και να μείνετε να ακούσετε και τον χημικό μηχανικό και τον τροπικό μηχανικό. Γιατί θα γίνει πάγκαλο. Εμείς δεν θα κρατήσουμε κανένα το ζόρι εδώ πέρα. Επειδή θα μιλήσει πρώτα. Λοιπόν, η διαδικασία είναι πια. Θα μιλήσουν πρώτα η Επιτροπή, θα μιλήσουν οι θεσμικοί. Ο Δήμαρχος που είναι και ο οικοδεσπότης εδώ πέρα, μπορεί να μιλήσει ο Πρόεδρος αμέσως μετά τον Δήμαρχο του φορέα διαχείρισης και έχουμε και ένα περιφερειακό σύμβουλο, νομίζω δεν ξέρω αν είναι άλλος θεσμικός, κατά σειρά και όποιος άλλος θέλει μετά δημοτικό σύμβουλο σε οτιδήποτε, πρόεδρος αντιπολίτευσης κτλ. Βεβαίως τον νόμο. Καλησπέρα σας. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος. Δεν ακούγεσαι. Καλό. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος και να καταθέσω και εγώ την άποψή μου πώς φτάσαμε ως εδώ και γιατί και κυρίως τι προσωπικά βλέπω ότι πρέπει να γίνει άμεσα. Στο σύνολο λοιπόν της διαχείρισης απορριμμάτων στην Ήπειρο θεωρώ ότι αυτό που γίνεται είναι μια προσπάθεια να εφαρμόσουμε ξένες λύσεις τελείως ακατάλληλες για την περιοχή μας, μια και αυτές οι λύσεις αναπτύχθηκαν σε πυκνοκατοικημένες περιοχές με υψηλή αξία γης, χωρίς εξαγωγή της ρύπανσης με μεταφορά στο γείτονα και με κατοίκους με υψηλή οικονομική επιφάνεια. Και προσπαθούμε αυτές τις λύσεις να τις εφαρμόσουμε σε μια αραιοκατοικημένη περιοχή με γη χαμηλής αξίας, με κατοίκους που δεν είναι οικονομικά ισχυροί και με μεταφορά των απορριμμάτων στο γείτονα. Δηλαδή ένας απόλυτος παραλογισμός. Αυτό φυσικά, πέρα το ότι είναι τελείως τρελό, έχει τελικά δραματικές οικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες, με αποτέλεσμα να είναι θέμα χρόνου να καταρρεύσει όλο αυτό το πράγμα και να γυρίσουμε σε χειρότερα επίπεδα από ό,τι ξεκινήσαμε. Πώς, αυτό είναι το τι πάμε να κάνουμε, νομίζω, συνολικά στην Ήπειρο. Το πώς το κάνουμε. Μπροστά σε κάθε πρόβλημα και με μια λογική εξυπηρέτησης συγκεκριμένων συμφερόντων, που πλέον είναι κυρίως οι επιχειρηματίες περιβάλλοντος, προσπαθούμε στην Ήπειρο να λύσουμε τα προβλήματα με μια υπέρβαση προς το μέλλον, με άλματα στο κενό, χωρίς δηλαδή να προχωράμε με όρημα βήματα, σιγά σιγά ενσωματώνοντας και πραγματικά αφομοιώνοντας βήματα στη διαχείριση των απορριμμάτων. Συνεχώς αφήνουμε τα κενά μας και πάμε στο επόμενο βήμα δίθεν για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο. Η υπόθεση οδηγείται βέβαια στη συγκεκριμένη περίπτωση στο Καρβουνάρι σε μια τραγική αστοχία. Διότι όχι μόνο οικονομικά το πράγμα θα βουλιάξει, αλλά και περιβαλλοντικά φαίνεται ότι έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Η ιστορία για το πώς φτάσαμε να χωροθετηθεί ο Χιτά εκεί νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή και δεν χρειάζεται εγώ να πω κάτι. Σε αυτή τη φάση
μπορεί κανείς να δει και λάθη στο σχεδιασμό, όπως αναφέρει και η έκθεση των επιθεωρητών, μπορεί να δει και λάθη στην εφαρμογή και λάθη στη λειτουργία. Προφανώς, για να μπουν σε μια σειρά όλα αυτά και να επιληθούν, πρέπει να ορθολογικοποιηθεί όλο το σύστημα. Η γνώμη μου λοιπόν είναι ότι οι κάτοικοι της περιοχής πρέπει πρώτα-πρώτα να επιδιώξουμε την πληροφόρηση. Να έχουμε δηλαδή πρόσβαση στα στοιχεία, να δούμε τις μελέτες, να δούμε τα στοιχεία της λειτουργίας πραγματικά, όχι μόνο από μακριά κάποια φύλλα χαρτί τα οποία δεν μας δινόντουσαν ποτέ να τα δούμε και να τα μελετήσουμε, για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε και μία πιο συγκεκριμένη τεχνική λύση. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι η εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας σε όλη αυτή τη λειτουργία και στο σχεδιασμό. Το γενικό όμως ζητούμενο είναι να ανατραπεί αυτός ο περιφερειακός σχεδιασμός, ο οποίος μας οδήγησε σε αυτό τον χιτά στην περιοχή μας, να δέχεται όλο αυτό το φορτίο και να μην μπορεί να το διαχειριστεί, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή μία πρώτη λύση στο θέμα της αντιμετώπισης του περιφερειακού σχεδιασμού είναι, κατά τη γνώμη, να πάψουμε να στέλνουμε απορρίμματα έξω από το Δήμο μας. Πρέπει, νομίζω, να περιοριστεί ο φόρτος των απορριμμάτων που δέχεται για να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί, μελετητικών, κατασκευαστικών ή λειτουργικών. Σημειώνω ότι πέρα από τους άμεσους κινδύνους, αυτή τη στιγμή με όλο αυτόν τον κατακλυσμό των απορριμμάτων υποθηκεύεται ουσιαστικά και η δυνατότητα αποκατάστασης της θέσης στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή, ενώ τα απορρίμματα θα έπρεπε κανονικά πρώτα να υφίστανται μια αποικοδόμηση σε αερόβιες συνθήκες, τα περνάμε απευθείας τώρα σε αναερόβιες συνθήκες. Αυτό θα έχει μακροπρόθεσμα πολύ σημαντικές επιπτώσεις και στη λειτουργία αλλά και στην αποκατάσταση της θέσης. Επομένως, η γνώμη μου είναι εμπλοκή με κάποιο τρόπο της τοπικής κοινωνίας, διακοπή της υποδοχής απορριμμάτων έξω από το Δήμο Σουλίου, ώστε να επικεντρωθεί η προσπάθεια στα πιο άμεσα ζητήματα τα τεχνικά και φυσικά να ζητηθεί απονομή ευθυνών. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η ατιμωρησία και η ανευθυνότητα. Έκανε ο μελετητής λάθος, πρέπει να τα πληρώσει. Ο κατασκευαστής, ο διαχειριστής, όποιος έχει λαθέψει πρέπει να απολογηθεί. Και γι' αυτό εγώ προσωπικά ήμουν και τελείως αντίθετος με την κίνηση της κυρίας Δημάρχου, η οποία με τον αντιπεριφερειάρχη, στις πρώτες φάσεις του προβλήματος, άκουσα να μου λένε ναι, συναντηθήκαμε, είδαμε τα προβλήματα και βγάζουμε χρήματα 150-250.000 ευρώ για να αντιμετωπίσουμε. Όχι. Να τα πληρώσουν αυτοί που έπρεπε να τα πληρώσουν. Όχι εγώ από το μισθό μου ή από τη σύνταξή μου. Αυτό το παραμύθι πρέπει να τελειώσει. Αυτή τη στιγμή κάποιος πληρώνει φορτηγά βιτιοφόρα για να πηγαίνουν στην πάρκα. Με ποιο δικαίωμα θα μας έρθουν αυτοί οι λογαριασμοί ως πολιτών εδώ? Η ανακοίνωση τώρα, ένα τελευταίο στοιχείο για να μην μακρηγορώ, που είδα του Προέδρου του ΦΟΣΔΑ, μιλάει για αλλαγή των περιβαλλοντικών όρων. Δεν μιλάει για τρόπους που θα τηρηθούν οι υπάρχοντες περιβαλλοντικοί όροι, αλλά πάμε να τους αλλάξουμε. Προφανώς, καταλαβαίνει κανείς, δεν θα ανέβει ο πύχης, θα κατέβει ο πύχης. Και δεύτερον, έτσι λέω τώρα, θα δούμε στην πράξη τι θα γίνει. Η υπόθεση είναι κατευθυνόμενη σκέψη, αγαπητοί. Είναι υπόθεση. Ναι, εντάξει. Έχετε κάθε δικαίωμα να ασκήσετε την κριτική σας. Απλώς εγώ λέω ότι διαβάζω. Δεν βλέπω μια προσπάθεια για να τηρηθούν οι όροι. Βλέπω μια προσπάθεια να αλλάξουν οι όροι. Και βλέπω και καθορισμό αποδέκτη. Δηλαδή εξαγωγή ρήπανσης από το χώρο του ΧΙΤΑ.
Αυτά τα πράγματα νομίζω δηλώνουν ότι προετοιμάζεται μια τραγική αστοχία που ενώ αρχικά τα συμφέροντα που παίξαν ρόλο με την κερδοσκοπία της γης στα Γιάννενα μας οδηγήσαν σε όλο αυτόν τον παραλογισμό, τώρα βλέπω ότι θα συνεχίσουμε και σε τοπικό επίπεδο τα ίδια και χειρότερα. Επομένως, κλείνω λέγοντας αυτό. Πρώτον, η τοπική κοινωνία να ασκήσει έλεγχο και να αποκτήσει ένα θεσμικό ρόλο. Δεύτερον, ο ΧΙΤΑ να πάψει να δέχεται απορρίμματα εκτός του Δήμου Σουλίου. Και από εκεί και πέρα, έχοντας την πρόσβαση σε στοιχεία, να δούμε πώς θα ανατρέψουμε συνολικά και τον περιφερειακό σχεδιασμό, τον οποίο, να κλείσω μόνο με αυτό, την υπέρβαση που είπα και πριν. Το 2005 ή 2006, όταν είχε γίνει η πρώτη έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού, τους προέκυψε η εξής ατυχία. Βγήκανε τα απορρίμματα σε όλη την Ήπειρο στα 119.000 τόνους. Ένα εργοστάσιο επεξεργασίας, για να μιλάμε για υπολείμματα χιτή κλπ. Διεθνώς, αν δεν θέλεις να γίνεις καταγέλαστος και αν θέλεις να μπεις σε κανένα πρόγραμμα να πάρεις επιδοτήσεις, το ελάχιστο μέγεθος που δικαιολογείται να σκεφτείς κάτι τέτοιο είναι τα 120.000 τόνους απορρίμματα. Επομένως, βρέθηκε ο περιφερειακός αυτός, ο αρχιμπαμπούμ-μπαμπούμ σχεδιασμός στην Ήπειρο, εκτός. Φυσικά έγινε ανασχεδιασμός αυτού του περίφημου σχεδιασμού και βρέθηκε ότι άλλαξε και η σύνθεση των σκουπιδιών των απορριμμάτων στην Ήπειρο και περίπου φτάσαμε στα 135.000 ώστε να δικαιολογείται το εργοστάσιο. Επομένως, αυτό σας λέω, ότι ο κύριος εχθρός μας είναι αυτός η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των εμπόρων του περιβάλλοντος που τώρα θέλουν να μας επιβάλλουν άλλες λύσεις χωρίς να λύσουμε τα άμεσά μας, με την ελπίδα πάμε μπροστά στο πουθενά για να μην ασχοληθούμε με το σήμερα και να πληρώνουμε τα λεφτουδάκια μας, και βέβαια τώρα η πίτα είναι κάπου 100 εκατομμύρια ευρώ για αυτή την υπόθεση. Επομένως, σπάμε τον περιφερειακό σχεδιασμό, δεχόμαστε ο ΧΙΤΑ να λειτουργεί μόνο για την περιοχή μας και μετά βλέπουμε και πώς θα λύσουμε τα προβλήματα και να πληρώσουν αυτοί που τα κάνουν. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζω. Νομίζω ότι δεν θα πω πολλά, διότι οι συνάδελφοί μου πιο μπροστά ανέλησαν αρκετά συνοπτικά και ουσιαστικά τα ζητήματα. Εκείνο που ήθελα να πω εγώ είναι ότι ξεκινώντας αυτή την ιστορία του αγώνα ενάντια στο ΧΙΤΑ του Καρβουναρίου πριν από πολλά χρόνια, ειλικρινά, όταν κάναμε αυτές τις λαϊκές συγκεντρώσεις στα χωριά και όταν περιγράφουμε στον κόσμο τον κίνδυνο που διατρέχουν, σκεφτόμουν πολλές φορές όταν γίναγα στο σπίτι μου μήπως παρουσιάζουμε πολύ δραματικά τα πράγματα και πολύ μελανά και άσχημα. Ειλικρινά το λέω αυτό. Βέβαια το κάναμε τότε αν θέλετε, γιατί είχαμε ένα πολιτικό κριτήριο για να προβλέψουμε και να εκτιμήσουμε τις εξελίξεις από τη μια μεριά και από την άλλη αν θέλετε για να ταρακουνήσουμε τον κόσμο προκειμένου να μετάσχει σε αυτές τις κινητοποιήσεις που τότε έγιναν και ήταν δυναμικές και αντιμετωπίστηκαν με έναν πρωτοφανή βίαιο τρόπο και εδώ και στην Κυριακή. Τα χημικά που φάγαμε στον αφιέρα του Καρβουναρίου ήταν πρωτοφανή για την Ήπειρο. Οι δημιουργίες που μετακινήθηκαν τότε ήταν πάρα πολλές, ας πούμε. Και πραγματικά τότε έλεγα, ας πούμε, μήπως αυτά που λέγαμε ήταν υπερβολικά. Έρχεται όμως, δυστυχώς, φίλοι και φίλες, η πραγματικότητα να μας επιβεβαιώσει τραγικά. Να πούμε αυτό που λέμε, δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Δηλαδή, φτάσαμε σε ένα σημείο σήμερα που αυτά που λέγαμε τότε επιβεβαιώνονται με τον πιο τραγικό τρόπο. Και το ζήτημα, φίλοι και φίλες, πέρα από τις προτάσεις που γίνανε από τους προηγούμενους συναδέλφους, είναι ότι αυτός ο κόσμος και αυτός ο τόπος πρέπει επιτέλους να αρχίσει να βγάζει ορισμένα συμπεράσματα. Και αυτό είναι ίσως πέρα από το τι θα κάνουμε για το ΧΙΤΑ, θα μου πείτε πολιτικολογείς, δεν πολιτικολογώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν αυτός ο λαός μέσα από τις τραυματικές του εμπειρίες και αυτός ο τόπος δεν βγάζει συμπεράσματα για το τι θα πρέπει να κάνει παραπέρα, για το πώς θα πρέπει να διαχειριστεί και το ΧΙΤΑ και το ζήτημα της Δογδόνης και το ζήτημα του φυσικού αερίου της Πέρδικας και το ζήτημα της σύνταξης και το ζήτημα όλων αυτών των προβλημάτων που βιώνει καθημερινά, νομίζω θα είναι λίγο πράγμα αυτό που θα έχουμε πετύχει. Και εγώ το λέω αυτό
διότι στην υπόθεση Χιτά κρίθηκαν, δοκιμάστηκαν και εξετάστηκαν οι πάντες. Και οι κυβερνήσεις, οι οποίες είναι οι κύριοι υπεύθυνες για αυτή την κατάσταση, και με τη σημερινή και με τις προηγούμενες, και τα κόμματα τα οποία μετήχαν σε αυτές τις κυβερνήσεις, και οι τοπικοί παράγοντες, βουλευτές, δήμαρχοι, νομάρχες, νομαρχιακή συμβούλια, νημαρχιακά συμβούλια, που ψηφίσαν αυτόν τον σχεδιασμό, και όλοι οι θεσμικοί παράγοντες. Και έμεινε ο απλός Κοσμάκης να αγωνίζεται στο καρβουνάρι, να αγωνίζεται εδώ και εκεί, να δικάζεται στη τελευταία ανάλυση και να βρίσκεται σήμερα σε αυτήν την άσχημη κατάσταση να απειλείται με μία περιβαλλοντική καταστροφή. Γιατί αυτή η καταστροφή είναι προ των πυλών, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Και δεν το λέμε αυτή τη στιγμή για να τρομάξουμε κανέναν. Οι φωτογραφίες είναι εδώ, ο Χιτά είναι εκεί, όποιος θέλει κάνει μια βόλτα και διαπιστώνει την κατάσταση. Απειλείται όλη η παιδιάδα της παραμυθιάς, απειλείται ο Κοκκιτός, απειλείται το καναλάκι και οι εκβολές μέχρι τη θάλασσα, αν αυτό το πράγμα σπάσει και οδηγηθούν όλα τα πράγματα μέσα στον Κοκκιτό. Και δεν ξέρω τότε ποιος θα είναι κοντός και ψηλός. Και δεν ξέρω τότε ποιος θα είναι στο εδόλιο του κατηγορουμένου και ποιος δεν θα είναι. Και δεν ξέρω τότε οι δημότες του Δήμου Φαναρίου και τα λοιπά πώς θα δουν τον σημερινό πρόεδρο και δήμαρχό τους και πώς θα τον αντιμετωπίσουν. Γιατί φίλοι και φίλες, πρέπει να σας ενημερώσω εδώ ότι στη σημερινή κουβέντα καλέσαμε να έρθουν και επιθεωρητές περιβάλλοντος. Χτες μίλησα με τον συντάκτη του πορίσματος, τον κύριο Τσερπέλη, μαζί με την κυρία Τιτοπούλου. Δεν μπορούν να έρθουν βέβαια. Το ρώτησα που βρίσκεται η υπόθεσή μας, διότι ανησυχούμε. Μου είπε, έχει ετοιμάσει τα παραπεμπτικά για τον εισαγγελέα, για φορείς, για υπηρεσίες, για κατασκευαστές, για λειτουργούς, για διαχειριστές, για εργολάβους και τα πρόστιμα, διότι μετά το πόρισμα τους έδωσε μια προθεσμία συγκεκριμένη να απαντήσουν σε αυτό το πόρισμα, άλλοι απαντήσαν, άλλοι δεν απαντήσανε, και μετά από αυτό είναι η παραπομπή στον εισαγγελέα και η επιβολή των προστήμων. Όλων αυτών. Γιατί μιλάμε, όπως είπαν και οι προηγούμενοι φίλοι μας, για λάθη κατά τη μελέτη, για λάθη κατά την κατασκευή, για παραλαβή η οποία λέει ότι τα πράγματα δεν έγιναν καλά και υπάρχουν διατυπώσεις ενός μέλους της Επιτροπής ότι χρησιμοποιήθηκαν υλικά τα οποία ήταν φτηνότερα και τα οποία, ας πούμε, δεν προβλεπόταν στην αρχική μελέτη, και για τη λειτουργία και για το φορέα και για τον ανάπτυξη. Θα μου πείτε, θα βγει και τίποτα, δηλαδή, αν μπουν και πρόστιμα και τιμωρηθούν κάποιοι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν νομίζω ότι είναι αυτό το κύριο, αλλά αυτό που είπε και πιο μπροστά ο φίλος ο Δωμάς, ότι επιτέλους και η ατιμωρησία δεν πρέπει να υπάρχει σε αυτόν τον τόπο, αλλά νομίζω ότι περισσότερο αυτό το πράγμα στέλνει ένα πολιτικό μήνυμα για το ποιοι είναι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση. Και εγώ, φίλοι και φίλες, δεν θέλω να μακρηγορήσω, όπως είπα και πιο μπροστά. Εκείνο που θέλω να πω όμως είναι το εξής, ότι δυστυχώς σήμερα είμαστε λίγοι εδώ. Δυστυχώς είμαστε σήμερα λίγοι εδώ. Νομίζω όμως ότι είμαστε αρκετοί. Και νομίζω ότι εμείς που είμαστε εδώ θα πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλία το επόμενο διάστημα να γυρίσουμε τα χωριά του κάμπου, από το καρβουνάρι μέχρι κάτω, να ενημερώσουμε τον κόσμο για όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει και για τους κινδύνους που έχει, και να τον οργανώσουμε έτσι ώστε με τον δικό του αγώνα να βάλει φραγμό σε αυτά τα σχέδια που εξυφαίνουν. Αυτό είναι και η μοναδική ελπίδα και η μοναδική εγγύηση ότι μπορούμε να κερδίσουμε κάτι. Εγώ δεν διαφωνώ, ίσα-ίσα επικροτώ μάλιστα και αυτές οι παρεμβάσεις που γίνονται και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω με τις διεκτήριες που έχει δώσει στον τόπο και με τον τρόπο δηλαδή που δεν λαμβάνει υπόψη την ελληνική πραγματικότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει καλά κάνει και ο φίλος μας από τις Βρυξέλλες και κάνει αυτά που κάνει. Αλλά το παιχνίδι θα κριθεί εδώ, εδώ στον τόπο μας. Από τους κατοίκους που θα οργανωθούν, που θα ενημερωθούν, που θα αντισταθούν σε τελευταία ανάλυση και που θα βάλουν τον κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Γιατί εδώ πρέπει να μπει ο κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Ο Δήμος Παραμυθιάς, για παράδειγμα, ο Δήμος Σουλίου σήμερα, έχει ευθύνες που φτάσαμε σε αυτήν την κατάσταση. Μπορεί δήμαρχος να έχει, η σημερινή δήμαρχος να έχει κάνει κάποιες ενέργειες, αλλά είναι πολύ λιγότερες από εκείνες που δεν θα έπρεπε να κάνει ο Δήμος Σουλίου.
η περιφέρεια Ηπείρου νομίζω ότι είναι απαράδεκτη. Ο κύριος Περιφερειάρχης βγήκε και δήλωσε ότι οι μελετητές, αν είναι δυνατόν, τι μελετητές είναι αυτοί, τυχαία πέμπτης τάξης έχουν, με εμπειρία, έτσι τους επιλέγουμε τους μελετητές, με την εμπειρία. Δεν λάβανε υπόψη, λέει, τις βροχοπτώσεις. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Αν και ισχύει και αυτό σε έναν βαθμό, γιατί εδώ στο πόρισμα των θεωρητών περιβάλλοντος λέγεται ότι δεν σχεδιάστηκε σωστά το ζήτημα των ομβρίων. Μα καλά, τη μελέτη. Ποιος την παρέλαβε, ποιος την έλεγξε. Εσείς την ελέγξατε. Ποιος την παρέλαβε αυτή τη μελέτη. Εδώ παρακάτω λέει άλλα πράγματα, τρομερά δηλαδή. Αν θέλετε να διαβάσουμε αποσπάσματα, είναι συγκλονιστικά δηλαδή αυτά που λέγουν οι επιθεωρητές περίπου. Δεν τα λέγαμε αμέσως, ούτε τα προβλέψαμε. Δεν έχει λοιπόν ευθύνη η περιφέρεια Ηπείρου. Και βγαίνει ο κύριος Περιφερειάρχης και μας λέει ότι δεν προβλέψανε τις. Και είναι διαβλητά, λέει, τα πορίσματα των επιθεωρητών περιβάλλοντος. Αν είναι διαβλητά, ας απαντούσε στους επιθεωρητές περιβάλλοντος και όχι να βγάλει τα 165 για να μπαλώσει τις τρύπες και να μας κλείσει τα μάτια εμάς και του Δήμου και των κατοίκων για αυτές τις παρανομίες, τις αστοχίες και τις κατασκευαστικές ατέλειες που υπήρξαν στο ΧΙΤΑ. Αυτό θα έπρεπε να κάνει. Και πραγματικά αναρωτιέμαι, είναι εδώ κάποιος περιφερειακός σύμβουλος. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι της Εσπρωτείας, γιατί δεν έθεσαν θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο μπροστά σε αυτήν την κατάσταση που διαμορφώνεται. Όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι, όχι της Εσπρωτείας. Και της αντιπολίτευσης, αν θέλετε. Και της αντιπολίτευσης, και των άλλων, και των άλλων. Όποιος θέλει να μιλήσει, θα μιλήσει μετά. Έτσι, μετά από μένα και με συγχωρείτε. Το θέμα του ΧΙΤΑ Καρβουναρίου, της κακής λειτουργίας. Ορίστε, δεν έχει τεθεί, μανελμένο. Πότε έχει τεθεί, κύριε Κάτσου? Εντάξει, άμα θέλετε, μιλήστε. Ο κύριος Περιφερειάρχης βγήκε και δήλωσε ότι τα πράγματα έχουν καλώς. Άρα λοιπόν, γιατί να συζητήσετε εσείς, γιατί να θέσετε θέμα, αν είναι δυνατόν. Θέσατε θέμα, μήπως, κύριε Κάτσου, όταν ήρθαν τα σκουπίδια της Κορίνθιανης εδώ ύστερο, είστε περιφερειακός σύμβουλος Θεσπρωτείας. Βεβαίως το απαντήσετε. Εγώ εδώ, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα. Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Θέσατε θέμα, κύριε. Ποιος έθεσε θέμα όταν εμείς αποκαλύψαμε ότι τελικά υπάρχουν τα στραγγίσματα τα οποία οδηγούν στον Κοκκιτό? Τι έγινε για αυτό το θέμα? Όταν κάναμε αυτές τις καταγγελίες, όταν βγήκε το πόρισμα των επιθεωρητών περιβάλλοντος, τέθηκε πουθενά θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για αυτά τα ζητήματα όλα? Από όλες τις παρατάξεις. Από όλες τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβούλου. Άρα λοιπόν, αυτό πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει, εγώ σας λέω. Και κανένα άλλο ζήτημα δεν βάζω και κανένα στίχημα δεν βάζω. Εκείνο που βάζουμε εμείς εδώ είναι και επιβεβαιωνόμαστε δυστυχώς και σε αυτό ότι αν αυτός ο τόπος δεν ενεργοποιηθεί, δεν ενημερωθεί, δεν πάρει την υπόθεση στα χέρια του και να κουντραριστεί με κυβερνήσεις, με πολιτικές, με παράγοντες του τόπου οι οποίοι στρέφονται εναντίον τους και στο ζήτημα του περιβάλλοντος και στο ζήτημα του ΧΙΤΑ, δεν θα δούμε καλύτερη μέρα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Αυτό είναι το στίχημα που παίζουμε εμείς εδώ της Επιτροπής αυτής και όλοι έχοντας πολιτικές, ιδεολογικές και οποιασδήποτε άλλες απόψεις. Και η επιτυχία μας θα είναι αυτό ακριβώς, το να μπορέσει ο κόσμος να ενεργοποιηθεί και να μπει στο προσκήνιο. Να σπάσει, όπως είπε ο Θωμάς, αυτός ο περιφερειακός σχεδιασμός, ο απαράδεκτος που τον ψήφισαν όλοι μέχρι σήμερα. Και να οδηγηθούμε σε έναν άλλο περιφερειακό σχεδιασμό με μικρότερης κλίμακας. Με απορρίμματα πιθανά του ίδιου του Δήμου μας που μπορούμε καλύτερα να το διαχειριστούμε χωρίς κόστος μεταφοράς, χωρίς άλλα πρόσθετα. Και υπάρχει το εξής περίεργο, ας πούμε. Έχουμε έναν ΧΙΤΑ στο Καρβουνάρι και έχουμε έναν πρόεδρο, με βάση ένα νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση βέβαια, που πρόεδρος του είναι ο Δήμαρχος Πάργας και όχι ο Δήμαρχος Παραμυθιάς, όπως θα έπρεπε να είναι, αφού είναι οικοδεσπότης αυτού του ΧΙΤΑ, εν πάση περιπτώσει. Άλλο περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Έχει αυτές δυστυχώς τις πλευρές που έχουν να κάνουν με την κυβερνητική πολιτική η οποία θέλει αυτά τα σχήματα, τα συγκεντρωτικά που είπε ο Θοδωρής, τα οποία έρχονται να εξυπηρετήσουν εργολάβους και άλλα συμφέροντα. Εγώ εδώ σταματάω, σας ευχαριστώ και με συγχωρείτε αν θέλετε με τον τρόπο που μίλησα, αλλά μιλάμε μια αγωνία ενός ανθρώπου που μαζί με τους φίλους καρβουναρίτες δώσαμε και θα συνεχίσουμε να δίνουμε αγώνες, γιατί πραγματικά είπαμε την αλήθεια από την αρχή. Και θα συνεχίζουμε να λέμε την αλήθεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Επιτροπή Αγώνα Καρβουναρίου είχε κάνει μια μήνυση στον ανάδοχο, ο οποίος τον προηγούμενο μήνα βγήκε αθώος για το σωλήνα ο οποίος έτρεχε κάτω, βγήκε αθώος μετά από πόρισμα της νομαρχίας της Ασπρωτείας και της περιφέρειας
Υπήρου ότι όλα συντρέχουν καλώς. Το λόγο είναι κύριε Χαμποδόφη. Πάντα σήμερα γίνανε. Καλησπέρα σας, με ακούτε? Ναι, ακούμε. Καλησπέρα σας. Αρχικά θέλω να σας πω, μένω Βρυξέλλες και για να καταλάβετε γιατί ασχολήθηκα τόσο έντονα και γιατί συνεχίζω να ασχολούμαι τόσο έντονα με την υπόθεση του Χιτά της Θεσπρωτείας, που δεν θέλω να ονομάζεται πλέον Χιτά Καρβουνάριου, γιατί το Καρβουνάρι δεν έχει τον Χιτά, το Χιτά τον έχει Θεσπρωτεία και τον έχει. Ο λόγος είναι απλός. Για μας που ζούμε έξω, όταν όπως γνωρίζει την περιοχή της παραμυθιάς, της παιδιάδας παραμυθιάς και τα όρια της παραμυθιάς, όποιος τα γνωρίζει όλα αυτά, ξέρει ότι εκεί βρίσκεται το αληθινό πλούτος της περιοχής και της χώρας. Έχοντας λοιπόν κι εμείς κάποιες μικρές περιουσίες, ξέραμε ότι ήμασταν πολύ πλούσιοι αυτές τις μικρές περιουσίες. Και όλος ο κόσμος που έχει και μικρό χωραφάκι στην περιοχή μας είναι πολύ πλούσιος και δεν το ξέρει. Και για από εκεί ξεκίνησε ο αγώνας μας. Μ' ακούτε, συνεχίζετε να μ' ακούτε? Θα σου πούμε. Από την πρώτη στιγμή κάνουμε μία αναφορά στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέτοντας την υπόθεση ότι ο Χιτά Καρβουναρίου είναι λάθος χωροθετημένος, όπως και οι 70 νέοι Χιτά που χωροθετήθηκαν στην Ελλάδα, γιατί συγκρίνοντας όλα τα έργα, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι όλα τα έργα σχεδιάζονται πάνω σε ρέματα. Όποιος ξέρει λοιπόν τι είναι Χιτά, καταλαβαίνει εύκολα ότι ο σχεδιασμός ήταν εσκεπμένος και όχι κλανθρωπικός. Ανθρώποι που δημιουργήσανε αυτά τα έργα μέσα στα ρέματα, δίπλα στα ποτάμια ή δίπλα στις θάλασσες, είχαν ως στόχο να μειώσουν το κόστος λειτουργίας και διαχείρισης των απορριμμάτων, ρίχνοντας τα σταγίγματα κατευθείαν μέσα στα ρέματα. Αυτή είναι η υπόθεση που έχουμε ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αναφορών και θέλουμε να το αποδείξουμε και όπου δείξαμε στο Χιτά του Καρβουναρίου και για άλλες περιοχές. Ποια θα είναι η συνέχεια? Η συνέχεια... Ακούτε? Ναι. Η συνέχεια θα είναι ότι τον Μάη η Επιτροπή Αναφορών θα κατέβει να κάνει επιτόπου έλεγχο στο Χιτά Καρβουναρίου, στο Χιτά Γραμματικού, στο Χιτά του Ελληνικού στα Γιάννενα, στο Χιτά της Λευκίνης, στο Χιτά της Κορίτιανης, γιατί τα έχουμε καταγγείλει όλα αυτά, γιατί όλα αυτά είναι μέσα στο ίδιο πλαίσιο. Όσο για τη λύση, γιατί καλά είναι να καταγγέλουμε, αλλά ποια θα είναι η λύση? Η λύση είναι απλή και δεν εφαρμόζεται. Η λύση είναι η διαλογή στην πηγή, είναι η ανακύκλωση, είναι παραδείγματος χάρη η απαγόρευση της πλαστικής σακούλας. Της πλαστικής σακούλας, πρέπει να ξέρετε ότι στις Βρυξέλλες η πλαστική σακούλα είχε απαγορευτεί στα σούπερ μάρκετ. Ξέρετε γιατί απαγορεύτηκε? Δεν απαγορεύτηκε γιατί ρυπαίνει η πλαστική σακούλα. Ναι. Ο πρώτος λόγος ήταν αυτός, αλλά ο τρόπος με τον οποίο απαγορεύτηκε. Τα σούπερ μάρκετ των Βρυξελών, για να χρησιμοποιούν πλαστικές σακούλες, ξοδεύανε πάρα πολλά χρήματα. Πάρα πολλά χρήματα. Και πήρανε ως πρόσχημα το οικολογικό για να απαγορέψουν την πλαστική σακούλα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να δώσουμε κίνητρα στους ανθρώπους που μοιράζουν πλαστικές σακούλες, τους έμπορους. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε, να στήσουμε με ένα πρόγραμμα σαν το ΕΣΠΑ μια βιοτεχνία τορβάδων, π.χ. να χρησιμοποιήσουμε το μαλλί το πρόβιο που το πετάμε στα ρέματα κι αυτό, για να αντικαταστήσουμε την πλαστική σαν αυτές οι κοινότομες πράσεις. Λύσεις υπάρχουν. Ψάχνουμε τους πολιτικούς που θα εφαρμόσουν αυτές τις λύσεις και που δεν θα μας κατραβλώνουν όταν καταγγέλουμε την υποβάθμιση του περιβάλλοντος ενός τόσο
πλούτιου χώρου, όπως είναι ο χώρος της παιδιάδας της παραμυθιά. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω, αυτά τα λίγα ήθελα να πω. Θέλω να κάνω και μια απλή ερώτηση τον κύριο Δήμαρχο της Πάργας, για να μου απαντήσει. Ξέρουμε όλοι ότι για να αποκατασταθεί ο χώρος του Χιτά Καρβουναρίου σε 10-20 χρόνια ή σε 5 χρόνια, θα πρέπει να υπάρχουν χρήματα. Και έχει προβλεφθεί ότι θα πρέπει να μαζεύονται κάποια λεφτά από την ίδια στιγμή που ξεκίνησε να λειτουργεί ο Χιτά για την αποκατάσταση του έργου. Θέλω να ρωτήσω, αυτό το ταμείο υπάρχει για να αποκατασταθεί το έργο? Πού είναι αυτό το ταμείο, αν υπάρχει, και πόσα λεφτά διαθέτει για την αποκατάσταση του Χιτά? Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Δήμαρχο της Πάργας αν έχει κάνει κάποια ανάλυση των υγρών που μεταφέρει με το αβίκιο στο βιολογικό καθαρισμό της Πάργας, για να μας πει τι τοξικότητα έχουν αυτά τα στραγγίσματα. Θέλω να απαντήσετε στην απλή ερώτηση, γιατί στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, όταν έχουμε τέτοιου είδη διαχείριση απορριμμάτων, τα στραγγίσματα πρέπει να διαχειρίζονται σε ειδικές μονάδες υψηλής τοξικότητας και τα νήματα να πέφτουν σε χυτά τύπου Β υψηλής τοξικότητας? Αυτήσεις μπορούμε να τις απαντήσουμε, να απαντήσει. Αυτά ήθελα να πω και μπορούμε να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος Πάργας. Αρχικά ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω που παραβρίσκεστε εδώ, καταθέτοντας ένα περιβαλλοντολογικό ενδιαφέρον για το ζήτημα του Χιτά και όχι μόνο. Στέλνοντας ένα χαιρετισμό στο φίλο από τις Βρυξέλλες, θα ήθελα να τον ενημερώσω, δεν ξέρω πόσο καιρό έχει να επισκεφθεί τη χώρα, την πατρίδα του δηλαδή. Τα τελευταία 20 χρόνια υπάρχει μια πορεία αλλαγής στη χώρα. Εγώ είμαι 50 χρονών πατριώτη από τις Βρυξέλλες και βλέπω ότι τα τελευταία 30 χρόνια κάτι κινείται στον ορίζοντα. Και επειδή κάποιοι εδώ πέρα, μέσα στην αίθουσα δηλαδή, είναι μεγαλύτεροι από μένα, αλλά τυχαίνει και κάποιοι να είναι μικρότεροι, άλλοι έχουν νοπές εικόνες και άλλοι τις έχουν παλιά. Τι συνέβαινε? Ο αδερφός είναι εδώ και τα βλέπει, μου φοβάσαι. Πάρα τα βλέπει, εγώ τι είπα. Όποιος νομίζει ότι λέω ψέματα, θα με σταματήσει να μου πει είσαι ψέματα. Δεν θα γίνει. Μέχρι πριν από 15 χρόνια, αγαπητοί φίλοι, η περιβαλλοντολογική επιβάρυνση στον τόπο μας και όχι μόνο, σε όλη την πατρίδα, ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Τα σκουπίδια διακινόταν πίρδιν-μύρδιν σε μία φάση μεταβατική, είχαμε χαδάχο ματερές. Η διαχείριση ήταν πάρα πολύ δύσκολη και αναγκάζονταν πολύ είτε οργανισμοί αυτοδιοίκησης είτε πολίτες να καίνε τα σκουπίδια. Και τότε είχαμε την περιβαλλοντολογική επιβάρυνση. Εγώ επαγγελματικά δραστηριοποιούμε στον χώρο της υγείας. Καθώς επίσης και ο ενταφιασμός τότε των απορριμμάτων επιβάρυνε τον υδροφόρο ορίζοντα. Άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά αυτούς που μίλησαν πριν από μένα. Σε πάρα πολλά από όσα κατάθεσαν, συμφωνώ. Να έχετε υπόψη σας ότι είμαι δίπλα σας και ότι είστε μέσα μου. Μοιράζομαι κοινές αγωνίες και ανησυχίες μαζί σας. Και είμαι εδώ να σας ακούσω, να σας ενημερώσω όμως με ειλικρίνεια. Δεν χωράει σήμερα να σας κοροϊδέψω, εγώ δεν το συνηθίζω να το κάνω, αυτό είναι το κοινωνικό μου διαβατήριο. Μαζί να συναποφασίσουμε ρεαλιστικά και να πορευτούμε στο μέλλον.
άκουσα κάποιες απόψεις όσον αφορά τη χωροθέτηση. Αγαπητέ φίλε Παπαδόπουλε, μου είσαι πολύ συμπαθής, αλλά τον μηδενισμό ουδέποτε τον συμπάθησα από παιδί. Δεν μπορεί 70 χιτά στη χώρα να είναι λάθος. Το να υπάρχουν κάποιες αστοχίες όσον αφορά τη χωροθέτηση, κάποιες αστοχίες όσον αφορά τις μελέτες, κάποιες αστοχίες όσον αφορά την κατασκευή, βεβαίως θα υπάρχουν. Δεν θέλω να το αμφισβητήσω, αλλά να λέω ότι όλος ο σχεδιασμός ήταν λάθος, να με συγχωρείς, παρότι πολύ συμπαθητικά τα είπες, δεν το ασπάζω. Και τι είδα, ότι από αυτά που είπες, κατέθεσες κάποιες ανησυχίες σοβαρές και πρέπει αυτές τις ανησυχίες να τις υιοθετήσουμε και ρεαλιστικά να τις υλοποιήσουμε. Όπως έβαλες το ζήτημα της ανακύκλωσης, όπως έβαλες εν γέννη τη συμπεριφορά μας όσον αφορά την περιβαλλοντολογική επιβάρυνση. Σήμερα εδώ κατάλαβα πραγματικά, γιατί αρκετές φορές η αγαπητή Δήμαρχος Σουλίου λειτουργεί με κάποιους τόνους παραπάνω. Την φορτώνεται πάρα πολύ, παιδιά. Η Δήμαρχος, επειδή την έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές φορές, τυχαίνει να λειτουργούμε μαζί σε κάποια αυτοδιοικητικά επίπεδα, σηκώνει αυτή τη σημαία πάρα πολύ ψηλά και νομίζω με ιδιαίτερο πάθος. Δεν θέλω να την επενέσω γι' αυτό. Το αν της αξίζει, το μπράβο δεν της αξίζει, έχει κατοκυρωθεί. Προχωράμε όμως στο ζητούμενο. Χιτά Καρβουναρίου. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Και γενικότερα, το πώς θα λειτουργήσουμε με μια περιφερειακή συνείδηση, άλλαξαν τα πράγματα πια. Το χωριό έγινε Δήμος, ο Δήμος λειτουργεί ως μεγαλύτερη αυτοδιοικητική οντότητα, λειτουργούμε μια νέα περιφέρεια και πρέπει γενικά να αρχίζουμε να προσεγγίζουμε ζητήματα τα οποία είναι από τη βρεφική ως την υπιακή τους ηλικία, τα οποία σιγά σιγά θα ανδρώνονται όμως. Και για να ανδρωθούν, εμείς θα πρέπει να τα υπηρετήσουμε. Πάνω στο χιτά του Καρβουναρίου. Και επειδή κάποιοι είπαν και πολύ σωστά ότι οι εικόνες μιλάνε μόνες τους. Τι λένε οι εικόνες? Αποδεικνύουν περίτρανα ότι ο χιτά υπηρετεί μία κατάσταση. Ποια κατάσταση μπορεί να αναλογιστεί κάποιος εδώ πέρα που έχει την ηλικία της μάνας μου ή του αδερφού μου ή της κόρης μου? Δεν στρακίζει στο έδαφος. Είναι στεγανός. Αν δεν ήταν στεγανός, δεν θα είχε τόσο νερό. Άρα, επάρκεια του χιτά όσον αφορά τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα. Μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω? Δεν αναγνώμαστε την μυρωδιά που έχει φτάσει λοιπόν. Αυτό το μόνο δεν το σας. Έμαθες κάτι όμως. Εγώ τα βλέπω κάθε μέρα, από πάνω το σπίτι. Έμαθες. Εντάξει, τα παιδιά να μας ακούσουν. Τα μεγάλα ποντίκια τόσα που βλέπουμε. Σπίτι, άμα είναι να κάνουμε διάλογο, δεν τελειώνουμε. Φαντάζομαι ότι κάποιοι θέλουν να ενημερωθούν. Σας λέω, αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει στεγανότητα. Όσον αφορά παραλήψεις και προβλήματα που είχε το έργο, υπήρχαν. Πρώτη η κυρία Δήμαρχος κατέθεσε υπόνομα, το έχει σηκώσει το ζήτημα, συνεδριάσαμε στο φορέα, υποβάλαμε αίτημα στην περιφέρεια, έδειξε μια κινητικότητα η περιφέρεια, ήδη έχει δημοπαρατηθεί ένα μέρος έργων και πρωτοβουλειών, ώστε τα ελλείμματα που υπήρχαν να αποκατασταθούν. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ανησυχούμε από το στάγγισμα, από το πάρα πολύ νερό που υπάρχει σήμερα. Πάρα πολύ σωστά. Το ότι αντέχει σημαίνει ότι έχει γίνει καλή κατασκευή, γιατί αν δεν είχε γίνει καλή κατασκευή θα είχε σπάσει. Επειδή μένετε στην περιοχή, και εγώ μένω στην περιοχή, στο Καναλάκι μένω. Ο μήνας Νοέμβριος, ο μήνας Ιανουάριος ήταν μοναδική σε βροχόπτωση. Αν τους προσθέσουμε τους δύο, ένα μέτρο της στήλης. Στα 20 στρέμματα καταλαβαίνετε πόσες χιλιάδες κυβικά. Και πώς το αντιμετωπίζουμε.
Είπε κάποιος και πιστεύω ότι δεν το είπε θέλοντας να διαβάλει την αλήθεια, απλώς είχε ένα ερώτημα μας στο μυαλό του, τι γίνεται. Βιτιοφόρα δεν υπάρχουν ούτε στο Δήμο Σουλίου, ούτε στο Δήμο της Ιγουμενίτσας. Βιτιοφόρα υπάρχουν στο Δήμο της Πάργας και εμείς ερχόμαστε και παίρνουμε το στράγγισμα για να μην χυθεί στον Κοκκιτό και στον Αχαίροντα και επιβαρυνθεί η περιοχή περιβαλλοντολογικά και το πηγαίνουμε στον βιολογικό της Πάργας. Όσον αφορά αυτό που είπατε κύριε Παπαδόπουλε, να ξέρετε ότι εμείς έχουμε αυξημένη περιβαλλοντολογική συνείδηση και σας είπα ότι είμαι από το χώρο της υγείας και πάω παρακολουθώ τις μετρήσεις. Μην νομίζετε ότι εκεί που δεχόμαστε εμείς χιλιάδες επισκέπτες, όπου παράγεται πολύ σημαντικός πλούτος και όπου είναι ένας χώρος που δεν υπολείπεται στην απασχόληση, είναι μια μήτρα που γεννάει θέσεις εργασίας. Είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτά τα ζητήματα. Και λέμε το εξής, λειτουργώντας και καταθέτοντας περιφερειακή συνείδηση, ότι δεν μπορούμε να το αφήσουμε αυτό το πράγμα έτσι στο κουτουρού και καταβάλουμε την όποια δυνατή προσπάθεια και σας λέω με υπερβολή προκειμένου να μην έχουμε κάποια αστοχία. Εγώ βέβαια είμαι με το Θεό, Θεός δεν είμαι. Δεν μπορώ να κάνω δεήσεις και να σταματήσει ο Θεός να βρέχει. Επέλεξε η φύση φέτος να έχουμε τον υψηλότερο δείκτη βροχοπτώσεων τα τελευταία 10 χρόνια. Έγινε. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και αυτό. Κύριε Παπαδόπουλε, υπάρχει για τα χρήματα. Είπατε και ένα ζήτημα για τα χρήματα. Πολύ σωστά. Όταν παραλάβαμε, γιατί δεν είναι η ιδιοκτησία μου, όχι, ανήκει σε όλους μας. Εγώ τυχαίνει να είμαι πρόεδρος. Είχε υπόλοιπα όσον αφορά την οικονομική του θέση. Αυτά τα πράγματα αρχίζουν και εξυγιαίνονται. Και ευελπιστώ του χρόνου, όταν θα επισκεφτείτε τη χώρα, να συμμετηθούμε, να σας κεράσω στον ωραίο μας τόπο, να κουβεντιάσουμε, γι' αυτό να σας ενημερώσω και να διαπιστώσετε κι εσείς εάν βελτιώνεται ή απαξιώνεται η κατάσταση. Μπήκαν κάποια ζητήματα, γιατί δεν θέλω να δευτερολογήσω, γι' αυτό θα πω δύο λεπτά ενημερωτικά κάποια πράγματα για να μαθαίνουν και οι φίλοι, οι συμπατριώτες που είναι εδώ πέρα. Μπήκαν κάποια ζητήματα όσον αφορά τον περιφερειακό σχεδιασμό. Αγαπητοί φίλοι, σας λέω με κάθε ειλικρίνεια και εγώ δεν συμφωνώ. Είμαι από αυτούς που δεν συμφωνούν με τον περιφερειακό σχεδιασμό όπως έγινε. Αλλά είναι προτιμότερος ένας μέτριος περιφερειακός σχεδιασμός από τον καθόλου περιφερειακό σχεδιασμό. Και μέσα από τέτοια εργαλεία θα παλέψουμε με προτάσεις να τον βελτιώσουμε και να τον φέρουμε πιο κοντά στον πολίτη και στα συμφέροντά του. Ανέπτυξε ένας κύριος, πατριώτης, μία ανησυχία για το πώς πρέπει να γίνει το εργοστάσιο επεξεργασίας των απορριμμάτων και αν πρέπει να γίνει στην Ήπειρο και αν πρέπει να γίνουν ένα, δύο, τρεις ή τέσσερις. Και εγώ είμαι της άποψης, όχι για να του κάνω την καρδιά, ότι ο περιφερειακός σχεδιασμός έπρεπε να έχει τουλάχιστον δύο εργοστάσια. Το να μην υπάρχει εργοστάσιο όμως στην Ήπειρο θα ήταν πάρα πολύ σημαντική επιβάρυνση σε όλους μας. Όταν λέμε κάτι πρέπει να το έχουμε μελετήσει και να το έχουμε κοστολογήσει. Κουβέντες ακοστολόγητες στο χωριό μου τις λέμε σούτες. Και στην ανακοίνωση που έβγαλα, γιατί σπάνια βγαίνω με ανακοινώσεις, είπα το εξής, το οποίο δεν νομίζω να απομονώθηκε το ψητό και να μείναμε στη γαρνιτούρα. Είπα, αυτός που διαρκώς γκρινιάζει και μας ζαλίζει εντός εισαγωγικών, να μας καταθέσει μια πρόταση. Μακάρι να έχει μια πρόταση καλύτερη και να την υλοποιήσουμε. Το να γκρινιάζει και να μην καταθέτει πρόταση, δεν νομίζω ότι είναι προσέγγιση που μπορεί να υπηρετήσει τον πολίτη και το δημόσιο συμφέρον. Εγώ, παρότι δεν ακούω καλά γιατί είμαι βαρύχος, έχω ανοιχτά μου τα αυτιά. Ακούω τους πάντες, αλλά με προτάσεις πρέπει. Το να σηκώνεται ένα ζήτημα με τοπικά χαρακτηριστικά και όχι μόνο,
πολύ καλά κάνετε και είμαι δίπλα σας. Θα είμαι δίπλα σας και θα σας υπηρετώ και στις προτάσεις. Θα είμαι συμπαραστάτης όταν αυτές έχουν μία έδρα ρεαλισμού και έχουν αξιολογηθεί οικονομικά προκειμένου και να τις υλοποιήσουμε και να μην υπονομεύσουμε τους συμπολίτες μας που ζουν πολύ δύσκολες στιγμές σε ένα περιβάλλον οικονομικά πολύ άσχημο για τη χώρα. Οι προσεγγίσεις μας, οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις μας τα επόμενα χρόνια πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά μελετημένες. Δεν πρέπει να είμαστε ούτε πολύ γρήγοροι, αλλά ούτε καθυστερημένοι. Και τις υπερβολικές ταχύτητες τις έχουμε πληρώσει, αλλά και τις καθυστερήσεις τις έχουμε πληρώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να αρχίσει κανείς άλλος για το θέμα του ΧΙΤΑ. Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Ο οποίος συγκεκριμένα έχουμε πω έτσι στον συνάδελφο Δήμαρχο Πάρκας, παρότι είναι στις Βρυξέλλες, είναι πιο κοντά σε εμάς από κάποιους άλλους που είναι εδώ. Έτσι. Και σε ευχαριστούμε πολύ. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σημαντικό, ανεξάρτητα εάν κάποια από αυτά που λέγονται μας αρέσουν ή όχι, είναι σημαντικό ότι είμαστε αρκετοί εμπλεκόμενοι σήμερα εδώ. Πριν κάποιο διάστημα, πριν 2 μήνες περίπου, μαζί με δημοτικούς συμβούλους, τον Γιώργο, ανταποκριθήκαμε σε ένα κάλεσμα του Δήμου Τσουπάρκο για το θέμα του ΧΙΤΑ ελληνικού. Εκεί την πρόσκληση την έκανε ο Δήμος Βορείου Τσουπάρκο, ζητώντας να ενημερώσει για το πόρισμα των επιθεμητών περιβάλλοντος, και εκεί όποιος μιλούσε δεν το χειροκροτούσε κανένας. Θα αρχίσουμε να χειροκροτάμε όταν βρούμε λύσεις. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στο ΧΙΤΑ ελληνικού. Ο ΧΙΤΑ ελληνικού δεν έχει παραλυφθεί. Ο ΧΙΤΑ ελληνικού δεν έχει παραλυφθεί. Ο ΧΙΤΑ Κραυμαρίου έχει παραλυφθεί. Θα μπορούσα πολύ επιγραμματικά να αναφερθώ στο ιστορικό, δεν θα το κάνω, γιατί όντως αυτό που είπε ο Γιώργος ο Σπύρος στην αρχή, ότι πολλοί από εδώ μέσα ξέρουν το ιστορικό, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό που εγώ έχω να καταθέσω σαν Δήμαρχος, είναι ότι σαν Δημοτική Αρχή, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να επισημάνουμε τα προβλήματα, κάναμε ό,τι μπορούσαμε σε οποιοδήποτε επίπεδο μπορούσαμε, είτε σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου, είτε με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, είτε με παραστάσεις στην περιφέρεια, είτε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΣΔ, είτε στην αποκεντρωμένη, είτε στα αρμόδια Υπουργεία, για να διατρανώσουμε ότι παρά το γεγονός αυτού που είπε ο Δήμαρχος Πάρκας, ότι οι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, δηλαδή κάτι έχουμε στα χέρια μας, για να διατρανώσουμε ότι δεν είναι τοπικισμός το γεγονός ότι λέμε πως η δομή που υπάρχει στην εδαφική μας περιφέρεια είναι προβληματική. Είναι η απόλυτη αλήθεια που μόνο ένας ο οποίος έχει κλειστά και τα μάτια και τα αυτιά δεν το καταλαβαίνει. Το γεγονός ότι ακόμα και η απόφαση, μάλλον η ένθεση των επιθεωρητών περιβάλλοντος αμφισβητήθηκε και αμφισβητείται, και να ευχαριστήσω εδώ τους ευαισθητοποιημένους πολίτες που κάναν αυτή την κίνηση, είναι πάρα πολύ ενοχλητικό. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή ας αναλογιστεί ο καθένας την ευθύνη. Ακόμα και όταν ήρθε η πλέον ειδική, ανεξάρτητη και πέρα από κόμματα και χρώματα αρχή στην Ελλάδα, είναι οι επιθεωρητές περιβάλλοντος. Ποιος είναι αυτός που τολμά να τους αμφισβητήσει? Θέλω να πω το εξής. Βρεθήκαμε σαν Δημοτική Αρχή σε κάθε επίπεδο, πέρα από τις ενέργειες που έγιναν στη συνέχεια, να αμφισβητούν ακόμα και αυτή την έκθεση. Είτε στο ΦΟΣΔΑ, διόρθωσέ με συνάδελφε, στο ΦΟΣΔΑ υπήρχε αμφισβήτηση, όχι είναι λίγο αυτό, δεν υπάρχει ο λίγον έγκυος. Ή είναι ή δεν είναι. Ή υπάρχει διαρροή και ψάχνουμε να βρούμε πώς τη διορθώνουμε ή δεν υπάρχει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είπε κανείς ότι θα δώσεις εσύ μόνος σου τη λύση. Θα υπάρχουν κάποιοι ειδικοί. Το γεγονός των ατελειών δεν μας καλύπτει εάν τις λύσουμε. Μιλάω για την παρέμβαση που έγινε από εμάς σαν Δήμο στην περιφέρεια,
για να βρεθούν αυτά τα χρήματα για τα κατασκευαστικά δεν καλύπτει. Είναι λίγο έτσι. Όμως έγινε λίγο να μαζέψουμε την κατάσταση. Το γεγονός των εταιριών ήταν κάτι που σαν δημοτική αρχή το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Και για να μην διαγωνιζόμαστε ποιος έκανε τα περισσότερα, κατά το γνωστό επιρώτικο ποιος τον κάνει τούτο γάμο, δεν έχει καμία σημασία απολύτως. Αυτό που θέλω να πω εδώ, βέβαια είναι και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι, επικεφαλές παρατάξεων, μπορούν να πούν ότι σαν δημοτικό συμβούλιο, στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, κάνουμε τα πάντα όλα έτσι ώστε να κρατήσουμε σε επίπεδο λογικό το ότι λέγαμε ότι θέλουμε μια ολοκληρωμένη δομή διαχείρισης απορριμμάτων στην Ήπειρο, με ανακύκλωση, με διαλογή στην πηγή, με εργοστάσιο τεχνολογίας, εγώ δεν ξέρω πιας, θα το πούνε οι ειδικοί, και με χιτή δίπλα. Αυτά τα έχει διατραγνώσει ο Δήμος. Όχι μόνο διαστόματος δημάρχου, αλλά διόλου του Δημοτικού Συμβουλίου. Κάποια στιγμή στις συζητήσεις και με τον κύριο Παπαδόπουλο υπόθηκε ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε υπομονή αρκεί να γίνει μια σωστή δομή. Και ξαφνικά βρισκόμαστε σε ένα εργοστάσιο που ξεκινάει σε περιφερειακό επίπεδο μαζί με χιτή και επειδή πάλι υπήρχε αντίδραση, διαχωρίζεται. Με απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου διαχωρίζεται το εργοστάσιο από την κατασκευή χιτή. Γιατί ό,τι είναι προβληματικό το παρακάμπτω. Αυτό που δεν μπορώ εγώ να καταλάβω σαν δήμαρχος και σαν πολίτης είναι πως κάποια πράγματα δεν γίνονται και κάποια πράγματα γίνονται. Ο περιφερειακός σχεδιασμός δεν άλλαζε με τίποτα. Ξαφνικά αυτό που προέκυψε με τα χιτά Κορίτιανης και με τα σκουπίδια της Ιγουμενίτσας και των Φιλιατών στο χιτά Καρβουναρίου δεν είναι αλλαγή του περιφερειακού σχεδιασμού. Δεν είναι βίαιη αλλαγή του περιφερειακού σχεδιασμού. Όταν λοιπόν μιλήσαμε μέχρι ότου να γίνουν οι ολοκληρωμένες υποδομές για τις οποίες όλοι κλώθουμε. Χρόνια ολάκερα οι αυτοδιοικητικοί δεν σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων. Όταν ζητήθηκε από το κράτος να αποφασίσουμε μόνοι μας, ελάχιστοι ήταν αυτοί που αποφάσισαν. Το πήρε το θέμα η περιφέρεια, η πρώην ομαρχία. Το έκλωθαν κι αυτοί. Και βρισκόμαστε πολλά χρόνια μετά να είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Χωρίς ανακύκλωση, χωρίς διαλογή στην πηγή, χωρίς εργοστάσια, χωρίς υποδομές της προκοπής. Αυτή τη στιγμή, κύριοι επιθεωρητές περιβάλλοντος, είναι σαφείς. Ο χιτά Καρβουναρίου έχει πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα. Στη μελέτη, στην κατασκευή, στη λειτουργία, σε όλο. Έχουν ζητηθεί απολογίες και γραπτές παρατηρήσεις. Για να πάρουμε αυτές τις παρατηρήσεις, αναγκαστήκαμε εμείς σαν Δήμος και ζητήσαμε από τους φορείς που τους έχουν απευθύνει οι επιθεωρητές περιβάλλοντος καταλογισμού να ζητήσουμε εμάς να μας τα στείλουμε. Μέχρι στιγμής μας έχουν στείλει μόνο δύο φορείς. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας και η Αποκεντρωμένη. Υπάρχουν άλλοι τρεις. Τώρα να έρθουμε στο διατάφτα. Η αλήθεια είναι, όπως είπα, και εγώ θα αποδεχτώ, παρακολουθώντας όλη την πορεία της διαχείρισης των απορριμμάτων χρόνια τώρα, ότι κανένας δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Ούτε το κράτος, ούτε η αυτοδιοίκηση, ούτε τα κόμματα, ούτε οι θεσμοί. Ο καθένας στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, αγαπητοί συνδημότες, συνδημότες και επισκέπτες, το διαχειριζόταν και τοποθετούνταν κατά το δοκούν. Ο καθένας για το δικό του λόγο. Υπήρχαν και κάποιοι ρωματικοί οραματιστές που το πρόβλημά τους ήταν το περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, ο Δήμος Βουλίου, όπως έκανε σε όλη αυτή την πορεία, τα δύο δηλαδή χρόνια και τους δύο μήνες, είναι εδώ. Η αλήθεια είναι ότι πέρα τις δικές μας παρεμβάσεις, που δεν είναι λίγες, καθόλου λίγες δεν είναι. Και βέβαια το ξέρουν και οι παρευρισκόμενοι και αυτοί οι οποίοι κίνησαν και τη σημερινή συνάντηση, θα είμαστε ακόμη πιο δυνατοί αν έχουμε και τον κόσμο και την κοινωνία μαζί μας. Άλλος πως, τελικά, όπως μου είπε κάποια στιγμή και ο φίλος μου εδώ, ο Θοδωρής Χόβρος, συνδημότης να πω καλύτερα, πως ακριβώς θα ενημερωθούν οι πολίτες. Αυτά όλα που έχει κάνει ο Δήμος έχουν κοινοποιηθεί στο site του Δήμου, στο ίντερνετ, στις εφημερίδες. Εδώ είμαστε, να μας πείτε προθέσεις. Πώς ο κόσμος μπορεί να ενημερωθεί
και ποια θα είναι η επόμενη κίνηση. Ο εισαγγελέας, το κλείσιμο του Χιτά. Εάν ο Χιτά είναι επικίνδυνος, αγαπητοί, γιατί μπορεί να δεχτεί τα δικά μας σκουπίδια και όχι άλλα. Να είμαστε ρεαλιστές. Τι θα πει, τα δικά μας μόνο. Όχι. Να ψάξουμε να βρούμε την καλύτερη λύση. Η λογική της κατσίκας του γείτονα και στην αυλή του γείτονα πρέπει να σταματήσει. Ξέρω τι θέλετε, τα έχετε δηλώσει. Είναι εδώ ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας, είναι εδώ ο πρόεδρος Επιτροπής Αγώνα. Έχουμε μιλήσει. Καλό να είμαστε ρεαλιστές και καλό να είμαστε όλοι μαζί. Όσο και να φωνασχώ εγώ στα συμβούλια τα περιφερειακά, ναι, Νίκο, πρέπει να υπάρχει μια εντονότερη φωνή από την περιφέρεια. Ο Περιφερειάρχης δίνει τα 165.000 ευρώ για αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να βγαίνει να λέει δεν ξέραμε για τις βροχοπτώσεις. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ναι, δυστυχώς ή ευτυχώς, Θανάση, η περιοχή της Παραμυθιάς έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τον υψηλότερο δίκτυο βροχόπτωσης. Δεν είναι αυτό που έπεσε τις δύο αυτούς μήνες. Καμάρι είναι το διπλό έως το τριπλό. Όχι, ξέρω πάρα πολύ καλά γιατί το παρακολουθώ, αλλά γενικά θέλω να σε ενημερώσω ότι τα τελευταία 15 χρόνια η περιοχή της Παραμυθιάς βρίσκεται την πρώτη-δεύτερη θέση σε ύψος βροχόπτωσης. Δεν μπορεί αυτό να μην είναι γνωστό. Τώρα, όσον αφορά κάτι άλλο, το θέμα της αλλαγής των περιβαλλοντολογικών όρων. Ναι, είναι πολύ σοβαρό. Τελικά, πού θέλουμε να τους πάρουμε, τους ανεβάσουμε ή τους κατεβάσουμε. Δηλαδή, δεν μπορεί, ενώ προκύπτει και ενώ γίνεται πρόταση από το Δήμο Σουλίου, όταν λέμε αλλαγή του περιφερειακού μέχρι να γίνουν ολοκληρωμένες υποδομές, να αποφορτιστεί ο Χιτά Καρβουναρίου. Να αποφορτιστεί. Τι σημαίνει αυτό, πρέπει να φύγει όμως του παιδιού. Είναι προβληματικός. Δηλαδή, τι άλλο χρειάζεται να γίνει για να το καταλάβουμε εμείς και οι υπόλοιποι. Δεν κινδυνολογούμε. Δεν κάνουμε σπέκ. Δεν κινδυνολογούμε, είναι η αλήθεια. Ούτε κανείς είπε ότι βγαίνουν με τα κιλά η διαρροή στον Κοκκιτό. Βγαίνει. Και όταν ο Δήμος Πάργας και δικαίως δημιουργεί ολόκληρο θέμα για τα επεξεργασμένα απόβλητα του βιολογικού της Παραμυθιάς και εμείς σεβόμαστε αυτό, γιατί σεβόμαστε εσάς, σεβόμαστε και εμάς και αναθέτουμε μελέτες για να επεξεργαστούμε περισσότερο τα απόβλητα από το βιολογικό που θα κάνουμε. Πώς είναι δυνατόν εσείς, ο όμορφος Δήμος Πάργας, να δέχετε να είναι στο χιλιοστό το να φύγουν όλα από τη λεκάνη πορωής και να πέσουν στο ρέμα. Πώς είναι δυνατόν. Αν δεν κάνετε το ανάγχωμα εκεί μέσα θα είχαν φύγει. Έτσι δεν είναι. Ταυτόχρονα δεν σας κρύβω ότι με ενόχλησε ιδιαίτερα η απαξίωση από τους συναδέλφους στο φόσμα. Με το να κοιτάμε το χαρτί και να λέμε ναι σιγά, ναι δεν μπορεί. Έτσι δεν έγινε. Στο Διοικητικό Συμβούλιο που σηκωθήκαμε και φύγαμε οι εκπρόσωποι του Δημοσουλίου. Δηλαδή, θέλω να πω, χαίρομαι που ο πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ είναι εδώ. Ειλικρινά, αυτό είναι και θάρρος και σοβαρότητα και θράσος. Και μπράβο σου. Από εκεί και πέρα, καλό είναι που ήρθες για να ακούσεις και να βοηθήσεις. Γιατί ο Κοκκιτός είναι πάνω και από τα δικά σας χωριά. Ο Χιτά Καρβουναρίου. Και αν θέλετε κάτι, ίσως το Καρβουνάρι να είναι το λιγότερο. Από κάτω είναι τα χωριά του Κάμου. Είναι τα χωριά του Αχαίρωτη. Δεν θέλουμε να κινδυνολογούμε. Θέλουμε να είμαστε όλοι ιδιαίτερα σοβαροί. Η πρότασή μας λοιπόν είναι η εξής. Η πρότασή μας είναι ότι για μας έχουμε δηλώσει την πρόθεσή μας στο Δημοσχολείο. Ο Χιτά Καρβουναρίου πρέπει να οδηγηθεί σε κλίση. Σαν Δήμος έχουμε δηλώσει ότι δεν θέλουμε να κλείσει αύριο. Γιατί δεν μπορούμε να τον κλείσουμε, εκτός αν υπάρχει τρόπος. Αν ο εισαγγελέας, όπως είπα για εδώ, αν καλέσουμε τον εισαγγελέα και τον κλείσει, θα τον κλείσει. Θα τα δούμε και εμείς πώς θα διαχειριστούμε τα δικά μας σκουπίδια. Δεν μπορώ εγώ σαν δήμαρχος να μπορώ να πω, κάτσε να βολέψω τα δικά μου σκουπίδια και οι άλλοι να μείνουν απ' έξω. Αν έρθει ο εισαγγελέας, θα κλείσει το Χιτά. Ή θα κάνει αυτό που έκανε στην περίπτωση της Ιγουμενίτσας. Κύριε, η Ιγουμενίτσα συνεχίζει να αναποθέτει σκουπίδια με εισαγγελική παρέμβαση. Για λόγους δημόσιας υγείας. Εδώ βέβαια στην Ελλάδα ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Ξέρετε τι κάνουμε, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, ποτέ δεν ψηφίσαμε να έρθουν τα σκουπίδια της Ιγουμενίτσας. Εδώ έρχονται. Λοιπόν, πρέπει αυτός ο Χιτά να κλείσει γιατί είναι προβληματικός. Και δυστυχώς, παρότι ένα Χιτά δεν είναι κήπος με τριαντάφυλλα, ούτε λαχανόκηπος να είναι όμορφος και να ευωδιάζει. Είναι μια οχλούσα. Μια οχλούσα επιχείρηση, τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, θέλουμε να κλείσει. Θέλουμε να οδηγηθεί σε κλείσιμο όταν μια ολοκληρωμένη υποδομή διαχείρισης σκουπιδιών.
παιδιών με ό,τι αυτό συναπτάγεται, για να μην τα ξαναλέω, γίνει στην Ήπειρο. Και όχι κατά το δοκούνα πράγμα. Όταν κάποτε είχαν ψηφιστεί οι περιβαλλοντικοί όροι, μας λέγανε δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν θα γίνει ποτέ χιτά. Πέρασαν 5 χρόνια για να γίνει. Ξαφνικά θα τελείωνε το Ταμείο Συνοχής. Όταν θέλησαν να αλλάξουμε τον περιφερειακό σχεδιασμό, να μην έχουμε τα σκουπίδια της Πρέβεζας εδώ, πάλι δεν μπορούσε να αλλάξει ο περιφερειακός σχεδιασμός. Άλλαξε. Λοιπόν, καλό είναι να σοβαρευτούμε όλοι. Καλό είναι, πρόεδρε, όλοι. Ο Δήμος, η Δημοτική Ενότητα Παραμυθιάς, είχε ατέλεια στα τέλη αναπόθεσης, σαν ελάχιστο αντισταθμιστικό για την παρουσία χιτά στην οδαφική περιφέρεια. Δυστυχώς προσπαθείτε να το αλλάξετε. Παρόλα αυτά όμως, εάν αποδειχθεί ότι με τη δικιά μας συμμετοχή θα μπορείτε να κάνετε άμεσες παρεμβάσεις χιτά Καρβουναρίου, είναι θέμα που το συζητάμε. Εάν όμως μπορούσαν όλοι οι Δήμοι να πληρώνουν τα τέλη αναπόθεσης, κάποιες άμεσες αστοχίες θα μπορούσαν να διορθωθούν. Και όχι από τότε που βρήκαμε τη διαρροή και ήρθαν οι ελεγκτές, έχουν περάσει και 6 μήνες. Και βέβαια θα συμφωνήσω με τον συνδημό, τον κύριο Φώτση, ότι κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να πληρώσει. Δεν μπορεί να πληρώνω εγώ κι εσείς. Όχι σαν δήμαρχος, σαν δημότης. Αλλά μέχρι αυτός να πληρώσει, με το στυλ που κινείται η ελληνική δικαιοσύνη, θα έχει γίνει ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή. Άρα πρέπει κάτι να κάνουμε. Άμεσα. Αν δεν μπορούμε δηλαδή να τον κλείσουμε, χωρίς τανζανιές και χωρίς εγώ να ανεβώ σε ένα γκρέιντερ και να φωνάζω να με μαζέψουν για να λέει δήμαρχος μπράβο της, αν δεν μπορούμε να τον κλείσουμε αύριο, πρέπει όσο λειτουργεί, να λειτουργεί σωστά. Για να μπορέσουμε λοιπόν 2-3 πράγματα να κάνουμε, πρέπει να είμαστε όλοι μας. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, η Δημοτική Αρχή είναι εδώ, όλες οι ενέργειες της είναι εδώ, και επειδή κάποιοι λένε ότι δεν τις ξέρουν, θα φροντίσω να τις μοιράσω εγώ χέρι με χέρι. Εδώ είναι οι ευαισθητοποιημένοι πολίτες που οφείλουμε να τους σεβόμαστε όταν εμείς είμαστε ανεπαρκείς. Και επειδή καλό είναι όταν κάποιος έχει θεσμικό ρόλο, ο λόγος του μετράει 3. Χαίρομαι που είστε εδώ, συνάδελφε δήμαρχε, αλλά πριν κάνετε τις ανακοινώσεις, θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτή η ανακοίνωση που βγάλετε φύγει και την το Δημοσουλείο, γιατί συνεχώς αντιδρά για κάποια πράγματα και έχει πρόταση, φύγει τους ευαισθητοποιημένους πολίτες και καλό είναι αυτό που σας έβγαλε και σαν απάντηση στην ανακοίνωση, εμείς οι πολιτικοί να έχουμε και λίγο εδώ. Διαφορετικά έχουμε ένα πρόβλημα. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ. Καλό είναι να ενημερωνόμαστε, αλλά μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα απολύτως. Θέλουμε όλους μαζί, στοχευμένα, χωρίς φανφάρες, χωρίς κομματισμούς, χωρίς έντονους τοπικισμούς, να βρούμε τις καλύτερες λύσεις. Να λειτουργεί αυτός ο χιτά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αν δεν μπορούμε να τον κλείσουμε, όποιος νομίζει μπορεί να κλείσει τώρα να το καταθέσει. Όχι κουβέντες του αέρα. Έτσι, εάν δεν μπορούμε να τον κλείσουμε αύριο το πρωί, να δούμε, να διατρανώσουμε όλοι μαζί την πεποίθηση που πρέπει να κλείσει. Όχι να αποτελέσει χιτή για το υποτιθέμενο εργοστάσιο. Αυτή η θέση έχει υποθεί από το Δημοσουλείο και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και παντού. Και μάλιστα, επειδή εδώ είναι και ο κύριος Κάτσο και θα πάρει τον λόγο, εγώ ζητάω και τη στήριξη των Περιφερειακών Συμβούλων περισσότερο. Και μάλιστα, επειδή κάποιοι θεσμικοί είναι εδώ, καλό θα είναι και κάποιοι να έρθουν και καμιά φορά στο Καρβουνάρι. Ευχαριστώ. Για τις βροχοπτώσεις, κυρία Δήμαρχος, είπε ξεκάθαρα ότι υπάρχει υψηλός δείκτης γενικώς στην περιοχή. Το αν αυτοί οι μήνες ο δείκτης ανέβηκε, πιθανόν. Στην περιβαλλοντική μελέτη όμως, ο δείκτης είναι χαμηλός. Άρα, σημαίνει τι, ότι η περιβαλλοντική μελέτη είναι άκυρη. Αν μια περιβαλλοντική μελέτη είναι άκυρη, αν υπάρχουν κατασκευαστικά λάθη, ούτε αυτό το πράγμα μπορεί να βελτιωθείτε, όχι. Στραγγίσματα. Ποιος από τους πολίτες εδώ πέρα έχει πάει στο κάτω πυθμένα του κοιτά και έβλεπε τα τρέχοντα στραγγίσματα. Ποιος έχω πάρει δείγμα και το έχω δώσει. Εγώ έχω πάει, έχω δώσει δείγμα στην Ισαγγελία. Από κάτω. Από κάτω. Φεύγουν τα νερά. Όσο για το έργο και τα ανακοινώνω στην Τεχνιάρικα.
Λεφτά! Σα παρακαλώ λίγο. Εξπάει. Ναι. Τρέχω στα αγγίζω να πάρω. Κύριε Παπαδόπουλο, εξπάει. Εξπάει. Φωτογραφίες. Έχουμε πάρει στράγγισμα. Έχουμε πάρει στράγγισμα όταν ήταν στεγνό το τοπίο και το πήγαμε στην εισαγγελία. Και βίντεο. Και μαζί με την εισαγγελία θα το δώσει άμεσα στου χημικού του κράτου. Συγγνώμη, αλλά και αυτά πρέπει να λέγονται. Όχι. Συγγνώμη. Πρέπει να λέγονται για να καταλάβει ο κόσμο λεπτομέρειε. Εγώ τα ξέρω. Για τον κόσμο γίνεται αυτή η συζήτηση. Όχι, συγγνώμη. Δεν είναι θέμα αμφισβήτηση. Το αν εγώ έχω δίκιο ή αν έχει δίκιο ο κύριο Δήμαρχο Πάρα ή εσεί, θα το κρίνει ο κόσμο. Με τον τρόπο του. Εγώ λέω την άποψή μου. Αγαπητέ φίλε, η υπερβολή δεν βοηθάει την αλήθεια ούτε το δημόσιο συμφέρον. Σε καθένα από αυτά που λέμε και αποδεικνύονται θα κρίνει. Μα μην πάρουμε την υπερβολή. Να μην το πρωί πάω να πει. Λοιπόν, να πούμε. Κύριε Δήμαρχε, δεν είσαστε ακόμα εκλογέ εκεί. Συγγνώμη. Δεν μπορεί να είμαστε και με τον χωροφύλαξ και με τον αστιφύλαξ. Καθένας από αυτά που λέμε να κρίνει. Θα βοηθήσω να χειροκροτηθούμε, γιατί είναι ώρα κάποια στιγμή τα πράγματα να αντιμετωπίζονται απευθείας και όχι συζητώντας τα μόνο σε θεωρητικό υπόβαθρο. Στο κάτω-κάτω είναι η κοινή διαπίστωση. Αν φτάσαμε σήμερα εδώ που φτάσαμε, είναι γιατί όλοι αυτοί που διαχειριστήκαν τις τύχες της κοινωνίας μας, τον τόπο μας και κεντρικά το κράτος μας, αντιμετωπίσανε την πραγματικότητα με θεωρία. Έτσι, θα βοηθήσω προς αυτή την κατεύθυνση. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα γιατρέ στις Βρυξέλλες. Συζητάμε σήμερα, ακόμα μια φορά, με την ωραία πρωτοβουλία που πήρατε τα μέλη της Επιτροπής, ένα από τα σημαντικότερο περιβαλλοντικό ζήτημα που είναι η διαχείριση των απορριμμάτων μας σαν κοινωνία, παγκοσμίως είναι το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό ζήτημα, προσπαθώντας να το συγκεκριμενοποιήσουμε στη συζήτηση με κέντρο αναφοράς και το ΧΙΤΑΝ Καρμουναρίου που είναι εδώ στον τόπο μας, αλλά και γενικότερα να επιθύνουμε και τη συζήτηση στην περιφέρεια, μιας και το ζήτημα είναι και περιφερειακό. Και την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, δεν μπορώ να μην επανέλθω, να δώσω λίγο το περιβάλλον, την εικόνα έτσι όπως το βλέπω εγώ το περιβάλλον. Δεν συζητάμε ότι είμαστε σε μια οικονομική κρίση, αλλά είμαστε και σε ένα κράτος που αυτό το ζήτημα δεν το έχει αντιμετωπίσει ποτέ. Είναι λοιπόν ευχής για σας και πεδίο δόξου λαμπρών τα μέλη που αντιδράτε και βρίσκεται πολλές παραμέτρους και επισημάνεται και έχετε απόλυτα δίκαια πολλές φορές και είναι κατάρα για εμάς τους αυτοδιοικητικούς που έχουμε από πάνω μας ένα κράτος που δεν έχει φροντίσει ποτέ και για τίποτα στη διαχείριση των απορριμμάτων και καλούμαστε εμείς να βρούμε τώρα λύσεις από μόνοι μας και επί μηδενός. Γιατί ανακύκλωση που συζητάμε, για την ανακύκλωση που πανευρωπαϊκά είναι πάνω του 80% και στην Ελλάδα, στην Αθήνα μόνο, γιατί αλλού δεν γίνεται ανακύκλωση σχεδόν καθόλου, δεν ξεπερνάει το 20%. Συζητάμε τώρα για αντιμετώπιση της διαχείρισης των απορριμμάτων όταν δεν γίνεται διαλογή στον τόπο, όταν δεν γίνεται ανακύκλωση, με υπέρογους όγκους απορριμμάτων. Είπε χαρακτηρολογώντας ο κ. Κόβολος στην αρχή ότι ο ίδιος στο σπίτι του δεν έχει πολλά απορρίμματα. Το πιστεύω, πολλοί κάνουν ατομικά αυτή την προσπάθεια. Τα νούμερα είναι συγκεκριμένα. Κρατήστε τα γιατί θα με βοηθήσουν στη συζήτηση. Εγώ δεν θα κουράσω πολύ με νούμερα. Είναι 150.000 τόνοι απορριμμάτων. Ούτε πολλά, ούτε λίγα. Δεν είναι πολλά για να συζητάμε για 2 και 3 εργοστάσια. Αυτό το έχουν πει παγκόσμιες μελέτες και τα παγκόσμια δεδομένα πώς τεινόνται τα εργοστάσια. Είναι όμως αρκετά για να είναι βιώσιμο ένα εργοστάσιο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο νούμερο που πρέπει να κρατήσουμε. 1/1/14. Είστε δήμαρχοι εδώ πέρα, εσείς είστε που το διαχειριστείτε. Η νομοθεσία προβλέπει μέσω των ειδικών τελών, τα gate που λέμε, τα τέλη εισόδου για τα σκουπίδια, να φτάνουν τα 40 ευρώ. Με προοπτική το 2019, είναι πολύ απλά τα νούμερα που χρησιμοποιώ, να φτάσουμε στα 80 ευρώ. Το κρατάμε και αυτό στην άκρη. Γιατί ακούστηκε και για το κόστος διαχείρισης και τι κόστος θα προκύψει από το εργοστάσιο κτλ. Κρατάμε αυτά τώρα και πάμε να πούμε λίγο τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Γιατί εγώ θέλω να συμμετέχω στη συζήτηση συνεισφέροντας και όχι απολογούμενος. Γιατί ξαφνικά βρέθηκε τώρα η περιφέρεια να είναι απολογούμενη
σε αρμοδιότητες που δεν είχαν δικές της. Δηλαδή, έγινε κάποια ενέργεια, το κοιτάξανε καταρχήν Καρβουναρίου, χωρίς να θέλουν να πιάσουν την ιστορία του. Είναι ιστορία από μόνο. Και είναι και μια απάντηση όταν αναρωτηθήκατε γιατί δεν είναι πολύ ο κόσμο. Ακριβώς γιατί η ιστορία η ίδια δείχνει γιατί δεν είναι πολύ ο κόσμο. Έχουν γίνει λάθη από τότε που πήγε να γίνει, από το πού έγινε, κατασκευαστικά και ό,τι άλλο θέλει. Δεν τα αμφισβητεί κανένα αυτά τα δεδομένα. Όμω, θέλω λίγο να φρεσκάρω στη μνήμη σα, είναι πολύ νοπή. Εγώ είμαι 33 χρονών, εσεί είστε και κάποιοι περισσότερο από μένα, πριν μεγάλο, το θυμάστε καλύτερα. Πριν λίγα χρόνια τα που περνούσαν τα τρίκυκλα εδώ τη περιοχή, μαζεύοντα σκουπίδια με τα ζουμιά από τι καρότσε που τρέχανε και τα πηγαίναμε στι χωματερίε του κάθε χωριού. Θεωρώ δηλαδή ότι σε κάποια πράγματα πρέπει να συμφωνήσουμε de facto σαν κοινωνία και οι θεσμικοί και οι πολίτες, έτσι ώστε μαζί να τα προχωράμε, ότι θα πρέπει να τα αφήσουμε βαθιά στο παρελθόν. Χωματερές, όλα αυτά, τα προστήματα θα είναι τεράστια. Άρα λοιπόν κάτι πρέπει να κάνουμε. Τώρα έχουμε μπροστά μας αυτά τα δεδομένα. Υπάρχει αυτός ο Χιτάκας Ναρίου, έτσι όπως υπάρχει. 200.000 περίπου ευρώ ήταν τα δύο έργα που γίνονταν ιδιωτικά. Εγώ που δεν είμαι και ειδικός. Προφανώς και δεν θα εκφέρω άποψη αν είναι αρκετά ή όχι. Θεωρώ όμως ότι είναι μια κίνηση ουσιαστική, όχι ούτε ευαισθητοποίηση ούτε τίποτα. Είναι μια κίνηση ουσιαστική βοήθεια προς τους ΦΟΣΔΑ που και αυτοί υποφέρουν θεσμικά έτσι όπως έχουν χτιστεί για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Σύμφωνα όπως είπε και η Δήμαρχος της Παραμυθιάς, σου λέω ότι αν και οι Δήμοι όλοι συνεχίσουν να είναι ακόμα πιο συνεπείς προς τις υποχρεώσεις, θα είναι ακόμα καλύτερη οικονομική κατάσταση. Αν κάποια στιγμή και το κεντρικό κράτος φιλοτιμηθεί να δει τον περιφερειακό σχεδιασμό ακόμα πιο σοβαρά, τότε θα είναι όλα τέλεια και θα βρεθεί λύση. Λύσεις υπάρχουν πολλές και σύγχρονες. Ούτε καν να ξέρετε το εργοστάσιο που θα σας πω με δύο κουβέντες τώρα σε ποιο σημείο βρίσκεται, γιατί σήμερα είχαμε και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος στην Περιφέρεια, από την οποία είμαι μέλος, και την έγκριση προγραμματικής σύμβασης με τους ΦΟΣΔΑ για το εργοστάσιο. Άρα προχωράει, δεν έχει μείνει σκαλέντες. Ακόμα και αυτό το εργοστάσιο όμως δεν είναι καμία ιδιαίτερη τιμή που το ανακοινώνουμε. Είναι και αυτό παλαιωμένος τρόπος αντιμετώπισης διαχείρισης των απορριμμάτων. Δηλαδή είμαστε πάντα μια δεκαετία με 20 χρόνια πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά παρόλα αυτά όμως, καλούμαστε να βρίσκουμε πάντα το εφικτό. Τουλάχιστον αυτοί που είμαστε εκεί, που είμαστε σε θεσμικές θέσεις και πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις και όχι μόνο να κάνουμε κριτική. Ξέρετε, είναι η ιδεαλιστική πολιτεία του Πλάτωνα που ο κύριος Αλεξίου γνωρίζει πολύ καλά και έχει την ικανότητα και τη γνωρίζει και προσπαθούμε να την πετύχουμε κάποια στιγμή σαν κοινωνία. Απέχει. Απέχει γιατί πρέπει να συνυπολογίζουμε και ποια κοινωνία έχουμε χτίσει μέχρι τώρα, ποια ήθη και έθιμα έχουν επιβληθεί στους πολίτες μας, ποια είναι η νοοτροπία, ποια είναι η ατομική νοοτροπία απέναντι στη διαχείριση των απορριμμάτων μας. Δηλαδή ξαφνικά δεν μπορούμε να βρεθούμε απολογούμενοι για μια κοινωνία που έχει χτιστεί σε λάθος βάσης χρόνια τώρα όσον αφορά το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων. Εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων. Σήμερα, μάλιστα, που είχαμε και την Επιτροπή και έγιναν και ανάλυση του πορίσματος, δικαιωνόμαστε οι θεσπρωτοί που επιμείναμε και στη χρησιμοποίηση όλων των χιτάν δεν επρόκειτο να γίνει καινούριο χιτή, διότι τα κόστη σήμερα είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα μπορούσε, όχι από εμάς, η περιφέρεια Ηπείρου δεν είπε δεν θέλουμε καινούριο χιτή δίπλα από το εργοστάσιο. Η περιφέρεια Ηπείρου έκανε το εξής. Και αυτό μας κατέταξε στην πρώτη θέση στην Ελλάδα. Είπε τα 50 εκατομμύρια περίπου που είναι το έργο να γίνει το επεξεργασίας του εργοστάσιου, συν τα 10-15 εκατομμύρια που θέλει ένα καινούριο κοιτά, ανεβάζει το κόστος στα 65. Συν τα όποια άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα μπορεί να υπήρχαν, θα ερχόμαστε στο σημείο σήμερα πάλι μηδέν θα ήμασταν. Ούτε ένα βήμα δεν θα είχαμε κάνει. Αντιθέτως, είμαι στην ευχάριστη θέση σήμερα να σας ανακοινώσω ότι η περιφέρεια Ηπείρου, με τις προσπάθειές της και με τις εγκρίσεις περιβαλλοντικές όπου χρειάστηκε, είμαστε αυτή τη στιγμή στη νούμερο 1 θέση στην Ελλάδα όσον αφορά το ζήτημα του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων. Έχω εδώ και στοιχεία στις Σέρες, στην Πελοπόννησο, στην Κέρκυρα, στην Αχαΐα. Είναι όλα πίσω γιατί ακριβώς δεν έχουν προσπαθήσει να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα πολλές φορές και ξεχωριστά έτσι όπως χρειάζεται για να μπλοκεί το οικονομικό με το ουσιαστικό και να προχωρήσει αυτό που πρέπει να προχωρήσει. Εμείς σήμερα ναι, είμαστε σε πολύ καλή τιμή να πάμε καλά. Και επιβεβαιωθήκαμε μια φορά να είμαστε καλά. Εδώ είμαστε και τα επόμενα χρόνια που χωρίς αυτό το έργο θα το δούμε ότι προχωράει. Ξαναλέω, με βάση τις υποδομές που μας δίνει η ίδια η χώρα. Δεν λέω ότι είναι ο πιο σύγχρονος τρόπος. Ο πιο σύγχρονος τρόπος είναι αυτός που λαμβάνει οι δήμαρχοι. Διαλογή στον τόπο, ανακύκλωση, μικρές μονάδες, μάλιστα αυτές λέγονται και που έχουν να σχέση με προδιαλεγμένου οργανικού.
με 1,5-2 εκατομμύρια ευρώ στο καινούριο ΕΣΠΑ τώρα το 2014-2020 μπορούν να μπουν οι Δήμοι και να κάνουν τέτοιες μονάδες. Αυτό δεν είναι, δεν εμποδίζουμε τίποτα την εξέλιξη στην αντιμετώπιση των σκουπιδιών, επειδή σήμερα πάμε να αντιμετωπίσουμε την καρτή πατάτα που λέγεται σήμερα χιτά Καρναρίου, χιτά των Επίρων. Σήμερα, μιλάμε σήμερα. Σας είπα κόστη στην αρχή, σας τα θυμίζω. 80 ευρώ θα φτάσουν τον τόνο. Το εργοστάσιο μας παρουσίασαν σήμερα μελετητές, οι οποίοι δεν είναι μελετητές της εταιρείας, γιατί θα γίνει διεθνής διαγωνισμός για το ποια εταιρεία θα είναι. Είναι μελετητές από το Υπουργείο, μας απέδειξαν ότι δεν είναι πάνω από 40-50 ευρώ τόνο. Συν τα όποια περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα έχει η διαχείριση μέσα στο εργοστάσιο, το οποίο εργοστάσιο επεξεργάζεται τα οργανικά υπολείμματα, αυτά που είναι που έχουν το αμεθάνιο και όλα τα βλαβερά για το περιβάλλον υλικά. Έτσι, και μικρότερη θα είναι η ποσότητα που θα έρχεται στους χιτά που θα γίνουν χιτοί και δεν θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα με, με τα οργανικά υπολείμματα και πολλά άλλα πλεονεκτήματα. Άρα λοιπόν η μορφή που εγώ συνειδητοποίησα σήμερα ότι δέχεται η περιφέρεια γιατί απεπλάκει το χιτά το καινούριο που θα είναι το χιτή το καινούριο δίπλα το εργοστάσιο ή όχι, αυτό νομίζω ότι υπέρ της περιφέρειας υπήρχε έτσι όπως αποδείχθηκε τελικά και επιμείναμε, γιατί αυτό αποδεικνύεται. Αποδεικνύει ότι το έργο προχωράει και βάσει αυτής της κίνησης που κάναμε για να είμαστε πιο ευέλικτοι και πιο ουσιαστικοί. Εξάλλου ξαναλέω, γνωμοδοτική είναι πάντα η περιφέρεια. Το Υπουργείο βασίζει αυτές τις υποθέσεις και αυτά τα θέματα. Πάντα οι περιφέρειες δεν έχουν γνωμοδοτικά μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν δίνουμε απόφαση. Θα προσπαθήσω εντάχει τώρα να απαντήσω λίγο έτσι σε κάποια ερωτήματα που τέθηκαν και από τα μέλη της Επιτροπής. Και παράλληλα να λέω και τη γνώμη μου για να μην καθυστερώ μετά, αλλά και να απαντάω και να λέω και την προσωπική μου άποψη. Σημαντική λεπτομέρεια. Έτσι, για τους χρόνους να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει οικονομική κρίση και τι σημαίνει έλλειμμα χρόνου. Και εδώ τώρα, σε αυτό που θα πω, προλαμβάνω τις αντιδράσεις με λοιπόν. Δεν θέλω να συμφωνήσω με κανέναν στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη διαχείριση των απορριμμάτων. Κάποιοι θεωρούν ότι αυτά θα πρέπει να είναι από το κράτος, κάποιοι θεωρούν ότι αυτά θα πρέπει να είναι από ιδιώτες. Έχουμε κάθε δημοκρατικό δικαίωμα να διαφωνούμε οι μισοί με τους μισούς. Όμως, το σύστημα που σήμερα εφαρμόζεται είναι αυτό που πάμε και εμείς να κάνουμε. Δηλαδή, είναι η χρησιμοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων. Το εργοστάσιο θα γίνει με τα μισά χρήματα περίπου από ιδιώτη. Εάν εμείς δεν είχαμε προλάβει να κάνουμε όλη αυτή την ευελιξία και να δώσουμε και εμείς από την πλευρά μας όλα τα εφόδια, θα χάναμε τις υποθεσμίες του ΕΠΕΡΑ για να μπουν οι ιδιώτες μέσα. Που σημαίνει για όποιον βλέπει τι γίνεται γύρω στην Ελλάδα, γύρω μας και το βλέπετε όλοι, δεν θα γινόταν ποτέ κανένα εργοστάσιο. Όχι ότι τώρα είναι δεδομένο, θα γίνει, παλεύουμε. Αλλά τότε δεν θα γινόταν σίγουρα. Γιατί εκτός αν βλέπετε εσείς κάποια δημόσια επένδυση και δεν τη βλέπω εγώ. 50 εκατομμύρια ευρώ έργο, ποιος θα μας το έκανε. Εάν δεν προλαβαίναμε τους χρόνους και να μπαίναμε το εντός αμέσως στο ΕΠΕΡΑ μαζί με στήμα, οι ιδιώτες να το κάνανε παρέα. Ήπιας κομποστοποίησης. Που σημαίνει ότι αυτό βέβαια ξαναλέω δεν είναι περιοριστικό ή αποκλειστικό. Τα δέντρα, σύνυπτα ή. Θα δέχεται όλα τα απορρίμματα και εκεί θα γίνεται διαχωρισμός στα οργανικά και στο χαρτί και σε όποια έχουμε το οργανικό υπόλοιπο. Τέλος πάντων, είναι τεχνικές λεπτομέρειες. Γιατί ρωτάς, δεν ξέρεις τι εργοστάσιο είναι. Δεν είχαμε βασίσει το μήνυμα. Κοιτάξτε, και ακόμα τώρα, προσέξτε λίγο, σε αυτή τη φάση που είμαστε, γιατί είναι καλό να γίνει μια ενημέρωση του εργοστάσιου, σε αυτή τη φάση που είμαστε δεν είναι τίποτα προκαθορισμένο. Δηλαδή, είμαστε στη διαδικασία προγραμματικής σύμβασης με τους ΦΟΣΔΑ που δεν έχουν διαχειριστική επάρκεια. Αυτά κανονικά τα κάνουν οι ΦΟΣΔΑ, οι οποίοι δεν τους έχουν δοθεί υποδομές για να έχουν διαχειριστική επάρκεια. Και βοηθάμε τώρα εμείς τους ΦΟΣΔΑ να κάνουμε την προγραμματική σύμβαση. Θα έρθει δεύτερο βήμα που θα έρθει μετά ο διεθνής διαγωνισμός, τρίτο βήμα που θα έρθει η εταιρεία που θα το κάνει και θα μιλήσουμε επί συγκεκριμένων χαρακτηριστικών μετά της επένδυσης. Τέταρτο βήμα να πάρει περιβαλλοντικές. Έχουμε δρόμο ακόμα. Απλά ήταν ένα πολύ σημαντικό, το πλέον σημαντικό βήμα αυτό που έγινε μέχρι τώρα. Έτσι. Οι ΦΟΣΔΑ όλοι μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου είχαν ειδοποιηθεί να καταθέσουν πρόταση. Ο δικός σας ο ΦΟΣΔΑ μόνο θα συνεδριάσει την Πέμπτη νομίζω. Οι άλλοι τρεις, έστω και προχθές ο τελευταίος, συνεδρίασε και μας έδωσε το OK να κάνουμε την προγραμματική σύμβαση με τη διαχειριστική επάρκεια τη δικιά μας, της περιφέρειας. Λοιπόν. Ο κύριος Φώτσης μίλησε για κάποια ζητήματα τεχνικά, απονομή ευθυνών κτλ. Ποιος διαφωνεί με αυτό. Άκουσα ότι και ο κύριος Αλεξίου μετά συμπλήρωσε τον κύριο Καθημάνο Περιφερειάρχης ότι με τους επιθεωρητές
Εμείς, σαν περιφερειακή αρχή, είμαστε κάθετοι στην απονομή των ευθυνών. Και το κάνουμε έμπρακτα αυτό και συγκαλούμε και προκαλούμε κάθε φορά που ορίζει να ελέγχονται και να είμαστε δίπλα στην κοινωνία και στους πολίτες. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω από ποια τσαφέρα τα πήρατε αυτό και λέτε. Πήγατε στο εισαγγελέα, δηλαδή. Σαν περιφερειακό. Προς το παρόν, αφού με ρωτάτε, προς το παρόν αυτό που κάναμε ήταν διαθέσαμε το σεβαστό ποσό αυτό που να γίνουν άμεσες επιδοτώσεις. Δεν μπορεί να κλείσει το κοιτά. Κυρία Δήμαρχο, φαντάζομαι ρητορικά σα ρώτησε. Θέλετε να κλείσουμε το κοιτά, ωραία, το κλείνουμε. Είπε κανένα να κλείσουμε το κοιτά, τώρα. Τι θα κάνουμε με τα σκουπίδια. Είπε κανένα αυτό το πράγμα, γιατί το χρησιμοποιείτε. Γιατί με ρωτήσατε αν πήγαμε στον εισαγγελέα, ποιο εισαγγελέα. Είπε ο κύριο Καχρημάτη ότι είναι διαπλητά τα απορρίσματα των επιθεωρητών περιβάλλοντο, ναι ή όχι. Κοιτάξτε, αυτό δεν. Το είπε ή δεν το είπε. Δεν την ξέρω αυτή τη δήλωση, να ξέρετε. Α, δεν την ξέρετε αυτή τη δήλωση. Διαβάστε μια τοπική εφημερίδα να την διαβάσετε. Όλη τη συμπάθεια ότι αν κάνετε ένα ερώτημα. Πραπτό, πολύ απλό, χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Στον πρόεδρο του Συμβουλίου θα σας απαντηθεί εντός λίγων ημερών. Να ξέρετε ότι είμαστε πολύ γρήγοροι σε αυτά τα ζητήματα και πολύ ευαίσθητοι και θα πάρετε απάντηση. Τώρα να σας απαντήσω εγώ τι είπε για τους επιμελητές και τους εκθεωρητές και τι δεν είπε, τι να σας πω τώρα. Προφανώς θα έκανε μια γενικότερη δήλωση, την οποία εμείς απομονώνουμε τώρα μια κουβέντα να την αναλύσουμε σήμερα εδώ. Δεν είναι σωστό όταν άλλο δεν είναι εδώ. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Ασφαλώς στην απονομή εθνών. Είμαστε εδώ και θα έχετε και έχετε τη βοήθεια της περιφέρειας και τον περιφερειακό συμβούλιο. Δεν είναι μόνο της πρωτεία. Όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι σε αυτό είμαστε ενωμένοι και θα συνεχίσετε να την έχετε. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει. Σε τι δεν ήταν ο κύριος της περιφέρειας. Εμείς λέμε ότι συγκαλύπτεται, όχι απλώς δεν κάνετε αυτά που πρέπει. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι. Αυτό σας συμφέρει. Ξέρετε κάτι. Απέναντι σας τώρα έχετε μένα που συνηθίζω να είμαι ήπιος συνομιλητής. Και παραμένω ψύχραιμος και σας ξαναλέω αυτό που κάνετε. Είναι προκλητικό, δηλαδή λέτε συγκαλύπτω. Σας προκαλώ, με ποιον τρόπο. Έχετε μια έκθεση επιθεωρητών, έχετε την κατάσταση. Δεν βγάλατε 200.000 ευρώ για να γίνετε επιδοτώσεις. Αυτά τα παίρνετε από την τσέπη μου. Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτά τα παίρνετε από την τσέπη μου και διαφωνώ. Δηλαδή εμείς σαν περιφερειακή αρχή, μισό λεπτάκι. Δηλαδή εμείς σαν περιφερειακή αρχή διαθέτουμε αυτό το ποσό να γίνουν επιδιορθώσεις. Γιατί πιστεύουμε ότι όλα είναι τελεία. Μιλάμε για το θέμα της ατιμωρησίας ή παραλογής. Την ατιμωρησία δεν θα την κάνει. Μου λέτε ότι θέλετε την ατιμωρία. Και δεν κάνετε τίποτα. Την τιμωρία, πάλι εσείς χρησιμοποιείτε μεγάλες εκφράσεις, τίποτα. Αυτό σας λέω. Μπορείτε να λέτε ότι θέλετε την απονομή ευθυνών και δικαιοσύνης, αλλά σας λέω ότι είναι στα λόγια. Έχουμε καμία δικαιοδοσία δικαστική να επιβάλλουμε. Μα πήγατε το θέμα στον εισαγγελέα. Και αυτό θα γίνει αν δεν διορθωθούν και είναι τα προβλήματα. Πότε περιμένετε, όταν θα πνιγεί και ο κάμπος. Αν δεν διορθωθούν τα προβλήματα, πώς θα διορθώσουμε σήμερα, κύριε Φωτσή. Εγώ αυτό σας λέω ότι 1,5 χρόνο τώρα που ξέρουμε τα πάντα. Δεν έχετε κινηθεί όπως πρέπει. Αυτό λέμε, δεν λέμε τίποτα άλλο. Είναι σεβαστή η κριτική. Άλλωστε, αλλήλω αν δεν υπήρχε κριτική. Να προχωρήσει, γιατί αλλά εγώ νομίζω ότι απάντησα. Ο κόσμος μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα. Φυσικά, αλλήλω. Και ο καθένας κρίνει. Ναι, υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούν να γίνουν στο κοιτά Καρουναρίου που μπορεί να θέσουμε πρώτον ευθυνό του και την κεντρική κυβέρνηση περισσότερο. Δηλαδή, τώρα με το πρόβλημα με την αυξημένη βροχόπτωση. Μπορούσε να αντιμετωπιστεί με κάποια παραπάνω δρομολόγια αν είχαμε περισσότερα, αν είχατε στο χώρο περισσότερα βιτία. Δεν υπάρχουν, το ξέρω. Εντάξει, είναι και αυτό μια μορφή πίεσης που εγώ σήμερα ακόμα πιο πολύ το αντιλήφθηκα και ακόμα πιο πολύ θα συνεισφέρω σε αυτήν την κατεύθυνση και προσκεντρικά και στο Υπουργείο Εσωτερικών κτλ. Αυτό είναι το θέμα. Εμείς με λίγα παραπάνω βιτία τώρα, αυτή τη στιγμή, σε αυτή την άμεση έκτακτη ανάγκη που βιώνουμε τώρα με την αυξημένη βροχόπτωση, νομίζω θα κάναμε καλύτερη δουλειά. Ας το διεκδικήσουμε γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε του Φώστα, παραπάνω. Έναν οδηγό θέλω για να βάλω και το δεύτερο. Ωραία. Αυτά μπορείτε να τα κοινωνήσετε. Περισσότερα δικαιοφόρα. Αυτά μπορείτε να τα κοινωνήσετε περισσότερο. Για να παραβιάσουμε την ΕΠΟ, δηλαδή θεσμικά. Νομίζω προσπάθησα παράλληλα και να απαντήσω και να εκφράσω και προσωπική μου απόψη για το πώς θεωρώ ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της διαχείρισης. Είναι το πρόβλημα, είναι ο πρόεδρος μας της διαχείρισης των απορριμμάτων. Νομίζω ότι υπάρχουν ευαισθητοποιημένοι και πολίτες και φορείς. Το μόνο που μένει είναι να συντονιστούμε, να συνεχίσουμε τη δράση μας, να παίρνουμε το ένας ιδέες από τον άλλον και να τις συνθέτουμε. Να δούμε αυτό που μπορούμε να έχουμε σαν βάση δεδομένων. Δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε όλη η κοινωνία. Αν συμφωνήσουμε όλη η κοινωνία σε όλα τα πράγματα, δεν θα υπήρχαν ούτε ιδεολογίες, δεν θα υπήρχαν ούτε διαφορές στον τρόπο αντιμετώπισης πραγμάτων, ούτε τίποτα. Αλλά μπορούμε όμως στην απλή λογική να θέσουμε μια βάση. Ποια είναι η απλή λογική? Ότι πρέπει να διαχειριστούμε τα απορρίμματά μας. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τη Δήμαρχο
σου λέει, κυρία Μπότση. Δηλαδή, τι σημαίνει, να διαχειριστούμε τα σκουπίδια της παραμυθιάς και δεν θα διαχειριστούμε τα σκουπίδια της Υπήρου. Και τα σκουπίδια της Υπήρου δηλαδή να πάνε όλοι οι άλλοι και τα ρίξουν σε χωματερές γύρω από την παραμυθιά. Οι υδροφόροι ορίζοντες, δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους στην Ήπειρο. Είναι εντάξει, η παραμυθιά εμείς θα έχουμε το δικό μας το χιτά και όλη η Ήπειρος θα τα ρίχνει στις χωματερές. Που κι αυτό δεν πρόκειται να γίνει γιατί τα κόστη θα είναι τέτοια για τους δημάρχους, που θα είναι δυσβάσταχτα για τους πολίτες τελικά. Όταν λέμε δήμαρχο, ο δήμαρχος δεν θα πληρώνει από το μισθό του, που είναι και αυτός μικρός τώρα πια. Θα πληρώνει από τους φόρους που μπαίνουν μετά στους πολίτες. Υπάρχει μία συγκεκριμένη μελέτη που έχει γίνει από μελετητές ειδικούς για το πώς διαχειρίζονται τα κοστάσια τα ιδιωτικά τα απορρίμματα. Υπάρχει τα δεδομένα, τα κόστη των προστήμων και των αυξημένων περιβαλλοντικών προστήμων κτλ. Και υπάρχει σίγουρα και το όραμα. Εγώ το όραμα δεν θέλω να το αφήσω απ' έξω από τη συζήτησή μας. Σίγουρα δεν πρέπει να βασιστούμε σε αυτό το εργοστάσιο. Σίγουρα πρέπει να συζητήσουμε για ανακύκλωση, ξαναλέω. Σίγουρα πρέπει το 20% που έχει η Ελλάδα στην ανακύκλωση να μας κάνει να νιώθουμε τραγικά και όχι υπερήφανοι. Αλλά εδώ είμαστε. Πάμε με ενέργειες όσοι έχουμε και θεσμικό ρόλο να το πετύχουμε. Σε συνεργασία με τους Δήμους, που έχετε και την διοικητική υποχρέωση, και εμείς είμαστε πάντα δίπλα σας. Τουλάχιστον σε αυτό το ζήτημα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι είμαστε δίπλα στους Δήμους. Και ασφαλώς και κάνουμε και παραλήψεις και λάθη. Υπάρχει κάποια αρχή, υπήρχε κάποιος ποτέ που δεν έκανε λάθη ή παραλήψεις, αλλά το σημαντικό είναι η ευαισθησία που μας διεπεί και, και η σύγχρονη αντίληψη που το βλέπουμε και η αποφασιστικότητα προπάντων. Αυτό δηλαδή που θέλουμε να μην χάσουμε τους χρόνους. Μιλάμε σήμερα. Είπε ο κ. Παπαδόπουλος που τον παρακολουθώ και από το ίντερνετ και τις προσπάθειες που κάνει μέσα στην Επιτροπή, τον έχω ακούσει και αναλύσει πολύ σύγχρονους τρόπους. Ξέρετε, η δικιά σας βοήθεια με την προσπάθεια για κατανόηση της πραγματικότητας ελληνικής είναι μια ιδιαίτερη υπόθεση. Εγώ έχω τον αδερφό μου συναδελφό στο εξωτερικό και κάνω φορά όταν μιλάμε για ζητήματα της Ελλάδας που παίρνει πολύ χρόνο να τον πείσω ότι αυτό που βλέπει εκεί δεν είναι αυτονόητο για την Ελλάδα. Ναι, δεν είναι αυτονόητο. Εσείς τα ξέρετε πολύ καλά, έχετε πολύ συχνά εδώ. Ασφαλώς το ιδανικό και ο σύγχρονος τρόπος που προτείνετε είναι θεμητό, σας καμαρώνουμε, είμαστε δίπλα σας. Αυτά φωνάζουμε κι εμείς εδώ τα μικρόφωνα που πιάνουμε. Αλλά όμως έχουμε να κάνουμε με ένα κεντρικό κράτος που είναι σαν να μην ασχολείται. Που είναι σαν να μην τους απασχολεί. Είναι ντροπή. Εγώ ντρέπομαι σήμερα που ο μελετητής μας είπε ότι είναι 85% στο Λονδίνο, 79% στην Ολλανδία και 23% στην Αθήνα η ανακύκλωση. Δηλαδή, πραγματικά και σήμερα συζητάμε εμείς εδώ για τη χείριση απορριμμάτων και αν έχουμε στο χιτά καρβουναρίου πρόβλημα. Έχουμε διαπιστώσεις. Και πάρουμε και ένα κονδύλιο. Και άλλο θα πάρουμε να χρειαστεί. Και άλλη προσπάθεια θα κάνουμε. Αλλά ο σύγχρονος τρόπος αντιμετώπισης απαιτεί συντονισμένες δράσεις και προτάσεις. Προτάσεις που να μπορούμε και εμείς εδώ, σαν τοπικοί φορεί, να τις παίρνουμε παρακάτω και παρακάτω να τις πηγαίνουμε ακόμα παρακάτω, ώστε να φτάνουμε εκεί που παίρνονται αποφάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Ίσως με συγχωρείτε, αλλά έκανα μια προσπάθεια και να απαντήσω και να τοποθετηθώ. Θα παραμείνω στη συνέντευξη και μακάρι να μιλήσω. Καλησπέρα, λέω και από μένα. Πολλοί, μάλλον όλοι που είμαστε εδώ μέσα, γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Θα μου πείτε εσύ, κύριε Παπά, τώρα είσαι ευαίσθητος για το χιτά Καρβουναρίου, ενώ παλιότερα δεν ήσουν, γιατί ήταν γνωστή μου η θέση υπέρ της δημιουργίας χιτά στον τόπο μας. Τώρα, το πού θα γινόταν και αυτά ήταν όλα διαδικαστικά, Προέδρε, τα είχαμε συζητήσει πολλές φορές. Γιατί ήμουν έτσι? Γιατί αυτό που φωνάζουμε σήμερα, ότι ένα στράγγισμα από το χιτά Καρβουναρίου θα πάει στον Κοκκιτό, όλα τα προηγούμενα χρόνια, όλα τα σκουπίδια του Αχέλλοντα πήγαιναν μέσα στον Κοκκιτό. Δεν είμαι ούτε χημικός για να κάνω αναλύσεις, ούτε κάτι άλλο. Αυτό που όμως πιστεύω βαθιά μέσα μου, είναι ότι άμεσα πρέπει να αλλάξει ο χωροταξικός σχεδιασμός. Υπήρχε ένας χωροταξικός σχεδιασμός μέχρι σήμερα, και μέσα σε μια νύχτα αλλάζει αυτό το πράγμα. Και λέμε ότι δεν μπορεί να αλλάξει με νόμο. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει? Εγώ πρότασή μου, Πρόεδρε, είναι ότι άμεσα οι κινητοποιήσεις πρέπει να είναι για την αλλαγή χωροταξικού σχεδιασμού. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό
Όπως θέλω να πω και στο φίλο μου τον Νίκο τον Κάτσο που είπε ότι να διαχειριστούμε. Εμείς δεν είμαστε αυτούς που πρέπει να διαχειριστούμε τα σκουπίδια τα δικά μας και να μην διαχειριστούμε και τις υπόλοιπες Ηπείρου. Αλλά η πόλη Ήπειρος δεν μπορεί να διαχειριστεί και τα δικά μας τα σκουπίδια. Όλοι πρέπει να κάνουμε κάτι το χωροταξικό σχεδιασμό ώστε να το διαχειριστούμε. Εγώ λέω το εξής, ότι η περιφέρεια όμως αυτή τη στιγμή φέρνει τα σκουπίδια όλες τις πρωτείες στο Χιτά Καρπουναρίου. Δηλαδή να κάνουμε τρία κοιτά μέσα στις πρωτείες, τώρα τι να κάνουμε. Όχι βεβαίως, να κάνουμε ένα, αλλά τις πρέμβες να σας πάνε και σε κάποιον άλλο Χιτά για να κάνει την πρέμβεσα. Για πηγαίνετε, κάνετε λάθος, όχι. Από όταν ήρθε τα σκουπίδια, ακούστε κύριε Κάτσο, από όταν ήρθε τα σκουπίδια της Οικουμενίτσας και των Πηλιατών εδώ, δεν πήγανε άλλα σκουπίδια προς την Πλαχέρνα. Τελείωσε. Η κορίτσια διέκυψε μέσα σε μια βραδιά και δεν είπαν ότι ξέρετε, να πάμε τόσους τόνους σκουπίδια στο Καρβουνάρι, αλλά να πάρουμε κι άλλους τόσους τόνους σκουπίδια και να τα πάμε αλλού. Να τα μοιράσουμε. Εμείς είμαστε αυτοί. Να διαχειριστούμε σε όλη την Ήπειρο τα σκουπίδια. Εγώ δεν έχω γνώσεις περισσότερες και δεν θέλω να κουράσω κανέναν. Αλλά πιστεύω ότι αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό. Όσο για τον πρόεδρο του ΦΟΣΔΑ, πιστεύω ότι έχει και αυτός ίδιες ανησυχίες με εμάς. Γιατί ο Κοκκιτός, αν θα είναι αποδέκτης ο Κοκκιτός, και δεν κατάλαβα, κάτι υπόθηκε στη συζήτηση, ότι για αλλαγή περιβαλλοντικών όρων, δηλαδή, πρόεδρε, προβλέπεται να γίνει βιολογικός καθαρισμός και στη συνέχεια αποδέκτης να είναι ο Κοκκιτός. Δεν ξέρω, λέω, γιατί λέει αλλαγή περιβαλλοντικών όρων. Δεν ξέρω, το ρωτάω. Να σας απαντήσω ή να περίμενα να τελειώσω. Όχι, πες μου, δεν. Κοιτάξτε, εσείς κύριε Παπά το γνωρίζετε και το έχετε δει πάρα πολλές φορές. Τι συμβαίνει εκεί πέρα. Το στράγγισμα με αντλία πηγαίνει στο βιολογικό, ναι, και επειδή δεν υπάρχει αποδέκτης, ξαναεπιστρέφει μέσα στο κύπερο. Ναι. Και λέω το εξής. Με δύο τρόπους μπορεί να γίνει αυτό. Χαριτολογώντας με πιστολάκι να το εξαερώσουμε, μάλλον αδύνατο να πάμε όλοι με πιστολάκια ή ο ήλιος να το πάρει ή να ολοκληρωθεί η διαδικασία βιολογικού καθαρισμού, να προχωρήσουμε σε περαιτέρω στάδιο, σε τριτοβάθμια επεξεργασία, ώστε να μπορεί αυτό να έχει αποδέχτη, να μην ξαναγυρίζει στο κύτταρο. Τι μας λέτε δηλαδή να παραβιάσουμε τον λόγο στους περιβαλλοντικούς όρους τους συγκεκριμένους, να τους αλλάξετε. Γιατί φωνάζετε. Και εσείς φωνάζετε. Θέλετε να μετρήσουμε τα ντεσιμπέλς. Διότι έχει συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ο Χιτά. Που λέω ότι δεν πρέπει να βγει καμία σταγόνα. Είναι κλειστό το κύκλωμα. Εσείς θέλετε να το ανοίξετε και να δημιουργήσετε αποδέκτη. Αλλά δεν καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κίνδυνος. Αυτή τη στιγμή τι κάνουμε, τραβάμε λίμνα, το πηγαίνουμε στην πάγα. Κακό το πάτε! Δεν θα το πούμε μετά. Και λέω ότι δεν θα το κάνουμε. Πιστεύω ότι εσείς έχετε απόλυτα τις ανησυχίες αυτές. Να κλείσει! Γιατί εάν πιστεύω ότι έχετε και εσείς. Η κρίση έγινε καταλογική. Υπάρχει κι άλλη προσταφή. Με φωνή. Δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε την πραγματικότητα. Ούτε υπάρχει περίπτωση να κατατεθεί σοβαρή πρόταση. Εγώ έχω σκεφτεί και κάτι άλλο. Να γίνει μια δεξαμενή τουλάχιστον 4-5.000 κυβικά, να μπορεί να μεταφέρεται το στράγγισμα εκεί, να αποφορτιστεί το κύτταρο και αυτό όσο θα έχει τη δυνατότητα να έρχεται σε επαφή με το περιβάλλον, να εξατμίζεται. Αυτό το πράγμα γίνει δεξαμενή στην πάρκα. Από μέσα μου και πιστεύω με διαδραμένα ότι δεν έχω καμία μορφή απέναντι σε εσάς όσο θα διαχειριστεί εκεί πέρα. Αυτό που λέω ότι πρέπει να προσέξουμε όλοι, γιατί αν πέσουμε το κοκκιτό, το πρώτο κομμάτι που θα μολυνθεί θα είναι ο Αχαίροντας και το Θεραλά. Προς τα εκεί, δηλαδή θα έχουμε εμείς την επιβάρηση. Το βιολογικό κύριε Κάτσο γίνεται μελέτη για υπεδάφια διάθεση. Και δεν θα πηγαίνουν στο κουκκιτό τα λίμματα. Βεβαίως, έχουμε αναθέσει παιδιά και παιδιά παιδιά. Δεν έχουμε δυνατέσει. Ο Δήμος έχει αναθέσει και παιδιά παιδιά. Έτσι πιστεύω. Εγώ δεν είμαι υπέρ του να πέφτουν στο κουκκιτό τα... Εγώ δεν βάζω άλλα θέματα. Να μην βάλω όταν θα αλλάξουν περιβαλλοντική όρια. Να μην ακούσουμε αν τι πρόκειται να γίνει. Εγώ γι' αυτό ήθελα. Και λέω ότι εσείς τουλάχιστον εσείς
γιατί αντιδράσεις. Και τώρα πάμε να ολοκληρώσουμε. Εγώ αυτό που θέλω τουλάχιστον από εσάς που παρεμβαίνετε και με διακόπτετε, να παρέμβετε στον Περιφερειάρχη να αλλάξει άμεσα το προγραμματικό σχεδιασμό. Ο έχει ευαισθητοποιηθεί. Και δεν ξέρω. Το πρόβλημα θα ανάγει. Υπάρχει σε όλους τους κοιτά. Το πρόβλημα της διαχείρισης του σφραγίσματος. Εσείς, κύριε Πρόεδρε, να σας κάνω μια ερώτηση ευθέως. Είστε υπέρ της αλλαγής του χωροταξικού σχεδιασμού του ΧΙΤΑ? Βεβαίως, το είπα. Ακριβώς αυτό θέλω, να είστε μαζί μας και σε αυτό το θέμα. Δεν θέλω να κουράσω τίποτα άλλο. Καλά, κύριε Μαντογιάννη, που είναι στις Βρυξέλλες, στο κεντρικό σφαγείο των λαών. Και να σου πω, αγαπητέ Γιάννη, ότι η εμπειρία μας έχει δείξει ότι δεν πρόκειται να περιμένουμε τίποτα καλό από τις Βρυξέλλες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί σαν κέντρο, υπεριαλιστικό και καπιταλιστικό κέντρο, τα συμφέροντα των ολίγων εξυπηρετούν με τις αποφάσεις πέρα και όχι τα συμφέροντα του περιβάλλοντος και του λαού. Σε ό,τι αφορά το θέμα μας απόψε, ακουστήκαν πάρα πολλά. Εγώ, σαν πρόσωπος της λαϊκής εισπύρωσης, θα πρέπει να πω ότι επειδή ακούστηκε και σε αυτούς που πιστεύουν επικαλυστήκαν τον Θεό, καλά θα κάνετε τον Θεό, εσείς που τον πιστεύετε, να μην τον εμπλέκετε στις δικές σας παρανομίες και παρατυπίες, αφήστε τον στην άκρη, μην τον κάνετε συνένοχό σας. Σε ό,τι αφορά τη φύση, γιατί κάνανε και αυτοί συνένοχο, αφήστε και τη φύση να κάνει τη δουλειά της και επιτέλους αναλάβετε τις ευθύνες σας. Από τον πιο μικρό μέχρι και τον πιο μεγάλο που υπηρετεί αυτό το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα, έχετε τεράστιες ευθύνες και για τη μόλις του περιβάλλοντος και για το κατάντημα των λαών. Τεράστιες ευθύνες. Η στάση σας εδώ πέρα έδειξε, ήταν απολογιστική και έδειξε ενοχή. Αλλά αυτό όμως δεν σας απαλλάσσα τις ευθύνες. Αυτό σαν εισαγωγή. Σε ό,τι αφορά τώρα εμάς, σαν λαϊκή συσπήρωση, όταν τέθηκε θέμα ΧΙΤΑ Καρβουναρίου, από την πρώτη στιγμή ήμασταν αντίθετοι. Είπαμε να γίνει ο ΧΙΤΑ, όχι σε αυτό το σημείο, και να μην γίνει διανομαρχιακός, όπως αρχικά είχε ξεκινήσει, διαδημοτικός. Γιατί ακριβώς η ταξική μας, η ιδεολογική μας συνείδηση και πείρα μας έδειξε πού θα οδηγούνταν τα πράγματα, ποια θα ήταν η κατάληξη. Ξέροντας πώς λειτουργεί ο καπιταλισμός, ξέροντας ότι σαν αρχή και σαν Θεό έχει το κέρδος και όχι την υπεράσπιση του περιβάλλοντος και των λαών, ξέραμε πού θα οδηγηθούν τα πράγματα. Έγκαιρα ενημερώσαμε τους άμεσα ενδιαφερόμενους κατοίκους. Επισκεφτήκαμε τα καφενεία, επισκεφτήκαμε τα χωριά, ενημερώσαμε. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε όμως, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, και οι ευθύνες των κατοίκων. Τεράστιες ευθύνες. Για άλλη μια φορά εξαπατηθήκανε, δεν ήταν η πρώτη φορά. Από τα χτυπήματα στις πλάτες των αστών, των μικροαστών, πολιτευτών, βουλευτών και στελεχών των μικροαστικών και αστικών κομμάτων. Αν τους είχαν κοροϊδέψει μια φορά, θα έλεγα, τους δικαιολογώ. Αλλά όταν τους κοροϊδεύουν μια ζωή, δεν τους δικαιολογώ. Τεράστια η ευθύνη τους. Δεν οργανωθήκαν έγκαιρα, δεν αντιδράσαν έγκαιρα, δεν ανατρέψανε αυτή την απόφαση στο ξεκίνημά της. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Θα μου πείτε τώρα, δεν υπάρχει λύση? Βεβαίως υπάρχει λύση. Εμείς όλο αυτό το σκάνδαλο που λέγεται ΧΙΤΑ Καρβουναρίου, ήμασταν από την αρχή αντίθετοι. Δεν ψηφίσαμε καμία απόφαση, καμία εισήγηση, γιατί το θεωρούμε μια ορολογιακή βόμβα ενάντια στους κατοίκους και στο περιβάλλον, που είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμη να εκραγεί με απρόβλεπτες συνέπειες για τον τόπο. Ευθύνες. Και ποιος δεν έχει? Από την κεντρική εξουσία, από τους νομάρχες, από τους δημάρχους, τους πρώην και τους νυν, τεράστιες ευθύνες. Έκλεισε ο ΧΙΤΑ της Κορίνθιανης. Ας τα επιτρέψουμε, είπε ο Δήμος Σουλίου, προσωρινά. Το αποτέλεσμα το προσωρινό το είδαταν ποιο είναι. Συνεχίζεται το έγκλημα.
ήρθαν οι ελεκτές και βγάλανε ένα απόρρισμα με την πρωτοβουλία των παιδιών ότι εκεί πέρα το οχητά μπορεί το περιβάλλον. Δηλαδή τι θέλουμε για να κλείσει το αυτός ο οχητά. Ποιος πρέπει να κάνει έκθεση. Αν δεν εμπιστευτούμε αυτούς που σπουδάσαν αυτό το αντικείμενο, δεν ακούσουμε και τους κάτοικους. Όχι μόνο του Καρβοναρίου και όλο του Λυκανού πεδίου εκεί. Που κάθε μέρα ζουν αυτό το πράγμα. Στο πετσί τους. Δηλαδή ποιους θα πιστέψουμε. Αυτούς που αποφασίζουν για εμάς, χωρίς εμάς, είναι δυνατόν. Ένα άλλο που πρέπει να επισημάνουμε. Πρέπει να ξέρουμε όλοι μας, να το καταλάβουμε επιτέλους. Ποτέ δεν είναι αργά. Τα δικαστήρια, αστικά και μη, κοινοβούλια, Ευρωπαϊκή Ένωση, Βρυξέλλες, αυτά είναι τα κέντρα των καπιταλιστών. Είναι το γήπεδο των καπιταλιστών. Εμείς αυτόν τον αγώνα δεν πρέπει να τον δώσουμε στο γήπεδό τους. Τον αγώνα που αφορά τη ζωή μας και τη ζωή των παιδιών μας θα τον δώσουμε εκεί που είναι το πρόβλημα. Στο πρόβλημα πάνω, στον δρόμο, στην πλατεία, εκεί που μπορούμε να ανατρέψουμε αυτές τις αποφάσεις. Εκεί μπορεί ο λαός να κερδίσει και να ανατρέψει αποφάσεις. Αν μπει στα γήπεδά τους, τον έχει χαμένο τον αγώνα από χέρι. Και ο διαιτητής και η Λάσμαν θα σφυρίζουν υπέρ αυτών. Εμείς θέλουμε τον αγώνα, ο λαός να τον αναλάβει και να φέρει το σύστημα στο γήπεδο του λαού. Εκεί θα κερδιθεί η μάχη. Μην έχουμε καμιά ψευδέστηση, καμιά αυταπάτη ότι μπορεί με τέτοιου είδους διαδικασία να αλλάξουμε αυτές τις αποφάσεις προς όφελος δικό μας. Η πείρα μας έδειξε, είμαστε μικρότεροι, είμαστε μεγάλοι, είμαστε και μεγαλύτεροι. Αυτός είναι ο δρόμος, ο τίμιος, ο δρόμος του αγώνα, ο δρόμος της δικαιοσύνης των λαών. Επομένως, ανεξάρτητα από τι πιστεύουμε ο καθένας μας, ανεξάρτητα πόσες φορές μας γελάσανε, ήρθε η ώρα πλέον, όχι μόνο για το χιτά, αλλά για την ίδια τη ζωή μας, να πιστούμε. Πρέπει να βγάλουμε πολιτικά συμπεράσματα από αυτά τα προβλήματα. Είτε είναι μικρά, είτε είναι μεγάλα. Αν οι λαοί δεν βγάλουν πολιτικά συμπεράσματα και μείνουν αγκιστρωμένοι στην καπιταλιστική πρακτική και ιδεολογία, είναι χαμένοι από χέρι. Θα βγάλουν τα ανάλογα συμπεράσματα και θα πορευτούν στον δρόμο το δικό τους. Εγώ δεν θα πω στη διαδικασία αυτή μελέτη έτσι, εκείνη έτσι, εκείνη έτσι. Εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται με απλά λόγια ότι όσες μελέτες και αν γίνεται, ό,τι και αν γίνεται, δεν γίνεται για το συμφέρον των λαών. Αυτή είναι η αρχή, απαράβατη αρχή. Και απαράβατη αρχή δική μας πρέπει να είναι ότι σε αυτούς τους ανθρώπους καμιά εμπιστοσύνη, καμιά απολύτως εμπιστοσύνη, να οργανώσουμε τον αγώνα μας, να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Ο αγώνας αυτός πρέπει να συνδυαστεί με το γενικότερο αγώνα που χρειάζεται σήμερα ο ελληνικός λαός, ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος, ο κτηνοτρόφος, ο μικροέμπορας, ο συνταξιούχος, ο υπάλληλος κλπ. Όλες οι κοινωνικές ομάδες που δίγονται από αυτή την πολιτική. Το συνδυάζω έτσι γιατί προηγουμένως ακούστηκαν εδώ μέσα, όχι ότι με παραξένεψε το ζήτημα. Από τότε που γεννήθηκε ο άνθρωπος υπάρχουν δύο τάξεις, δύο ιδεολογίες. Η ιδεολογία που υπηρετεί τους λίγους και η ιδεολογία και η τάξη που υπηρετεί τους πολλούς. Αυτές θα συγκρούνται. Απλώς εγώ δεν μπορώ να φοράω το μαντήρα και να λέω δεν απολογούμε
για αυτή την πολιτική, αλλά μισή ώρα εδώ μέσα να απολογούμε για την πολιτική των κυβερνήσεων. Για αυτόν που περάσανε, την υπεύθυνε και αυτόν που είναι τώρα. Δεν απολογούμε, λέει, αλλά τόση ώρα που έχουμε απολογίες εδώ πέρα. Εγώ δεν απολογούμε για την τάξη μου, υπερασπίζομαι την τάξη μου. Υπερασπίζομαι την ιδεολογία μου και είμαι απέναντι και σε αυτή την πολιτική και σε αυτή την τάξη που δημιουργεί αυτά τα προβλήματα της κοινωνίας μας και γενικότερα του ελληνικού λαού. Και ένας δρόμος υπάρχει. Τον είπα, δεν χρειάζεται να το ξαναλέω, εμείς σαν λαϊκή συσπήρωση, για άλλη μια φορά να σας πω, σταθήκαμε στο πλευρό, μέσα στο Δημαρχείο και έξω από το Δημαρχείο, σε αυτόν τον αγώνα που κάνουν όχι μόνο οι Καρμουναρίτες, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι κάτοικοι για το θέμα του Χιτά και των υπόλοιπων προβλημάτων. Οι Καρμουναρίτες ειδικά θα πρέπει να το ξέρουν. Όταν πάρθηκε απόφαση επιλόλου για να γίνει ο Χιτά, δεν γίναμε να πιστευτεί τότε. Δυστυχώς δεν γίναμε πιστευτεί. Που ήρθαμε κάτω και σας ενημερώσαμε κατευθείαν το ίδιο βράδυ. Και σας είπαμε τώρα ο αγώνας να οργανωθεί. Να μην ξεκινήσει καν ο Χιτά. Δυστυχώς τότε δεν ακουστήκαμε. Ακουστήκαν κάποιοι άλλοι που τα είπαν καλύτερα τα λόγια από εμάς, γιατί αυτό έχουν σπουδάσει, αυτό έχουν μάθει να κοροϊδεύουν τους λαούς. Τα αποτελέσματα τα βλέπετε. Δεν συμφωνήσαμε ούτε να γίνει διανομαρχιακός ο Χιτά. Δεν συμφωνήσαμε ούτε για προσωρινή μεταφορά των σκουπιδιών από τους άλλους δήμους. Δηλαδή πρόταση κάθε δήμος ο Χιτά. Βεβαίως. Με πόσα εκατομμύρια πρόταση. Εγώ δεν είμαι μελετητής. Εγώ υπερασπίζομαι το συμφέρον των κατοίκων του Δήμου Σουλίου. Δεν με ενδιαφέρει το κόστος. Πρέπει να τους λέμε την αλήθεια. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Τι? Δεν με ενδιαφέρει η αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει, εμένα με ενδιαφέρει να υπερασπιστώ, να υπερασπιστώ το περιβάλλον του Δήμου μου και, και την υγεία των κατοίκων του Δήμου Σουλίου. Γι' αυτό ψηφίστηκα, γι' αυτό αγωνίζομαι. Να. Δεν με ενδιαφέρει το κόστος. Το ανέφικτο είναι με καπιταλιστικά κριτήρια, αγαπητέ Νίκο, και αφορά εσάς που την υπηρετείτε την πολιτική. Και θέλετε να έχετε οι λίγοι το μικρότερο κόστος και το μεγαλύτερο κέρδος εις βάρος των λαών. Εγώ δεν παίρνω σε αυτή τη λογική. Η λογική, η δική μου και η φιλοσοφία είναι ότι ο λαός πρέπει να προστατευτεί, το περιβάλλον πρέπει να προστατευτεί, ο λαός πληρώνει και η πολιτεία είναι υποχρεωμένη. Αλλά είναι ανίκανη να υπηρετήσει το λαό. Και είναι ικανή μόνο να υπηρετήσει τα συμφέροντα των ολίγων. Γι' αυτό αργά ή γρήγορα, όσοι την υποστηρίζετε αυτή την πολιτική, θα βρείτε το, θα μας βρείτε μπροστά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν παίρνω το λόγο σαν Ερεθρός, αλλά σαν πολίτης αυτού του τόπου. Γιάννη, καλησπέρα. Αγιολόγος περισσότερο για να κάνει με όσα ανέφερε προηγουμένως ο Δήμαρχος Πάργας και Πρόεδρος, όσα δυστυχώς έχει φύγει. Δεν το βλέπω εδώ. Ελπίζω να μας δει στο διαδίκτυο. Και αναφέρθηκε και στο Γιάννη, γιατί τυχαίνει να γνωρίζω πολύ καλά τον Γιάννη. Είμαστε φίλοι και είμαι περήφανος γι' αυτό. Να μάθει ο Δήμαρχος Πάργας ότι ο Γιάννης Παπαδόπουλος δεν ξέρει εκ του μακρόθεν τα προβλήματα του τόπου του. Αλλά κάθε χρόνο είναι στον τόπο του και πολλές φορές, δύο και τρεις φορές. Και ο λόγος του στην Επιτροπή Αναφορών στις Βρυξέλλες δεν δείχνει άνθρωπο ο οποίος δεν γνωρίζει. Άρα γνωρίζει μάλιστα πάρα πολύ καλά. Ένα δεύτερο, σε ό,τι αφορά στην Επιτροπή Αγώνα, προσωπικά να τους ευχαριστήσω και να είμαστε περήφανοι που υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που αφήνουν τις δουλειές τους, τις εργασίες τους, έχουν διάθεση για αγώνα και έχουν φτάσει τα πράγματα εδώ που έφτασαν σήμερα. Δηλαδή, που να διαπιστώνουμε όλη μέρα με τη μέρα ότι με την σημερινή εικόνα το Χιτά Καρβουναρίου είναι μη βιώσιμη η λειτουργία του. Ξαναλέω, τη σημερινή του εικόνα. Δεν ξέρουμε να γίνει κάτι καλύτερο στο μέλλον. Θεωρώ ότι όλοι μας, δήμος, πολίτες, θα πρέπει να είμαστε κοντά τους. Ο καθένας βέβαια μπορεί τα πράγματα να βλέπει από τη δική του σκοπιά. Σημασία έχει όμως ότι πάνω απ' όλα αγωνιζόμαστε για το καλό του τόπου. Για να μην υπάρξει και η μόνιση
και να μην μείνουμε σε αυτό που είπε εγώ. Ο Δήμαρχος της Πάρκας, ότι δηλαδή ο Χιτά Καρβουναρίου είναι στεγανός και με ενόπληση ιδιαίτερα που επέμενε και δεύτερη φορά. Στεγανός ως προς τι, ως προς τις διαπιστώσεις των εμπειρογνωμόνων ότι υπάρχουν διαρροές. Θα του κάνω την ερώτηση κι ας μην είναι εδώ. Αυτό τον στεγανό Χιτά θα τον επιθυμούσε όσο έχει με τη σημερινή εικόνα με το μαύρο το νερό να ξεγυλίζει στην όμορφη Πάρκα πάνω από τους λόφους, πάνω από τις παραλίες. Τίποτα άλλο, ευχαριστώ. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Για όσους δεν με ξέρετε, ονομάζομαι Δημητρίου Βασίλης και είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχαιολογικών Χώρων Μύθος Πρωτείας. Σήμερα το απόγευμα έκανα μία επίσκεψη στο χώρο του Χιτά και δυστυχώς δεν μου επιτράπηκε η είσοδος στον χώρο για να κάνω να ρίξω μια ματιά στις εγκαταστάσεις, αλλά δόξα τω Θεώ, το σημείο είναι τέτοιο που μπόρεσα να δω κάποια πράγματα από ψηλά. Κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι η κατάσταση είναι οριακή. Νομίζω ότι θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα αν συνεχιστούν αυτές οι βροχοπτώσεις. Και από ό,τι είδα, γιατί και στο επάγγελμα μας, σαν πολιτικός μηχανικός, νομίζω ότι ο Χιτά δεν μπορεί να αντέξει άλλα απορρίμματα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ήδη σήμερα το απόγευμα η στάθμη των υδάτων ήταν οριακά, παρόλο τις επιχώρησεις που έχουν γίνει, ήταν οριακά στα μονωτικά υλικά του Χιτά. Έτσι, όσες επιχώρησεις κι αν κάνει ο φορέας, το τοξικό αυτό, τα τοξικά αυτά απόρριτα θα περάσουν. Θα πρέπει να τοποθετηθούν ειδικές μεμβράνες. Θα περάσουν, περνάνε. Περνάνε, ναι. Αλλά αν ξεχυλήσει πάνω από τη μεμβράνη, τότε δεν θα έχει υπερχείληση. Έκανε υπερχείληση. Έκανε υπερχείληση. Έκανε υπερχείληση. Την περνάω κάθε μέρα εκεί. Στην δική μου άποψη και σαν μηχανικός και σαν πρόεδρος συλλόγου ότι θα έπρεπε να μην δέχεται άλλα απορρίμματα. Δεν ξέρω προς ποια κατεύθυνση θα κατευθυνθεί ο Δήμος, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Κάτι άλλο που προς τον κύριο Κάτσικε θέλω να πω, αλλά δυστυχώς έφυγε, είναι ότι η μεταφορά χρημάτων από το Χιτά Κορίθιανης δεν νομίζω ότι είναι και μία λύση, γιατί και ο Χιτά Κορίθιανης έχει πάρα πολλά προβλήματα. Εκεί το ίζημα γίνεται στο ποταμό Καλαμά και τα προβλήματα είναι τεράστια και στο Χιτά Κορίθιανης. Και κάτι άλλο που ήθελα να πω είναι ότι γενικά θα πρέπει ο κύριος Καχρημάνης να δει λίγο πιο σοβαρά τα ζητήματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος στον ομόθεση πρωτείας. Δυστυχώς, από την προηγούμενη εμπειρία που είχαμε κάποιους μήνες πριν και στο Δήμο Ιγουμενίτσας με τα θέματα της γωνιάς, που αφορούσε την τοποθέτηση κάποιων ασφαλτικών μπροστά στον κόλπο της Ιγουμενίτσας, ο κύριος Καχρημάνης κράτησε μια στάση πολύ επιθετική. Αυτά ήθελα να πω, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Θα είμαστε σαν ως σύλλογος, θα προσέχουμε με ιδιαίτερη βάση το πρόβλημα του Χιτά, αλλά νομίζω ότι ως Δήμος θα πρέπει να πάρετε κάποιες αποφάσεις πολύ σύντομα ως προς το κλείσιμο του Χιτά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να τρέξει άλλα απορρίμματα. Δυστυχώς. Αυτά είναι. Εγώ έχω να κάνω μόνο μία ερώτηση. Αν λέμε τώρα εντελώς τυχαία, αναλάβω την υπόθεση ένας εισαγγελέας και πει ότι ο Χιτά Καρβουναρίου πρέπει να κλείσει, όπως έκλεισε στην Κορίτσια. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα και γιατί εγώ σαν πολίτης πρέπει να βρω λύση για κάτι που για μένα είναι αυτονόητο, δεν έπρεπε καν να γίνει και δεν καταλαβαίνω τη λογική που πρέπει να μπαίνω σε κάποια διλήμματα από τη στιγμή που ακούω τόση ώρα και ενώ πάει να φτιαχτεί ένα εργοστάσιο διαχείρισης, δεν έχουν γίνει βήματα για ανακύκλωση που προϋποθέτουν ένα τέτοιο εργοστάσιο, δεν έχει φτιαχτεί ένα σχητή που είναι το αποτέλεσμα ενός τέτοιου εργοστασίου και παρόλα αυτά συνεχίζουμε και αναλωνόμαστε εδώ και τόσα χρόνια
μέσα σε μια κατάσταση τι θα γίνει αν κλείσει ο ΧΙΤΑΒ. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς τι θα γίνει αν κλείσει ο ΧΙΤΑΒ. Είναι δικό μας θέμα να λυθεί. Απλά ξέρουμε πολύ καλά ότι πρέπει να κλείσει. Τώρα, όσοι νομίζουν ότι είναι άξιοι και να αναλάβουν αυτή τη διαδικασία του τι θα γίνει και του δεν θα γίνει, ας το κάνουμε περισσότερη ευθύνη και με περισσότερη ειλικρίνεια. Αυτά είχα πει. Επί της ουσίας, έχω ό,τι είπε ο καθένας τεκμηριωμένα καταγράψει. Θα το ξαναναφέρω, θα το πω και θα κάνω τις πρότασεις μου σαν επιτροπή. Εκεί είναι η ουσία πλέον, εκεί πρέπει να φτάσουμε. Τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Αλλά για να καταλάβουμε τι έγινε, επειδή άλλος έριξε ευθύνη εδώ, άλλος έριξε ευθύνη εκεί και πρέπει να υποθούν πέντε πράγματα, για να καταλάβει ο κόσμος, θα τα πω και στην ουσία θα πάμε εκεί. Λοιπόν, ξεκινάμε από την περιφέρεια. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Εσύ που είσαι χημικός, αν λέω λάθος, διακόψέ μου. Που δεν είμαι εγώ χημικός. Λοιπόν, μια περιβαλλοντική μελέτη είναι η βάση. Όταν η περιβαλλοντική μελέτη αποδεικνύεται ότι είναι λάθος, όλο το έργο είναι λάθος. Και αυτό πώς αποδεικνύεται, ότι στην περιβαλλοντική μελέτη λέει παράδειγμα, να πω πέντε παραδείγματα για να τελειώνω, βρέχει πολύ, δεν βρέχει πολύ, ενώ στην πράξη βρέχει πολύ. Η πραγματικότητα λέει, οι αποδείξεις, ότι βρέχει πολύ, μετρημένα. Η περιβαλλοντική μελέτη λέει ότι εκεί πέρα δεν υπάρχουν πολλά σκοποτόπια, το γράφει μέσα η περιβαλλοντική μελέτη, αλλά στην πραγματικότητα είναι το κέντρο της περιοχής της κτηνοτροφίας. Η περιβαλλοντική μελέτη λέει ότι είναι μακριά το χωριό, ενώ το χωριό είναι κοντά. Όταν ψηφίστηκε η περιβαλλοντική μελέτη, έστω και για τον που εγώ δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε, το τότε Νομαρχιακό Συμβούλιο ψήφισε την περιβαλλοντική μελέτη λέγοντας πηγαίνοντας 500 μέτρα πιο πέρα. Είναι άκυρη, γιατί με μια περιβαλλοντική μελέτη δεν μπορεί να πάει ούτε ένα μέτρο πιο πέρα. Αν η περιβαλλοντική μελέτη βγαίνει άκυρη και αποδεικνύεται και πάρα τόσο να μην συνεχίσω, σημαίνει ένα ολόκληρο έργο είναι άκυρο. Ποιο την πέρασε την περιβαλλοντική μελέτη εν τέλος, η περιφέρεια. Πάμε για την παραλαβή, πάμε για το έργο, για τα λεφτά που δίνει η περιφέρεια. Εγώ θα πω. Και η Νομαρχία. Αλλά η Νομαρχία είχε ψηφίσει 500 μέτρα πιο πέρα. Αυτόματα είναι αστοχία. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό με την. Είναι αστοχία όμως. Είναι άγγελο με το κυβερνήτη. Δεν πάρα πάει 500 μέτρα πιο πέρα. Επί της ουσίας δεν την ψήφισε. Εγώ σας λέω την ουσία. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο, για το έργο. Εγώ δεν θα πω αν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος έχουν δίκιο ή κάποιοι άλλοι έχουν δίκιο. Η πραγματικότητα λέει ότι εδώ βγαίνει η περιφέρεια και χρηματοδοτεί ένα έργο. Ένα ποσό, ασχέτως αν το παίρνει από την πολίτη ή όχι, για να βελτιώσει ένα έργο. Συγγνώμη, αυτό το έργο των 4 ετών έχει ένα τέτοιο πρόβλημα από τώρα, όταν αυτό στο πλάνο το περιφερειακό είναι έργο για 25 χρόνια. Στην τετραετία έχει πρόβλημα ο βιολογικός και χρηματοδοτούμε από την αρχή ξανά λεφτά για το βιολογικό. Και ποιος το παρέλαβε αυτό το έργο. Αυτοί που το παραλάβανε, αυτοί θα δώσουν 400 χιλιάρικα για ένα καινούριο έργο των 4 χρονών. Να πω ότι το έργο ήταν 10 και χάλασε, ναι, να πω ότι ξέρω χρειαζόμαστε ένα καινούριο. Τα 200 χιλιάρικα από εμάς θα πέφτουν, έτσι έλεγε. Δεν έχει σημασία. 4 χρονών έργο είναι. Έχει μελέτη 25. Όσο μιλάμε για το τι κάνει η περιφέρεια για να προχωρήσει. Για το εργοστάσιο. Το εργοστάσιο αυτό, αν δεν το γνωρίζει ο κύριος Κάτσιος, έχει ξεκινήσει μια ομάδα η οποία έχει πάρει εντολή. Όχι από την περιφέρεια την εκλεγμένη, από την περιφέρεια που διόρισε η τότε κυβέρνηση για να αποφασίσει πού και πώς και ποιος τύπος εργοστασίου θα λύσει το πρόβλημα για τα σκουπίδια στην Ήπειρο. Από τότε σε αυτή στην ομάδα ήταν οι πρόεδροι των ΦΟΣΔΑ, οι πρόεδροι δήμων, οι δήμαρχοι κάποιων δήμων, ήταν κάποιοι επιστήμονες και κάποιοι άλλοι. Από τότε το πρόβλημα υπήρχε, όπως έγινε με το ΧΙΤΑ των Ιαννίνων, το πήραν βόλτες 100 φορές, ακριβώς υπήρχε πρόβλημα από τότε που ξεκίνησε η συζήτηση για το εργοστάσιο, όχι μόνο για το πού θα στηθεί το εργοστάσιο, αλλά κυρίως που θα στηθεί η ΧΙΤΗ. Και αυτό αποδεικνύει ότι δεν έγινε η ΧΙΤΗ μαζί με το εργοστάσιο, όχι για οικονομικούς λόγους, γιατί είχαν πρόβλημα στα Γιάννα που γνωρίζουν ότι θα γίνει στα Γιάννα το εργοστάσιο που θα πάρει τη ΧΙΤΗ. Επίσης αποδεικνύεται ότι η περιφέρεια δεν έκανε κάτι στο να προσπαθήσει τουλάχιστον, αφού αποφασίσει το κράτος άμα θα γίνει μια καινούργια ΧΙΤΗ, να κάνει τι, μια αίτηση, ότι εμείς θα κάνουμε εργοστάσιο με καινούργια ΧΙΤΗ. Και αν
δεν τη δεχτείτε, δεν τη χρηματοδοτήσετε, χρηματοδοτήσετε τουλάχιστον τον Αστάσιο. Το έκανε την προσπάθεια. Τι τα αποφάσισε από μόνη τη, γιατί να αποφύγει το πολιτικό κόστο και πάλι. Επίσης, για το εργοστάσιο, επειδή μιλάμε για εργοστάσια τώρα. Λέμε να κάνουμε ένα εργοστάσιο, τι ωραία. Σας πληροφορώ ότι για να γίνει ένα εξελιγμένο εργοστάσιο και είμαστε πίσω για να λειτουργήσει, πρέπει εμείς την ανακύκλωση, ασχέτως άμα τα ξαναπάμε στο κοιτά, να την κάνουμε από τώρα, να την είχαμε κάνει ήδη από 10 χρόνια. Το καλό εργοστάσιο που επισκέφθηκα στις Εξέλλες για να μπορεί να έχει απόδοση και να κάνει την ουσία, τι, ότι παίρνω αυτό και το κάνω αυτό, εκείνη η ουσία, για να λειτουργήσει σωστά, είχαν ανθρώποι 20 χρόνια που είχαν παλέψει να κάνουν ανακύκλωση και ήταν στο σημείο να έχουν κακή ανακύκλωση μετά από 20 χρόνια στο βαθμό του 60%. Τι σημαίνει αυτό το 60% μετά από 20 χρόνια καταφέραν η ποιότητα των ανακυκλωμένων να είναι 60% και έπρεπε να φτάσουν ακόμα πιο ψηλά. Εμείς θέλουμε να κάνουμε εργοστάσιο όταν έχουμε ξεκινήσει καν. Η περιφέρεια πρέπει ήδη να έχει ξεκινήσει την ανακύκλωση και να οδεύει προς αυτό. Ας μην έχει λεφτά για να κάνει ένα εργοστάσιο. Σε αυτό το θέμα δεν είναι κρατήματα, έχουμε βρει τη λύση. Να ενημερώσει τον κόσμο, να τον μάθει. Πώς θα μάθει ο κόσμος. Από μόνος θα αρχίσει ο καθένας να γίνει δίμονας και να το πετάει εκείνο εκεί, να κάνει κοστολογήσει σπίτι του κτλ. Μήπως τα ήξερα εγώ αυτά ή τα έκανα πριν να ασχοληθώ με το κοιτά. Ούτε θα τα έκανα. Ούτε θα τα έκανα τώρα αν δεν είχα ασχοληθεί. Άρα και η περιφέρεια πολιτικά πάει να ρίξει ευθύνες αλλού. Τα κάνει όλα καλά, τα αποτέλεσμα είναι εδώ. Πάμε στο Δήμαρχο Πάρνης. Είπε ο κύριος Παπαδόπουλος από πάνω ότι όλη η Χιτά είναι λάθος. Και του είπε συγγνώμη, μερικοί έχουν πρόβλημα, μερικοί δεν έχουν. Το παραδέχτηκε όμως πριν φύγει και είπε ότι στους βιολογικούς, στα στραγγίσματα έχουν όλη η Χιτά πρόβλημα. Δεν το είπε. Ή το άκουσα λάθος. Της Υπήρου. Το είπε, το είπε. Της Υπήρου. Της Υπήρου είπε. Αλλά όλοι τις Χιτά έχουν πρόβλημα της Υπήρου. Δηλαδή άλλα είναι από τη δική μας. Το πρόβλημα στα στραγγίσματα. Είπε επίσης ότι σκέφτεται, λέει, να τα πάρει από εδώ, τα πάρει από εκεί. Ένας βιολογικός σε ένα Χιτά είναι φτιαγμένος για συγκεκριμένα απορρίμματα. Όταν στο Χιτά Καρναρίου πέφτουν φίλτρα λαδιών, λάδια, χημικά και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο καθένας, ο καλύτερος βιολογικός να γίνει στο Χιτά δεν θα μπορούσε να αποδώσει τι, να καθαρίσει αυτά τα πράγματα γιατί δεν ήταν φτιαγμένος για αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι κύριε Φρότσι, τι κάνω λάθος. Υπάρχουν περιορισμοί, θα πω. Βεβαίως και υπάρχουν περιορισμοί. Η άδεια λειτουργία του Χιτά Καρναρίου γράφει σε κάθαρα τι πρέπει να πάρει. Γίνεται έλεγχος αυτό. Το τι πρέπει να πέσει στο Χιτά, είναι η Χιτά επικίνδυνων απολυμάτων ή όχι. Γίνεται κανένας έλεγχος, δεν μας μίλησε κανένας. Γιατί άλλη ζημιά κάνουν τα στραγγίσματα των οικιακών απολύτων και άλλη ζημιά των υπολείπων. Είναι και επικίνδυνο η κοιτάση επιπλέον. Γιατί δεν υπάρχει πουθενά να πάνε τα φίλτρα το συνεργείο και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά τα πράσινα τα φορτηγά που έχουν πει να λέει. Τα πράσινα τα φορτηγά. Δεν ξέρω τι έχουν μέσα. Είπε επίση ότι ο κοιτά δεν έχει, δεν χάνει. Πού το αποδεικνύει. Κάνει μετρήσει, γεωτρήσει κάθε μέρα και βλέπει ότι δεν χάνει. Δηλαδή όσοι αυτοί επισκέφτηκαν επί ξηρασία το Χιτά και βλέπαν ότι κάτω ότι χάνει, πήραμε τα δείγματα, τα πήγαμε στην εισαγγελία κτλ. Ήταν βλάκες. Δεν βλέπαν ότι ξηρασίας χάνει. Σκεφτείτε τώρα τι θα χάνει. Να πάμε λίγο στο Δήμο Παραμπιάς. Κυρία Δήμαρχε, σε αυτά που λέτε, σίγουρα οι αποφάσεις είναι υπέρ σας. Δεν είπα ούτε δεν πήρατε αποφάσεις, ούτε δεν πήγατε πουθενά, ούτε δεν ασχοληθήκατε. Λέω όμως ότι μπορείτε να ασχοληθείτε εφόσον έχετε αυτή τη στιγμή τεκμηριωμένα πράγματα που σας δίνουν τα χέρια να ασχοληθείτε περισσότερο. Και το περισσότερο ποιο είναι, έπρεπε ήδη να κινήσετε διαδικασίες δικαστικές. Ασχέτως αν πιστεύουμε πιο πολύ ότι το δικαστικό θέμα δεν θα μας δικαιώσει. Έπρεπε να το κάνει. Έπρεπε ήδη να ξεκινήσετε να ενημερώσετε τον κόσμο, εσείς αδήμαρχος. Όπως πηγαίναμε μαζί και ψάχναμε σπίτι το ψήφο. Γιατί το θέμα είναι εγώ τώρα, σας είπα και πριν, μας τα πήραν όλοι από εδώ. Έπρεπε ήδη να τα κάνετε αυτά. Και όχι να περιμένετε, αν ξεσηκωθεί το καρουνάρι, αν ξεσηκωθούν αυτοί. Εσείς είστε εκλεγμένοι. Όλοι μαζί. Είστε εκλεγμένοι για το σωστό. Ασχέτως αν ακολουθήσουν οι πολίτες ή όχι.
για να πάμε στην ουσία στις προτάσεις. Εμείς σαν Επιτροπή προτείνουμε αυτή η Επιτροπή που υπάρχει να μεγαλώσει. Είτε εδώ σήμερα, είτε άλλη μια μέρα θέλετε, ή όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας να μπει στην Επιτροπή. Πρέπει αυτή η Επιτροπή να μεγαλώσει. Δεν πρέπει να αποτελείται από 3-4 άτομα. Όχι σαν Προεδρείο, αλλά σαν μέλη, πρέπει να μεγαλώσει από πολίτες από άλλα χωριά και πρέπει ο Δήμος να είναι μέσα ενεργός. Πρέπει άμεσα να απαιτήσουμε με το κλείσιμο του ΧΙΤΑ η Επιτροπή με τον Δήμο να ελέγχει το τι γίνεται στο ΧΙΤΑ. Είτε αυτό λέγεται οικονομικό, είτε αυτό λέγεται τι πέφτει. Γιατί δεν μπορεί να δεχόμαστε τα δοσκουπίδια και ο κύριος Δήμαρχος Πάρκας να μην πληρώνει. Και να έρχεται εδώ και να κάνει και τον ταβόσο. Έφυγε. Το είπαμε επίσημα, όχι. Πάμε 4 συντάξει των βουλευτών, πράγμα. Έφυγε. Ασχέτως ποιοι υποστήριζαν το ΧΙΤΑ παλαιότερα, πλέον το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Εάν δεν το παλέψουμε όλοι μαζί, όχι να ξεχάσουμε τα παλιά να μην τα ξεχάσουμε. Το ποιοι κάνουν λάθη παλιά, ποιοι πουλήσαν και ποιοι δεν πουλήσαν, να μην τα ξεχάσουμε. Αλλά να τα θυμόμαστε, όχι για να τσακωνόμαστε, να τα θυμόμαστε για να παραδειγματιζόμαστε να μην τα ξανακάνουμε. Εκεί πρέπει να μεγαλώσει η Επιτροπή, να ξεκινήσουν αγώνες και θεσμικά και αγωνιστικά, γιατί χωρίς αγώνα στην Ελλάδα τίποτα δεν δικαιώνεται, τίποτα απολύτως, είναι αποδεδειγμένο, να μπουν περισσότερα άτομα και να πάει αυτός ο ΧΙΤΑ να λειτουργήσει όσο καλύτερα γίνεται, όσο πιο συμβολικό να γίνεται προς το παρόν, αλλά συγχρόνως να αλλάξει και η δομή όλου αυτού του σχεδιασμού, έτσι ώστε η λύση να βρεθεί από μόνη της μπροστά μας. Και όχι κάθε μέρα να φτάνουμε στο σημείο να είμαστε πρώτοι τελεσμένων, με το πιστόλι εδώ ότι αν δεν πετάξουμε σωστά η κυρία τα σκουπίδια, αν θα κλείσουμε το ΧΙΤΑ, πού θα πάνε στα σκουπίδια. Δεν είναι δικό μας θέμα. Γι' αυτό πληρώνονται κάποιοι άλλοι, γι' αυτό είναι εκεί για να βρουν τις λύσεις. Δεν έχω τίποτα από άλλο. Αν σήμερα κάποιος θέλει να μπει στην Επιτροπή, ας το πει από τώρα. Τώρα, αν θέλετε να πείτε κι άλλα πράγματα και έχετε, θέλετε να καθίσετε και έχουμε χρόνο, ας τα πείτε. Αν υπάρχει κάποιος να προσθέσει κάτι. Να προσθέσω εγώ κάτι. Δευτερολογία, αφού τελειώσουν οι πρωτολογίες. Να προσθέσω εγώ κάτι. Η Επιτροπή, Γιώργο μου, δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να προσθέσουμε την Επιτροπή. Η Επιτροπή, άμα θέλει να γίνει Επιτροπή, πρέπει να γίνει μια λαϊκή συνέλευση, να δημιουργηθούν όλα τα χωριά, να γίνει μια μεγάλη Επιτροπή. Επιτροπή αγώνας, όχι Επιτροπή. Προσθέτουμε και βγάλουμε, δεν είναι Επιτροπές αυτές. Και σήμερα δεν υπάρχει Επιτροπή. Η Επιτροπή ήταν κάποτε και οι αγώνες τους φάνηκαν στον δρόμο. Κοίταξε, Χρήστο, να πω κάτι παλιά. Η Επιτροπή Καμαρίου είχε βγει από λαϊκή συνέλευση του χωριού. Βεβαίως. Η Επιτροπή που πρέπει να βγει πλέον τώρα, γιατί αποδεικνύεται ότι δεν είναι μόνο θέμα Καμαρίου, πρέπει να ξεκινήσει να γραφτεί με μέλη. Εάν κάποιος δεν θέλει να γραφτεί μέλος, δεν μπορούμε να κάνουμε λαϊκή συνέλευση όλου του Δήμου για να δούμε ποιος θέλει. Όποιος θέλει θα γράφεται μέλος και όποιο μέλος γράφεται ας φέρει κι άλλο ένα μέλος. Εγώ δεν νομίζω να γίνει. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει λαϊκή συνέλευση. Δεν νομίζω να υπάρχει Επιτροπή. Δεν νομίζω να υπάρχει Επιτροπή ποτέ έτσι. Και ούτε το κλαμπ είναι κλειστό. Ποτέ δεν υπάρχει Επιτροπή έτσι. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, πρώτα να ξεκινήσει από το Καρουνάρι, το Καρουνάρι είναι το πρόβλημα. Από το Καρουνάρι ξεκίνησαν όλα αυτά τα πράγματα από το Καρουνάρι. Και το Καρουνάρι έχει το πρόβλημα. Το Καρουνάρι αυτή τη στιγμή χτυπήθηκε σαν από τα πόδια. Από δημάρχος, από κεντρική εξουσία, από περιφέρεια, τα πάντα όλα. Κανένας αυτή τη στιγμή δεν κατάλαβε πού βρίσκεται. Όλοι μιλάνε και όλοι κοιτάνε πολιτικά μιλάνε. Κοιτάνε από εδώ πολιτικά πώς να καλυφθούν ή πώς να κάνουν μπροστά. Κανένας το κύριο ζήτημα κανένας δεν το πήρε. Δεν το πήρε, όχι θεσμικό, αλλά και οι μισθοί κανονίτες πάλι ήρθαμε πίσω γιατί είμαστε, όπως είπαμε, κουραστήκαμε, άλλος κουράστηκε, άλλος έτσι, άλλος βολεύτηκε, δεν ξέρω τι. Εμείς που παλεύουμε ακόμα τι κάνουμε, παραδώσαμε τα όπλα. Ρε Γιώργο, δεν μιλάω για σένα, εγώ μιλάω για σένα. Είναι προσωπικός, ο Χιτάς είναι προσωπικός του σπίτι σου. Όχι, δεν είμαι εγώ μόνο, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που ασχολούνται ακόμα. Δεν είναι, δεν θα βγάλω έχουμε βραβεία ποιος ασχολείται. Μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή ή γίνεται συλλογικό το έργο όλοι μαζί να βοηθήσουμε, να γίνει μια λαϊκή συνέλευση, να ενημερωθεί ο κόσμος που βρίσκεται τώρα, μετά από τόσα χρόνια, να ενημερωθεί ο κόσμος που βρίσκεται το ΧΙΤΑ, όλος ο κόσμος δεν ενημερώθηκε κανένας, δεν ξέρει κανένας τώρα το τι γίνεται για πάνω. Άλλος ξέρει, άλλος δεν ξέρει. Να γίνει στο χωριό μας μια πρώτη συγκέντρωση και συνεχεία να πεταθεί παρακάτω. Κοντά, αυτή είναι η δική πρόταση. Κοντά τώρα έχουν Χρήστο, πάνω το δουν. Τώρα εγώ αυτή είναι η δική πρόταση. Αν δεν κάνει λαϊκή συνέλευση στο χωριό, σπίτι σε σπίτι, να τους φέρει μας μια φορά ακόμα, όλο στο χωριό. Ακούστηκε και θα εκτιμηθεί. Ακούστηκε λέω η πρόταση και θα εκτιμηθεί. Συγγνώμη, εντάξει. Επειδή το θέμα επικεντρώθηκε περισσότερο στη ρήπανση του Κορκυτού και στα λίμματα.
Κανένα δεν αναφέρεται και ας πούμε σε δυσοδεία που υπάρχει. Εγώ έχω μιλήσει με την κυρία Δήμαρχο, την πήρα τηλέφωνο μια μέρα της, της είπα. Είναι κάποιες μέρες που υπάρχει άπνοια και σε μια η μυρωδιά κατεβαίνει κάτω στο χωριό. Δεν μπορείς να βγεις έξω από το σπίτι. Εγώ το έχω ζήσει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Όχι, δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Για να μην μιλήσω, συμβαίνει κάθε μέρα. Συμβαίνει ορισμένες μέρες όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, ας πούμε, και είναι κατάλληλες. Αλλά δεν μπορώ, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έρχεται τα άκρη να διώξω τα ύπαιρα μου, δηλαδή τα φύγω εγώ από το σπίτι μου. Σε αυτό δεν αναφέρθηκε κανένας. Και δύο φορές του τον έφερα του πρόεδρου της Φάρκας, του Δήμαρχου, και δεν είπε τίποτα. Δηλαδή εντάξει, δεν το έχει το πρόβλημα αυτό, τελείωσε. Και το λέω περισσότερο για κάποιους χωριανούς μας που ίσως να μην το ξέρουν ακόμα, αλλά του χρόνου ή μετά από 1,5 χρόνο θα το έχουν και αυτοί το πρόβλημα της μυρωδιάς, δεν το ξέρουν. Εγώ θα ρωτήσω τον Δήμαρχο. Τι μας κρατάει να πάμε στον εισαγγελέα? Θέλεις άμεση απάντηση? Ναι, αυτό το... να πάμε αύριο το πρωί. Το Δημοτικό Συμβούλιο και εγώ προσωπικά έχουμε κάνει τα πάντα όλα. Όταν υπάρχουν και οι δημότες μαζί μας, μπορούμε να πάμε και στους εισαγγελέα. Δεν χρειάζεται να είναι δημότες μας, Άγγελε. Όχι, όχι. Πάντα αυτό. Όχι, όχι. Όταν οι επιθερητές περιβάλλοντος, τέτοιο πάντα αυτό. Άκουσα με λίγο τους άλλους επιθερητές περιβάλλοντος έχουν απευθυνθεί μόνο στους εισαγγελέα. Αυτό το ξέρεις πολύ καλά εσύ. Ένα. Δεύτερον, είναι πολύ βασικό γιατί και με τον πρόεδρο έχουμε μιλήσει αρκετές φορές και έμεσα να έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Είναι σημαντικό να είμαστε όλοι μαζί. Είναι αυτό που σας είπα πριν. Είναι σημαντικό, ναι, βέβαια κάποιοι από εμάς έχουμε επιλεγεί για να κάνουμε το καλύτερο. Όταν είμαστε όλοι μαζί, είναι άλλη η ισχύ μας. Αυτή τη στιγμή, επειδή είμαστε πολύ λίγοι, δεν μας καμπαριάζει κανένας. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Η φωνή του Δήμου έχει ακουστεί παντού. Στο Φόσδα, στην περιφέρεια, μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είμαστε λίγοι. Έχουν άλλη την πλειοψηφία. Είμαι ο Φόντζης, μας πήραν την προεδρία του Φόσδα. Μας την πήραν, ναι. Γιατί ενώθηκε η πρέμεζα με την πάρκα και μας την πήρε. Αυτό είναι το νόμο. Ο κύριος Φόντζης είπε ότι είναι κακός ο νόμος, λέει. Όχι, ότι... κατάλαβα πολύ καλά, ναι, ναι, τι είπε και αυτό λέω και εγώ. Ναι. Μα δεν διαφωνεί. Εμείς σήμερα εδώ είμαστε να πούμε ότι αν είμαστε όλοι μαζί, είναι δυνατόν να κάνουμε τα πάντα. Αλλά πρέπει να κινητοποιηθεί και ο κόσμος. Αλλιώς θα λογαριάσουμε όταν όλοι μαζί πάμε στα κοιτά καρβουναρίου φέρνοντας τον εισαγγελέα και αλλιώς θα πάω εγώ να κάνω τον ήρωα. Γι' αυτό η πρότασή μας ήταν να μεγαλώσει αυτή η Επιτροπή από σήμερα. Να μπει και του Δήμου μέσα ανθρώπου, να μπουν ανθρώποι από άλλα χωριά, σκέτος τι πώς το έχει ο καθένας, να μεγαλώσει και σιγά σιγά να πάμε σε άλλες μορφές, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Μόνο έτσι μπορούμε. Ναι, ρε Γιώργο, αλλά άμα κάνει υπερκίνηση κάθε δύο μέρες, τι κάνω. Πες μου τι κάνω, είτε έκανε υπερκίνηση, να τα λέω με το λάθο το πράγμα. Σύφη. Εσύ το ξέρεις. Σύφη, με ρώτησε ένα στο χωριό πριν, αφού ρωτάς, τι μπορούμε να κάνουμε. Του λέω, άμα εσύ δεν φωνάξεις που περνάνε μπροστά σου, έχεις τα ζώα εκεί πέρα, εγώ δεν φωνάξω από εδώ κάτω που ούτε τα βλέπω, ούτε μου μυρίζουνε. Τι πρέπει να κάνουμε. Είναι απλά, τα είπαμε και τα ξαναλέμε. Για να ευαισθητοποιηθεί όλος αυτός ο χώρος πραγμάτων, πρέπει και νομικά να πας αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να συνειδητοποιηθεί ο κόσμος. Ναι, αν ξεκινήσουμε νομικά, δεν είναι καλά να ξεκινήσουμε. Τα νομικά αργούνε. Άμα δεν συνειδητοποιηθείς εσύ να το κλείσεις αύριο πριν και να πεις μια εβδομάδα εγώ σας αφήνω να δρομήσετε. Δεν με ενδιαφέρει να κάνει. Θα κάτσω εκεί, μπας, θα κάτσεις μια εβδομάδα να δρομήσετε. Θα ευαισθητοποιηθεί κανένας νομίζεις. Ποιος έχει ευαισθητοποιηθεί τώρα, μέχρι τώρα. Από ό,τι καταγγελία έχουμε κάνει. Επειδή αυτά που ήταν να πείτε και στο χωριό, να μαζεύουμε λίγο την κουβέντα γιατί ο κόσμος, ας πούμε, είναι στο πόδι. Δεν ξέρω αν ο Γιάννη θες να πεις δυο κουβέντες κλείνοντας. Δεν ακούγεται. Ναι, δεν σ' ακούμε. Το τρία. Ποιος είναι πάνω, τι δεις. Το τρία. Δεν ακούγεσαι, για ποιος πρέπει να ακούγεται. Ωραία, εντάξει, μέχρι. Ναι, να μιλήσω κι άλλης, δεν ξέρω το Θωμά για να... Θωμά, έχεις να... Εγώ θέλω, αν τελειώσει και ο Θωμά. Δύο κουβέντες, δηλαδή... Προσωπικά την πρότασή μου θέλω να πω και να την τεκμηριώσω λίγο με αυτά που άκουσα. Νομίζω πολύ περισσότεροι από ό,τι φανταζόμουν πλησιάζουν... Πλησιάζουμε σε ένα στόχο που αμφισβητεί τον περιφερειακό σχεδιασμό και που αυτό μας δίνει ένα άμεσο πρώτο μέτρο πίεσης.
Θα διαχειριστούμε μόνο τα δικά μας απορρίμματα. Οι άλλοι θα διαχειριστούν τα δικά τους. Γιατί έχει σημασία, επειδή ρώτησε και δήμαρχος. Αν έχουμε να λειτουργήσουμε με λιγότερο φορτίο, υπάρχουν περισσότερες τεχνικές λύσεις. Για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί τώρα. Επομένως, η γνώμη είναι ότι πρέπει να πιέσουμε και προς αυτήν την κατεύθυνση. Όσο λειτουργεί με αυτά τα προβλήματα, θα είναι σε άλλη βάση η λειτουργία του. Μόνο τα δικά μας απορρίμματα. Υπάρχουν τεχνικά προβλήματα με το Βέλγιο. Και το δεύτερο θέλω να πω, μην ελπίζουμε στο θέμα του εργοστασίου. Ο Κάσιος μας το είπε πεντακάθαρα. Από τα 18, 20, 22 θέλεις ευρώ τον τόνο, μας προετοιμάζουν τα 80 ευρώ τον τόνο. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να μας πούνε για να καταλάβουμε τι μας ετοιμάζουν. Χωρίς να αφομοιώσουμε αυτό που είπε και ο Γιώργος. Πρέπει να σταθούμε πρώτα, να τελειώσουμε το θέμα της συλλογής που εκεί ακόμα έχουμε προβλήματα. Να πάμε στην διαλογή στην πηγή, να δούμε την κομποστοποίηση στο χιτά ο καθένας τοπικά και μετά να δούμε αν έχουμε λόγο να περάσουμε σε αυτές τις ακριβές τεχνολογίες που δεν έχουμε. Μην παίζουμε τα παιχνίδια των επιχειρηματιών περιβάλλοντος και τρώμε ελπίδες. Είναι το μεγαλύτερο λάθος που το δεχτούμε να συζητήσουμε για εργοστάσιο. Φαίνεται ότι είναι μια πρόοδος, αλλά είναι η καταστροφή μας. Εγώ νομίζω ότι θα συμφωνούσα με τον Κούντος, ο Χρήστος έφυγε. Νομίζω, Γιώργο, επειδή λες, νομίζω ότι η διαδικασία του να πάμε κοντά στο λαό να τον ενημερώσουμε, εμείς που είμαστε μια ομάδα πρωτοβουλίας, δεν είμαστε επιτροπή εμείς, είμαστε πέντε πολίτες που κάνουμε μια καταγγελία. Έτσι, άρα λοιπόν νομίζω είναι ζητούμενο να ενημερωθεί ο κόσμος μέσα από μια πορεία στα χωριά, καθημερινή, μέσα από συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, έτσι ώστε να καταλήξουμε κάποια στιγμή σε μια μεγάλη συγκέντρωση που να αναδείξουμε μια επιτροπή αγώνα για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία φαίνεται ότι οι περισσότεροι συμφωνούμε. Νομίζω ότι αυτό είναι που μένει και αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε. Γιατί από ό,τι φαίνεται οι κίνδυνοι είναι πάρα πολλοί και από το χιτά αλλά και από το μέλλον που μας επιφυλάσσουν. Το επόμενο βήμα που δεν ακούστηκε και πάρα πολύ απόψε εδώ είναι η πλήρης ιδιωτικοποίηση των πάντων και των ΦΟΣΔΑ και των εργοστασίων και των υπολείπων. Και όταν οι εργολάβοι μπουν στο ψητό των απορριμμάτων αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει συνολικά στον τόπο μας και όσον αφορά το περιβάλλον και όσον αφορά το οικονομικό κόστος που θα υποφορτιστούν οι πολίτες. Εγώ λοιπόν λέω ότι απόψε κάνουμε μια πρώτη κουβέντα. Νομίζω ότι ο περιφερειακός σχεδιασμός πρέπει να πάει στην πάντα και να μιλήσουμε για μια άλλη προοπτική. Ο ΧΙΤΑ με αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ο Δήμος Σουλίου δεν πρέπει να μείνει μόνο στις παρεμβάσεις, πρέπει να ακολουθήσει αυτή την πορεία ενημέρωσης του κόσμου και να κάνει ακριβώς αυτό το οποίο οφείλει να κάνει, δηλαδή να ξεσηκώσει μαζί με εμάς τον κόσμο ενάντια σε αυτές τις πολιτικές. Αν θέλει, να λέω ότι είναι στην υπηρεσία του λαού. Εμείς από τη μεριά μας, αυτή την προσπάθεια και την πρωτοβουλία που πήραμε θα τη συνεχίσουμε και νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος θα μας ακολουθήσει γιατί θα δει την πραγματικότητα όπως τη βιώνει κάθε μέρα ο συμπατριώτης, όπως τη ζουν οι κτηνοτρόφοι της περιοχής, όπως θα τη δουν αύριο δυστυχώς οι κάτοικοι του Προδρομιού, του Ζερβοχωριού και των άλλων χωριών του κάπου που θα δουν να καταστρέφεται ο τόπος, η παραγωγή και η ζωή τους. Εμείς αυτόν τον αγώνα προτείνουμε και αυτόν με όσες δυνάμεις έχουμε θα τον υπηρετήσουμε. Και αυτόν καλούμε όλους απόψε που είναι εδώ να τον πορευτούμε όλοι μαζί. Μισό λεπτό. Λοιπόν, στον Παύλο, δεν είναι κακό που μια μερίδα πολιτών ασχολείται. Θεωρώ όμως
απαραίτητη, για να απαραίτητη προϋπόθεση να μεγαλώσει αυτή και να γίνει μια επιτροπή από πολλούς ανθρώπους, από πολλά πολλά απαραίτητη. Δεν μπορούμε εμείς και τρεις-τέσσερις που είστε εσείς να ασχοληθούμε μόνο με αυτό το θέμα, γιατί θα πάρει και μορφές καθαρά πολιτικές, ξεκάθαρα. Yeah. Από το πολιτικό παράδειγμα πρέπει να αποκιστρωθούμε, όπως έλεγε και ο κύριος εκεί πέρα που μπαστρώθηκε. Για την κυρία Δήμαρχο, από τον κύριο Παπαδόπουλο, δεν ακούγεται ο κύριος Παπαδόπουλος, ο κόσμος σταμάτησε να τρέχει και να φωνάζει όταν προδόθηκε από το πολιτικό σύστημα, από το Δήμο, τους βουλευτές, από όλους αυτούς. Όχι, δεν είπα, δεν σας κατηγόρησε. Λέω, ο κόσμος σταμάτησε, λέει ότι ο κόσμος σταμάτησε τις δυναμίσεις όταν προδόθηκε. Όταν βασιζόταν σε αυτούς και προδόθηκε από όλους. Άρα λοιπόν, για να ξαναξεκινήσω αυτό το πράγμα, πρέπει ο Δήμος να πει μπροστά. Εάν δεν πήγε μπροστά ο Δήμος, δεν πρόκειται να συμμαζευτούν. Αυτό είπε ο κ. Παπαδόπουλος, αυτό μεταφέρω. Δεν σας κατηγόρησε. Όχι, απλά. Ναι. Και κάτι άλλο να πω, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να φύγω. Έχω ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ο Δήμος είναι εδώ και ήταν πάντα. Έχω μία ένσταση μόνο που πρέπει να την εκφράσω. Το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων δεν είναι θέμα μόνο του Δήμου. Είναι θέμα του κάθε δημότη. Και το εννοώ αυτό που λέω. Δεν διαφωνούμε, αλλά πρώτα πρέπει να εμπιστευτούμε. Λοιπόν, ο Δήμος είναι μπροστά, πήρε αποφάσεις, ουδέποτε επέτρεψε να έρθει η Κορίτσινη, έγινε με εισαγγελική παρέμβαση, το έχω πει, το ξέρετε, έχετε τα στοιχεία, δεν μπορούμε να πούμε ανακρίβειες. Έτσι, ουδέποτε το επέτρεψε, το ξέρετε πολύ καλά και είμαστε εδώ. Άρα τι μένει. Εσείς μαζί μας, άρα τι μένει. Τι μένει να εμπιστευτούμε τον πολίτη. Ωραία, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είστε εδώ και ειδικά εσάς που είχατε όλη αυτή την υπομονή. Αντικειμενικός σκοπός της σημερινής συζήτησης ήταν να ανοίξει ακριβώς ένας κύκλος προβληματισμού. Τα πράγματα εμείς πιστεύουμε και το βλέπει ο καθένας είναι οριακά και απαιτούνται δράσεις. Τα αντανακλαστικά δυστυχώς και για αυτό το ζήτημα και πολύ περισσότερο και για άλλα ζητήματα είναι μικρά. Το θέμα του περιβάλλοντος δεν είναι τόσο πολύ σπουδαίο στη συνείδηση του καθενός μέχρι να του έρθει να πούμε ο ουρανός στο κεφάλι, ας πούμε, έτσι. Αυτό είχε γίνει και με τον Ασοπό κάτω που ο κόσμος επί χρόνια επέτρεπε αυτή τη μόλυνση μέχρι που φτάσαμε. Το ζητούμενο είναι να μην φτάσουμε ποτέ μέχρι εκεί. Για να μην πάμε όμως μέχρι εκεί, θα πρέπει ακριβώς να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία προβληματισμού ενημέρωσης. Σε αυτό το πράγμα εμείς είμαστε μπροστά και θα είμαστε μπροστά. Και δεν μας πειράζει καθόλου να είμαστε και μόνοι στο κάτω-κάτω. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Αυτό θα πρέπει να ανοιχτεί παραπέρα. Ο Δήμος σαφώς έχει μεγαλύτερες ικανότητες από κάποια άτομα, ας πούμε. Μπορεί πραγματικά να ταυτιστούν οι πορείες για να γίνει κάτι πραγματικά, γιατί το πρόβλημα είναι συνολικό για τον τόπο. Και ένα τελευταίο, ότι ακούγεται πάρα πολύ η λέξη περιβαλλοντική συνείδηση. Τη λένε όλοι οι άλλοι που δεν έχουν τριγύρω εκτός από εδώ. Όταν είναι για κρατικό του θέμα, δεν το κουβεντιάζουν. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει το πρώτο και κύριο ενεργοποίηση του κόσμου και προς αυτή την κατεύθυνση θα γίνει κάθε δικιά μας προσπάθεια. Ευχαριστούμε και πάλι που ήσασταν σε εμάς.